Λούσιος Γεώργιος της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας. Η ζωή κοντά στον Όσιο Γεώργιο ήταν για τον καθένα αποκαλυπτική. Οι άνθρωποι κοντά του αξιωνόταν να δουν θαυμαστά γεγονότα και να τονωθεί η πίστη τους. Έβλεπαν σημεία από τον ουράνιο κόσμο και έμπαιναν σε μια άγνωστη μέχρι τότε για αυτούς διάσταση. Μια διάσταση που για το γέροντα ήταν πολύ οικία στα πλαίσια της καθημερινότητας. Η ψυχή του ζούσε στο μετέχμιο αυτού του κόσμου και του άλλου και προγευόταν ήδη την Άνω Ιερουσαλήμ. Αφήνουμε τους πιο κοντινούς του να μας εξιστορήσουν μερικά από τα παράδοξα που έζησαν κοντά του. Η Σημέλα Σπυριδοπούλου, που πολύ τον περιποιήθηκε από την αρχή, διηγείται. Μια μέρα που ήμουνα στο μοναστήρι, χρειάστηκε λίγο να πεταχτώ στο σπίτι να πάρω κάτι. Όταν επέστρεψα, μπήκα μέσα στο εκκλησάκι. Δεν ήταν κανείς. Όπως γύρισα το κεφάλι μου, είδα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου μετέωρη στον αέρα και λουσμένη στο φως. Έντρομοι τότε άρχισα να φωνάζω. Μ' άκουσε ο γέροντας και μηδιώντας ήρθε και μου είπε: «Γιατί φωνάζεις, καλέ, τι βλέπεις?» «Κάνε τρεις μετάνοιες καλύτερα και χαιρέτησε τον Άγιο». Προχώρησε τότε εκείνος μπροστά, ασπάστηκε την εικόνα. Την ασπάστηκα κατόπιν κι εγώ και το φως χάθηκε. Η εικόνα επέστρεψε στη θέση της. Μετά από αυτό, το χρώμα του γέροντα έγινε και χρυμπαρένιο. Η Σημέλα συνεχίζει. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, ο γέροντας είχε κατέβει στη Δράμα. Για να προστατεύσει τις εικόνες της Μονής από βεβήλωση, τις πήρε μαζί του και έδωσε μερικές από αυτές σε μία γυναίκα ονόματι Ραχίλ για να τις φυλάει. Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι, η γυναίκα του επέστρεψε τις εικόνες. Την Παναγία όμως την Ελευθερώτρια δεν του την επέστρεψε. Πέρασε λίγος καιρός και της είπε μια μέρα: «Ραχίλ, την Παναγία γιατί την έχεις κρυμμένη μέσα στο σεντούκι σου?» «Αχ, γέροντα, συγχώρεσέ με, το ξέχασα», του είπε εκείνη. Πήγε και την έφερε αμέσως και ο γέροντας έκανε παράκληση στη χάρη της. Όλη την ώρα η εικόνα κουνιόταν και εγώ φοβόμουν ότι θα πέσει από τον τοίχο. Όταν τελείωσε την παράκληση, γύρισε και μας είπε συγκινημένος: «Χάρηκε η Παναγία μας σήμερα. Χάρηκε πολύ». Ο Θεόδωρος Παυλίδης, ο νεοκόρος του, καταθέτει τις δικές του αναμνήσεις. «Μια φορά που διακονούσε στο ιερό, τον είδα ανήσυχο. Γύρισε κάποια στιγμή και με ρώτησε: Θόδωρε, είδες τίποτα?» «Όχι, γέροντα», είπα απορριμμένος. «Σαν τι να δω?» «Αχ, να ξέρεις, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και με έδειρε πολύ, γιατί έκανα κάτι που δεν έπρεπε», είπε βαθύτατα συντετριμμένος. Κάποια μέρα στην αυλή κάτω από τα πεύκα καθόταν ο γέροντας, ένας λαϊκός που είχε έρθει για πρώτη φορά με τη μητέρα του και ο Θεόδωρος. Τους είχε φτιάξει τσάι και έπινε κι αυτός το δικό του κοντά τους, όταν ξαφνικά είδαν το πρόσωπό του να αλλοιώνεται και να παραλύουν τα χέρια του. Άφησε κάτω το φλιτζάνι που κρατούσε και πολύ διακριτικά σηκώθηκε και πήγε κατευθείαν στην εκκλησία. Ο Θεόδωρος δικαιολόγησε την απουσία του γέροντα και τον ακολούθησε στο ναό. Μπαίνοντας, τον είδε να κρατάει ένα βιβλίο στα χέρια του, να περιφέρεται κυκλικά μπροστά από την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου που βρισκόταν στο τέμπλο και να προσεύχεται σε άλλη γλώσσα. Βλέποντας την ιερή αυτή σκηνή, με δέος πήρε το μικρό θυμιατό και άρχισε να θυμιάζει. Όταν σταμάτησε την προσευχή του, ο Τίμιος Πρόδρομος ίδρωσε
και η επιφάνεια της εικόνας καλύφθηκε από μεγάλες κοιλίδες που ετοιμάζονταν να πέσουν στο έδαφος. Παραδόξως όμως παρέμειναν στην ίδια θέση επί μία εβδομάδα. Ο γέροντας έψαλε κατόπιν το τροπάριό του και επιταστράφηκε προς τον Θεόδωρο και του είπε: «Τίμιος πρόδρομος βρίσκεται σε αγώνα και βία, γιατί πηγαίνει να βοηθήσει κάπου μακριά σε ανθρώπους που κινδυνεύουν. Τον ξεπροβόδισαν και άλλοι Άγιοι. Την εποχή εκείνη, το 1938 με 39, Ιταλοί και Γερμανοί είχαν αρχίσει κατακτητικές επιδρομές. Κάποτε ο γέροντας ήταν πολύ άρρωστος και επί μία εβδομάδα παρέμεινε κλινήρης, έχοντας διαρκώς τα μάτια του κλειστά. Ο Θεόδωρος καθότανε δίπλα του όταν ξαφνικά ακούστηκαν έντονα βήματα στο ναό. Δεν έδωσε όμως σημασία, καθώς θεώρησε ότι θα ήταν προσκυνητές. Μετά από λίγη ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο, οπότε σηκώθηκε να πάει να δει ποιοι είναι. Δεν είδε όμως κανένα. Αυτό έγινε και για τρίτη φορά και ούτε τότε είδε κάποιον στο ναό. Τότε ο γέροντας άνοιξε τα μάτια του και του είπε με χαμηλή φωνή: «Τι ζητάς να δεις με τα μάτια σου? Αυτοί είναι αόρατοι επισκέπτες, παιδί μου». Κιόλας μέρα σηκώθηκε με αρκετή δυσκολία για να τελέσει τον εσπερινό. Βάδιζε αργά και ακουμπούσε στους τοίχους για να στηριχθεί. Μετά το τέλος του εσπερινού επήλθε η θεραπεία. Οι ουράνιοι συμπαραστάτες του του είχαν δώσει πάλι την υγεία του. Ένα βράδυ ο Θεόδωρος πήγε στο δωμάτιό του και ξάπλωσε να κοιμηθεί. Το φως ήταν λιγοστό, αλλά μπόρεσε να διακρίνει κάποιον να αιωρείται πάνω από την πόρτα και να πλησιάζει το κρεβάτι του. Το παρουσιαστικό του έμοιαζε με του τιμίου προδρόμου. Τον πλησίασε και του σταύρωσε την καρδιά. Εκείνος εξακολουθούσε να έχει το βλέμμα του καρφωμένο απέναντι στην πόρτα και αντίκρισε ξαφνικά το γέροντα να αιωρείται κι αυτός και να του λέει: «Πες, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Και ζήτα, δηλαδή να ζητήσει κάποια χάρη, κάποιο αίτημα. Μετά από παρέλευση λίγων λεπτών, η θεωρία αυτή χάθηκε. Το πρωί που σηκώθηκε ρώτησε το γέροντα: «Χθες το βράδυ κάτι μου συνέβη. Ήσουν κι εσύ που με επισκέφθηκες?» Εκείνος τον κοίταξε στορκικά, μηδίασε και δεν του έδωσε καμία απόκριση. Ένα μεσημέρι ο γέροντας καθότανε μαζί με άλλους χωρικούς κάτω από μια καρυδιά. Ενώ συζητούσανε, ξαφνικά πετάχτηκε όρθιος. Όλοι αισθάνθηκαν μια ευωδή αποθυμίαμα γύρω τους, πολύ έντονη. Ο γέροντας, βιαστικός, κίνησε για το μοναστήρι. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσες να τον σταματήσεις και να του ζητήσεις εξηγήσεις. Μετά από ώρα επέστρεψε και η όψη του ήταν φωτεινή. Τον ρώτησε τότε κάποιος: «Τι έπαθες, γέροντα, και έφυγες τόσο ξαφνικά?» «Πήγε ο Άγιος Νικόλαος», απάντησε εκείνος, «στο μοναστήρι. Γι' αυτό έτρεξα και εγώ να τον υποδεχθώ». Δεν κάθισε όμως πολύ, γιατί ήταν βιαστικός, καθώς είχε γυρίσει από τον πόλεμο. Ο γέροντας αγαπούσε πάρα πολύ και τον Άγιο Μινά. Έλεγε συχνά: «Κάθε μέρα τον βλέπω με το άσπρο του άλογο που γυρνάει εδώ γύρω γύρω στα βουνά και μας φυλάγει». Συχνά έβλεπε και τον προφήτη Ηλία Έφηπο. Μάλιστα,
όταν είχε ανομβρία, πήγαινε με κόσμο πάνω στο εκκλησάκι του, έκανε παράκληση και μέχρι να κατέβουν έπιανε βροχή. Ένα απόγευμα ο Θεόδωρος βρισκόταν στο λόφο απέναντι από τη μονή και έκοβε ξύλα. Ήταν απορροφημένος στις σκέψεις του όταν ξαφνικά αισθάνθηκε μια δυνατή ευωδία, ζωηρή και έντονη, που τον γέμισε χαρά και ειρήνη ανέκφραστη. Απόρρισε προς στιγμή, αλλά κατόπιν συλλογίστηκε ότι στο μοναστήρι θα είχαν πάει ουράνιοι επισκέπτες, οι οποίοι του έδωσαν και εκείνο που βρισκόταν εκεί κοντά πνευματική δύναμη και χαρά. Επέστρεψε στο μοναστήρι την ώρα του εσπερινού. Στην απόλυση ο γέροντας, κατά τη συνήθειά του, μνημόνευε τα ονόματα των ουράνιων επισκεπτών του και ο Θεόδωρος βεβαιώθηκε για την αιτία της άρρητης εκείνης ευωδίας που είχε αισθανθεί. Την επόμενη πήγε στη Δράμα και πέρασε από το σπίτι του Χρήστου Βαϊβά. Ο Χρήστος από 13 ετών περίπου ήταν παράλυτος, αλλά είχε πολύ θεία χάρη και αξιωνόταν να βλέπει ουράνιες οπτασίες. Μόλις είδε τον Θεόδωρο τον ρώτησε «Πώς περάσατε εχθές, είχατε επισκέπτες?» Εκείνος κατάλαβε τι εννοούσε, αλλά του απάντησε κάπως αδιάφορα ότι στο μοναστήρι όλο και πηγαίνει κόσμος. Ο Χρήστος όμως του είπε «Δεν εννοώ τον κόσμο, αλλά τους Αγίους. Θες το απόγευμα πέρασαν από εδώ πολλοί Άγιοι και μου είπαν ότι θα πήγαιναν στο μοναστήρι πάνω στο γέροντα, γιατί εκεί είπαν είναι το κέντρο τους». Κάποτε στο χωριό μια γυναίκα έλεγε ότι έβλεπε τον Χριστό και την Παναγία. Έκλαιγε και χτυπιόταν. Ειδοποίησαν το γέροντα. Εκείνος καθόταν την ώρα εκείνη κάτω από την καρυδιά, κοντά στο δρόμο. Μόλις του ανακοίνωσαν τα καθέκαστα, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός. Ξεπρόβαλε ένα φωτεινό ουράνιο τόξο με έντονα χρώματα, του οποίου η μία άκρη ακουμπούσε στη ρίζα της καρυδιάς και η άλλη στο ιερό της εκκλησίας του χωριού, σε απόσταση 50 μέτρων περίπου. Όταν το είδε αυτό ο γέροντας είπε «Καλόγερε, πάρε το μπαστούνι σου και περπάτα και πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας αυτή». Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε μαζί με άλλους στο σπίτι της και την πήραν και την έφεραν στο ναό. Εκεί έκαναν παράκληση. Οι χωρικοί προσεύχονταν με φόβο γιατί η γυναίκα έλεγε ότι θα χαθούν όλοι από τη γη σε λίγες ημέρες. Ακόμη και τα μικρά παιδιά έκλαιγαν και έκαναν μετάνοιες με φόβο για όσα άκουγαν για την επερχόμενη καταστροφή. Ο γέροντας μέσα στο ιερό προσευχότανε θερμά. Οπότε σε μια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και αμέσως η γυναίκα ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Είπε τότε ο γέροντας στους παρευρισκομένους ότι χάριν των υπείων έγινε καλά η γυναίκα και ότι ο διάβολος θα την έριγνε ή στο νερό ή στη φωτιά. Στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής, η μάνα Αργυρό έμενε στο μοναστηράκι κοντά στο γέροντα και τον φρόντιζε. Μια βραδιά, γύρω στις 2:20 το πρωί, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν να έπεσε ο τείχος της εκκλησίας. Φοβήθηκε μήπως ήρθαν οι Βούλγαροι να σκοτώσουν το γέροντα, αλλά είδε ότι η εκκλησία ήταν κλειδωμένη. Βγήκε στην αυλή, όμως πουθενά ο γέροντας. Προχώρησε στη γωνιά του φράχτη και βλέπει τότε να έρχεται πετώντας κάτι μαύρο. Όταν πλησίασε και κατέβηκε στην αυλή, κατάλαβε ότι ήταν ο γέροντας. Ήταν λουσμένος στο φως και είχε μια έντονη γλυκιά ευωδία πάνω του. Μόλις την είδε τη μάλωσε που ήταν έξω μέσα στη νύχτα. «Ήρθε ο προφήτης Ηλίας μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο και με πήραν να λειτουργήσουμε πάνω στον προφήτη Ηλία», της είπε με απλότητα. Την επιτίμησε όμως να μην φανερώσει μέχρι το θάνατό του σε κανέναν όσα είδε εκείνο το βράδυ. Αυτό το θαυμαστό γεγονός διασώθηκε γιατί η μάνα Αργυρό το διηγήθηκε στη μητέρα της Κυριακής Κωνσταντινίδου. Βλέποντας ο καλός Θεός τη μαρτυρική,
ομολογιακή και ασκητική του ζωή, στόλισε την καθαρή του ψυχή με το προορατικό, διορατικό και ιαματικό χάρισμα. Σταχυολογώντας τις πολυπληθείς μαρτυρίες των πνευματικών του τέκνων, παραθέτουμε ελάχιστες από αυτές, διότι έστιδε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο γέροντας. Η κόρη του Αθανασίου Βογατίνη αγάπησε το μοναχικό βίο και μετά από τις νοθεσίες του Οσίου αναχώρησε για την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Θηβών, όπου έγινε μοναχή. Στην περίοδο του Ανταρτοπολέμου δέχθηκε να θυσιάσει τη ζωή της για να σώσει μια μονάδα του ελληνικού στρατού. Μετά την απελευθέρωση, ο πατέρας της μοναχής δεν είχε καμιά είδησή της και το ανέφερε στο γέροντα. Εκείνος του είπε: «Εκεί που είναι τώρα είναι καλύτερα από πρώτα». Μετά από καιρό έμαθε ο πατέρας από συγγενή του τον θάνατο της κόρης του. Αμέσως πήγε στον παρηγορητή του. Εκείνος με συμπάθεια του είπε: «Δεν σου το έλεγα για να το μάθεις από άλλον. Εγώ όλα τα έκανα, και τα τρίτα και τα ένατα και τον χρόνο. Τα μνημόσυνα έγιναν. Εσύ ένα χρέος έχεις. Κάθε Σάββατο θα πηγαίνεις από ένα πρόσφορο στο ναό». Ο πατήρ Ιωάννης Λαυτσίδης, ιερέας του γειτονικού χωριού Βαθύλακος, έκανε σαρανταλίτουργο μαζί με τον γέροντα. Κάποια μέρα ο γέροντας γύρισε και του είπε: «Έχεις έναν συγγενή που δεν τον έχεις γράψει και που μακριά στέκεται και βλέπει το στρωμένο τραπέζι. Ψάξε να θυμηθείς ποιος είναι και γράψε το όνομά του». Ο πατήρ Ιωάννης θαύμασε και το βράδυ το ανέφερε στην παπαδιά. Εκείνη σκέφτηκε για λίγο και βρήκε ποιο όνομα ξέχασα να γράψω. Την επόμενη ο πατήρ Ιωάννης το έδωσε στο γέροντα να το διαβάσει στην Αγία Πρόθεση. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο γέροντας του είπε ικανοποιημένος: «Να, σήμερα ήρθε και κάθισε και εκείνος στο τραπέζι». Μία ευλαβής γυναίκα, η Μαρία Καζαντζίδου, ανέφερε ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στη Ρωσία και κοιμήθηκε εκεί, αλλά η ίδια δεν γνώριζε για το θάνατό του. Ο γέροντας όμως, με το χάρισμα της διοράσεώς του, το γνώριζε και μια μέρα της είπε: «Μαρία, μου χρωστάς 3 πύχες σάβανο». Δεν της αποκάλυψε όμως το λόγο για να μην τη λυπήσει. Μετά από αρκετό καιρό σε μια θεία λειτουργία μνημόνευσε: «Μαρίας και των τέκνων». Δεν είπε το όνομα του συζύγου της. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, αναρωτιόταν γιατί ο γέροντας δεν μνημόνευσε και το σύζυγό της Σάβα. Μετά από μερικές ημέρες πήγε πάλι στο μοναστήρι και ήταν κι άλλοι παρόντες. Και τότε ο γέροντας με τρόπο της αποκάλυψε το θάνατο του συζύγου της. Το 1940, πριν τον πόλεμο, η μητέρα του Γιώργου Κάπα του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι να γνωρίσει το γέροντα. Η ίδια τον ευλαβούνταν πολύ. Ο Γιώργος, αν και ήταν πιστό παιδί, δεν ήθελε να τον επισκεφθεί. Τελικά μια μέρα τον έπεισε και πήγε. Όταν τον είδε ο γέροντας, τον χαιρέτησε με το όνομά του και του είπε: «Γιώργο, περιμένεις τον αδελφό σου τον Θεόδωρο να έρθει από την Τουρκία, που τον αφήσατε 20 χρονών παλικάρι. Εσύ τον περιμένεις να έρθει, αλλά δεν έρχεται. Ο Θεόδωρος είναι σκοτωμένος. Είναι σε ένα σταυροδρόμι γυμνός και περιμένει. Δεν του στείλατε τίποτε για να πάει στον προορισμό του και γι' αυτό ακόμη περιμένει». Του εξήγησε κατόπιν ότι όταν οι υπόλοιποι είχαν ξεκινήσει το δρόμο για την προσφυγιά, ο Θεόδωρος έμεινε πίσω και καθοδόν οι Τούρκοι τον σκότωσαν. Ο Γιώργος έμεινε άφωνος. Κάποια στιγμή βρήκε τη φωνή του και ρώτησε με πόνο: «Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πάτερ?» «Σε μία εβδομάδα», το αποκρίθηκε εκείνος, «θα τα κάνουμε όλα. Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα 40 και τον χρόνο. Θα κάνεις και φαγητά, ό,τι μπορείς. Θα κάνεις ένα κασελάκι και θα βάλεις μέσα χώμα από το μνήμα της μάνας σου. Θα το φέρεις εδώ και θα τα κάνουμε όλα». Όπως είπε έγινε. Ο γέροντας διάβασε όλες τις ευχές και έκανε όλα τα μνημόσυνα. Του ζήτησε κατόπιν και σάβανα και με εκείνα σαβάνωσε κάποιον φτωχό. Έτσι και η ψυχή του και κοιμημένου βρήκε ανάπαυση, αλλά και των ζών των συγγενών του.
πατέρας του Θεόδωρου Παυλίδη του νεοκόρου του, στον Πόντο, ήταν εκτίστης. Κάποτε αναγκάστηκε να κτίζει σε τουρκοχώρια μαζί με άλλους συμπατριώτες του. Εκεί τους βρήκε θανατηφόρα επιδημία και πέθανε. Όπως και ο αδελφός του πρωτομάστορα, ονόματι Παύλος. Τότε ο πρωτομάστορας τους έθαψε γρήγορα και έφυγε για την πατρίδα του. Στην επιστροφή πέρασε από ένα ελληνικό χωριό. Βρήκε τον ιερέα και τον παρακάλεσε να τους κάνει ένα τρισάγιο. Όταν έφυγε ο Θεόδωρος από το χωριό, όπου έμενε στους συγγενείς του, και πήγε να μείνει στο μοναστήρι μαζί με τον γέροντα, δεν γνώριζε την αιτία του θανάτου του πατέρα του. Μια μέρα ο γέροντας πήρε ένα κασελάκι που είχε περίπου το σχήμα φερέτρου. Το εσωτερικό το είχε γεμίσει με άμμο. Άναψε ένα κερί και είπε στο Θεόδωρο ότι θα ψάλει την νεκρόσιμη ακολουθία του πατέρα του, γιατί τον ενταφίασαν δίχως να διαβαστεί κηδεία. Του ανέφερε επίσης πως πέθανε ακοινώνητος. Ύστερα από χρόνια, ο Θεόδωρος συνάντησε τον πρωτομάστορα που πάνω στη συζήτηση του εξιστόρησε τα του θανάτου του πατέρα του, προσθέτοντας ότι πέθανε ακοινώνητος και χωρίς εξώδιο ακολουθία. Όταν ο γέροντας του τα είχε αποκαλύψει, είχαν περάσει περισσότερο από 15 χρόνια από το θάνατο του πατέρα του. Του συνέστησε λοιπόν να δώσει 7 πρόσφορα με το όνομά του σε 7 εκκλησίες για μνημόνευση, ώστε κατά κάποιον τρόπο να παρηγορηθεί και αυτός ότι έκανε το χρέος του σαν γιος του κοιμηθέντος. Την περιγραφή του θανάτου του πατέρα του Θεόδωρου την είχε λάβει ως πληροφορία κατά τη μνημόνευση του ονόματός του στην Προσκομιδή. Ο γέροντας είπε επίσης στο Θεόδωρο ότι ο πατέρας του είχε πλούσια στρωμένο τραπέζι, αλλά δεν μπορούσε να το πλησιάσει γιατί ο βαφτιστικός του έγινε αθεϊστής και σαν ονός έφερε ευθύνη. Μόνο όταν ο βαφτιστικός του πεθάνει, περάσει το δικαστήριο και κρυθεί, τότε θα μπορέσει και αυτός να πάει στο τραπέζι του. Η μητέρα του Θεόδωρου είχε πεθάνει όταν ήταν ελεγχόνα. Κείνος ήταν τότε 8 ετών. Δεν γνώριζε που την είχαν θάψει. Έμενε τότε στη Νέα Μισό, ενώ τη μητέρα του την είχαν θάψει στο χωριό Ρέμπεση, παλαιό εγκαταλελειμμένο οικισμό πίσω από το χωριό Σύψα. Είχε πόθο όταν μεγαλώσει να μεταφέρει τα οστά της σε πλησιέστερο κατοικημένο χωριό και να πήγαινε και έναν δεσπότη να της διαβάσει ευχή. Όταν εγκαταστάθηκε στη Σύψα κοντά στο γέροντα μια μέρα που βρισκόταν στο ναό, τον έπιασε ο γέροντας και τον πήγε στο τέμπλο μπροστά στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. Τον γύρισε 3 φορές κυκλικά μπροστά στην εικόνα, θέλοντας παραβολικά να του δείξει ότι η μητέρα του βρίσκεται σε λάκκο και υποφέρει. Του είπε κατόπιν: «Η μητέρα σου είναι ασαράντιστη. Βρίσκεται μέσα σε ένα λάκκο και περιμένει εσένα να τη βγάλεις». Ο ίδιος της διάβασε πολλές ευχές για να ελαφρύνει τη θέση της και να την απαλλάξει από το βάρος. Ο Θεόδωρος ανέφερε τότε την επιθυμία που είχε να κάνει η ανακομιδή των λειψάνων της μητέρας του. Βρήκε όμως το γέροντα διστακτικό. Καθώς όμως ο Θεόδωρος το είχε μεγάλη επιθυμία, του το επέτρεψε λέγοντάς του ότι η επιθυμία του δεν θα εκπληρωθεί, γιατί δεν θα βρει τον τάφο. Όταν έφτασε στο χωριό που την έθαψαν, έψαξε και βρήκε τον νεκροθάφτη. Αυτός του υπέδειξε τον τάφο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αυτός, γιατί βρέθηκαν μέσα υπολείμματα από πηλίκιο και ένα σουγιάς. Σκάψανε και σε άλλα σημεία, αλλά τίποτα. Έτσι επέστρεψε άπρακτος. Όταν ο γέροντας τον αντίκρισε θλιμμένο, του είπε: «Δες το είπα εγώ, παιδί μου, ότι δεν θα την έβρισκες». Ένας πολύ καλός μάστορας από το χωριό που έφτιαχνε γέφυρες και άλλες μεγάλες κατασκευές, σε ένα από τα ταξίδια του ξαφνικά πέθανε. Η μάνα του τότε έβαλε το όνομα του παιδιού της στο σαρανταλίτουργο που έκανε ο γέροντας. Μια μέρα εκείνος τη φώναξε και της είπε: «Ξέρεις, ο Στάθης είναι μέσα σε μια λακκούβα και δεν μπορεί να κουνηθεί. Μόνο έχει τα χέρια του ανοιχτά και ζητάει μύρο». «Τι να κάνω?» ρώτησε τότε η μάνα του. «Να βαφτίσεις το όνομά του ένα μωρό εσύ και να κρατήσεις και νηστεία, γιατί ακοινώνητος πέθανε». «Μα γέροντα, ποιος θα μου δώσει εμένα παιδί να βαφτίσω?» «Μη στεναχωριέσαι», της είπε. «Εγώ θα ζητήσω ένα και δεν θα μου το αρνηθούν». Έτσι και έγινε. Βρήκε παιδί και η γυναίκα το βάπτισε. Ο γέροντας συνέχισε το σαρανταλίτρουγο και μετά από λίγο καιρό φώναξε πάλι τη μάνα του Στάθη και της ανακοίνωσε: «Ο γιος σου τώρα είναι σε ένα φωτεινό δωμάτιο. Άλλο για δρόμ, μη στεναχωριέσαι». Thank you.
ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Από μικρό παιδί ήταν στολισμένος με το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Διάβαζε τα μυστικά και του νου και της καρδιάς όλων των ανθρώπων και έβλεπε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Οι μαρτυρίες είναι πάρα πολλές και γι' αυτό στη συνείδηση του λαού ήταν άγιος ήδη όσο ζούσε. Στη Ρωσία ο γέροντας γνώριζε μία μοναχή ονόματι Ευγενία. Είχε πνευματικό τον γέροντά του και παρευρέθηκε στην αγρυπνία της κουράς του μαζί με τις άλλες μοναχές. Ήταν πολύ ασκητική και είχε το χάρισμα της προφητείας. Κατέληξε και αυτή στην Ελλάδα, στην Ξάνθη. Στο τέλος της ζωής της, σε ηλικία περίπου 120 ετών, ήρθε στη Δράμα για να δει το γέροντα. Ο Μπαρμπα Ιωακείμ Καραγιαννίδης τη συνάντησε στην πόλη, τη μετέφερε με το κάρο του και κατόπιν τη φιλοξένησε και στο σπίτι του. Όμως δεν την πήγε κατευθείαν στο μοναστήρι. Από τη μία, για να δει και αυτός τη χάρη της προφητείας της και από την άλλη για να διαπιστώσει αν ο γέροντας γνώριζε τον έρχομό της στο χωριό χωρίς να την έχει δει. Τη φιλοξένησε λοιπόν το βράδυ και στις 3 το πρωί σηκώθηκαν για προσευχή. Όταν ερώτησε τη μάνα Ευγενία πώς σηκώθηκε τόσο πρωί χωρίς να την ξυπνήσει κανείς, εκείνη του απάντησε ότι ο τίμιος πρόδρομος ήλθε με τα φτερά του και την ξύπνησε. Στο μέσον περίπου της προσευχής, ενώ κατέβαινε εκείνος κάτω να ταΐσει τα ζώα, άκουσε μία αγγελική φωνή να ψέλνει. Ήταν η μάνα Ευγενία. Τρέχει αμέσως επάνω και την ακούει να λέει. Ανοίχθηκε η πύλη του ουρανού. Ζητάτε ό,τι θέλετε αυτή την ώρα. Πράγματι, η μοναχή αυτή τους φάνηκε σαν άγγελος. Αφού τελείωσε η προσευχή, ζήτησε να πάει στο μοναστήρι. Ο Ιωακείμ τότε της έδειξε το δρόμο και σκοπίμως έτρεξε εκείνος πιο μπροστά, κρυφά στο μοναστήρι, για να δει αν ο γέροντας είχε πληροφορία για τη μοναχή. Μόλις έφτασε, ασπάστηκε τη δεξιά του και ο γέροντας το ρώτησε γιατί ήρθε. «Να γέροντα, για την ευχή σου», του απάντησε. Εκείνος όμως γνώριζε το γεγονός και τον ξαναρώτησε. «Πες μου για ποιο λόγο ήρθες. Πες μου την αλήθεια». Εκείνος όμως δεν ομολογούσε. Τότε σηκώθηκε ο γέροντας, άνοιξε τις πύλες του ναού, σταύρωσε τα χέρια του και περίμενε. Έπειτα από λίγο φάνηκε η μοναχή. Προσκύνησε τις εικόνες, τον πλησίασε να πάρει την ευχή του και το αποκάλυψε όσα έβλεπε με τα μάτια της ψυχής της. «Εσύ παιδί μου», του είπε, «ανέβηκες πολύ ψηλά, μέχρι το Σινέον Όρος, είσαι ασκητής. Θα είσαι έτσι μέχρι το τέλος της ζωής σου». Και ο γέροντας της απάντησε: «Αυτό το γνωρίζει ο ύψιστος. Ήλθες εδώ για να σε ενταφιάσω». Εκείνη απάντησε: «Ναι, γι' αυτό το σκοπό ήρθα, για να με ενταφιάσεις με τα χέρια σου». Ξαφνικά αρρώστησε η μοναχή και την επόμενη ο γέροντας είπε στον Ιωακείμ να την κατεβάσει στη Δράμα. «Πού να την πάω», του είπε. «Αυτή θα πεθάνει στο δρόμο». «Θα πάει και σύντομα θα γυρίσει», του απάντησε ο γέροντας. «Πρέπει να πάει για να φωτιστούν και άλλοι χριστιανοί». Πράγματι, την επόμενη την πήγε στη Νέα Κρόμνη σε πατριώτες της. Εκεί κοιμήθηκε και έστειλαν είδηση στο γέροντα να πάει εκεί για τον ενταφιασμό. Τους μήνυσε ότι θα ενταφιαστεί στο μοναστήρι. Σήκωσαν τότε το λείψανό της για να το μεταφέρουν στη μονή. Η νοικοκυρά του σπιτιού που φιλοξενούνταν είχε βάλει στα χέρια της την εικόνα της Παναγίας και όταν θα τη σήκωναν θέλησαν να την πάρουν πίσω. Η εικόνα όμως είχε γίνει ένα με τα χέρια της και ήταν αδύνατο να την αποσπάσουν από αυτά. Έτσι
Αφού είδαν ότι κάθε προσπάθεια απέβαινε άκαρπη, η νεκρική πομπή επιτέλους ξεκίνησε. Καθώς πήγαιναν, η γυναίκα που της έβαλε το εικόνισμα διηγόταν στους άλλους το περιστατικό που συνέβη και πως δεν μπορούσε να πάρει την εικόνα. Τότε ο Ιωακείμ, για να το διαπιστώσει κι αυτός, πήγε στο φέρετρο να δοκιμάσει να την πάρει. Παρόλο που κατέβαλε μεγάλη δύναμη διότι ήταν νέος, η εικόνα δεν κουνήθηκε. Ήταν σαν να προσπαθούσες να μετακινήσεις βουνό. Ένας ιερέας που παρευρισκόταν εκεί δοκίμασε κι αυτός, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ήταν ένα φαινόμενο παντελώς παράδοξο και ακατανόητο σε όλους. Όταν έφτασαν στη μονή, βγήκε ο γέροντας, χαιρέτησε την νεκρή και μπήκαν στο ναό να τελέσουν την νεκρόσιμη ακολουθία. Μετά το τέλος της, ο γέροντας είπε: «Τώρα πάρτε την εικόνα». Η εικόνα τότε ελευθερώθηκε με μεγάλη ευκολία και ο ενταφιασμός της Αγίας αυτής μοναχής Ευγενίας έγινε στο μοναστήρι του γέροντα όπως η ίδια το επιθυμούσε. Το 1949, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, ο Συνίδης Γεώργιος από το περιθώρι Δράμας βρέθηκε στη Δράμα στο σπίτι ενός φίλου του. Σε λίγες μέρες θα πήγαιναν μαζί στρατιώτες. Εκεί που καθόταν, ο φίλος του γύρισε ξαφνικά και του είπε: «Πάμε, Γιώργο, μέχρι τον Καλόγερο». Ήταν τότε τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και ο γέροντας φιλοξενούσε σε ένα σπίτι στη Δράμα κοντά στην περιοχή Τσάι. Ο Γιώργος, αν και ντρεπόταν ο ίδιος να πάει, ωστόσο συνόδευσε το φίλο του. Όταν όμως έφτασαν, δεν μπήκε στο σπίτι, αλλά κάθισε έξω πάνω σε μια πέτρα και τον περίμενε. Εκείνος σύντομα επέστρεψε και του είπε ότι ο γέροντας τον ρώτησε γιατί ο Γιώργος δεν έμπαινε μέσα. «Τι είναι αυτά που λες?» του αντέτεινε. «Ο Καλόγερος ξέρει τάχα το όνομά μου». Ο φίλος του όμως επέμενε και στο τέλος ο Γιώργος αναγκάστηκε να μπει στο σπίτι μαζί του. Όταν ζήγωσε κοντά στα 20 μέτρα, ο γέροντας του φώναξε: «Έλα, πουλί μου, έλα, γιατί τρέπεσαι? Έλα να σου πω μερικά πράγματα». Ο Γιώργος τον πλησίασε συνεσταλμένος και ο γέροντας άρχισε να του αποκαλύπτει τις ανησυχίες του. «Στεναχωριέσαι πολύ γιατί είσαι παντρεμένος και θα φύγεις για στρατιώτης». «Όχι, μη στεναχωριέσαι. Θα πας στρατιώτης και δεν θα πάθεις απολύτως κανένα κακό. Θα γυρίσεις πολλά μέρη, θα δεις πολλά και θα αποσπαστείς τελευταία στη Δράμα. Από εκεί θα πάρεις και το απολυτήριο. Όμως το φυλαχτό αυτό που έχεις πάνω σου ποτέ να μην το βγάλεις». Ο Γιώργος είχε πάντοτε στην τσέπη του ένα φυλαχτό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του. Πράγματι, όλα εξελίχθηκαν κατά την πρόρηση του γέροντα. Αφού υπηρέτησε για 3 χρόνια και γύρισε πολλούς τόπους, τον τελευταίο χρόνο αποσπάστηκε στη Δράμα και από εκεί απολύθηκε. Επέστρεψε στην οικογένειά του σώος και αυλαβής και μέχρι σήμερα ζει και ποτέ δεν ξεχνά πόσο κουράγιο του είχε δώσει τότε ο γέροντας και πόσο αληθινοί βγήκαν οι λόγοι του. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, σε επιστολή του προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Παύλο, γράφει: «Τον Όσιο Γεώργιο τον γνώρισα όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου. Προφητικά μου είπε ότι θα γίνω βοσκός. Εξεπλάγιν. Ποτέ δεν διανοήθηκα ότι αφορά την ιεροσύνη, την οποία επιθυμούσα από μικρός. Όταν ήλθε η ευλογημένη μέρα, τότε ξύπνησα. Ήταν το 1959 και ήμουνα ετών 29. Ο Θεόδωρος Τσακαλοφίδης διηγείται ότι ενώ καθόταν μια μέρα έξω στον αύλιο χώρο της Μονής,
Ο γέροντας έστειλε τον ψάλτη του να πάει να σταθεί κοντά στο φράκτη που έβλεπε στην είσοδο. «Πήγαινε», του είπε συγκεκριμένα, «γιατί έρχονται δύο γυναίκες τώρα και θέλω να τις γυρίσεις πίσω. Να μην τις αφήσεις να μπουν στο μοναστήρι». «Μα πώς να το κάνω αυτό», του απάντησε εκείνος. «Πρέπει να τις διώξεις», επέμενε ο γέροντας. Όταν έφυγαν οι γυναίκες, γύρισε και τους είπε: «Η μία από αυτές ερχόταν να μου ζητήσει να της φανερώσω ποιος της έκαψε τον αχυρώνα της. Τι λέτε, να της φανερώσω και ύστερα να πάνε να σκοτωθούν στο χωριό?» Γι' αυτό τις έδιωξα. Και πράγματι, οι γυναίκες φεύγοντας σταμάτησαν στο καφενείο και είπαν ακριβώς για ποια αιτία είχαν πάει στο γέροντα. Κατόπιν έμαθαν και αυτές το λόγο που τις έδιωξε και θαύμασαν για ακόμη μία φορά το μεγάλο του χάρισμα. Άλλη φορά πάλι έστειλε τον Χατζιανέστη να διώξει τρία άτομα που είχαν έρθει με το λεωφορείο και πλησίαζαν στην εκκλησία του χωριού. «Έρχονται τρεις διάβολοι», είπε. «Τους βλέπω με τα κέρατα». Όταν έβλεπε ότι έρχονταν άτομα που είχαν σχέση με μάγους και χοντζάδες, έλεγε στη μάνα Αργυρό που τον φρόντιζε: «Έρχονται κάποιοι να με δουν. Θα πάω στο κελί μου να τους πεις ότι λείπω». Μια φορά τον άκουσε μια προσκυνήτρια και σκανδαλίστηκε και του παραπονέθηκε: «Πάτερ, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Τους καλούς ανθρώπους τους θέλεις και τους κακούς τους διώχνεις. Αυτούς δηλαδή, ποιος θα τους βοηθήσει?» Ο γέροντας τότε διευκρίνησε: «Δεν διώχνω τους αμαρτωλούς. Διώχνω αυτούς που έχουν παραβεί τον νόμο του Θεού. Πάνε στους χοντζάδες, στις χαρτορίχτρες και αν δεν βρίσκουν σωτηρία, τότε τρέχουν και στον καλόγερο. Ο καλόγερος τάχα ξέρει. Θα τους πει. Τους διαβόλους μαζί τους τους κουβαλάνε. Τι θέλετε να τους κάνω εγώ που με έχουν εξισώσει ως ένα με αυτούς? Αν δείτε τι κουβαλάνε πάνω τους και ποιοι τους περιτριγυρίζουν, και εσείς θα φοβηθείτε και δεν θα τους δεχτείτε». Η ζωγράφα Χατζικυριακίδου είχε μια κουμπάρα η οποία ήταν άρρωστη και είχε ακούσει για τον καλόγερο της Ύψας. Την παρακάλεσε να πάνε μια φορά μαζί στο μοναστήρι του. Ξεκίνησαν έτσι τέσσερα άτομα. Προτού να φτάσουν, ο γέροντας είπε στη μάνα Αργυρό: «Έρχονται από την περιχώρα τέσσερα άτομα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Άναψε τη σόμπα γιατί έχει κρύο». Σε λίγο έφτασαν όπως το είχε πει ο γέροντας, τακτοποιήθηκαν στον ξενώνα και σε λίγο το παιδί κοιμήθηκε. Τότε εκείνες βγήκαν για ένα περίπατο στο χωριό. Κανείς δεν τις είδε όταν βγήκαν. Ο καλόγερος όμως, που όλα τα ήξερε, είπε στη μάνα Αργυρό: «Αυτές δεν ήρθαν για τη σωτηρία τους, ήρθαν για περίπατο». Για άλλη φορά, ετοιμάστηκε μαζί με τον Θεόδωρο Παχατουρίδη και άλλους να πάνε του Αγίου Νικολάου στο γέροντα. Την παραμονή το βράδυ χιόνιζε πάρα πολύ. Τότε ο άνδρας της δεν την άφηνε να πάει γιατί φοβόταν με τη Φάνη Λύκη και τι θα έκανε τότε εκείνος με τέσσερα μικρά παιδιά. Και αυτή φοβήθηκε βέβαια και δεν πήγε. Τα Χριστούγεννα πήγε ο άνδρας της στο γέροντα, που μόλις τον είδε το μάλωσε. «Πάρω τη μασιά να σε χτυπήσω», του είπε. «Γιατί τη γυναίκα σου τη γύρισες πίσω από το τυχερό της?» Δικαιολογήθηκε τότε ο άνδρας της: «Όχι, γέροντα. Από εμένα έχει το ελεύθερο να πηγαίνει όπου θέλει». «Όχι, όχι, θα σε χτυπήσω». Τότε αναγκάστηκε να πει την αλήθεια. «Να, γέροντα, εδώ θα ερχόταν και δεν την άφησα». «Μα καλά», συνέχισε ο γέροντας.
Εγώ θα άφηνα τους λύκους να τη φάνε και εσύ φοβήθηκες. Όταν ήταν η ζωγράφα έγκυος, πέρασαν 8 μήνες να τον επισκεφθεί. Η κουμπάρα της τη συμβούλεψε να πάει να τον δει, γιατί ήταν άρρωστος και βρισκόταν στη Δράμα. Πήρε το ένα της παιδί και το άλλο τα άφησε στο χωριό. Δεν ήξερε όμως το σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν και τριγυρνούσε ψάχνοντας. Ξαφνικά, καθώς περπατούσε, ήλθε κοντά της μια γυναίκα και τη ρώτησε: «Τον γέροντα ψάχνεις?» «Ναι», αποκρίθηκε εκείνη απορριμμένη. «Έλα μαζί μου, γιατί εκείνος με έστειλε». «Πήγαινε», μου είπε, «να φέρεις τη ζωγράφα που είναι έξω και με ψάχνει». Μόλις πήγε, φίλησε το χέρι του και τη ρώτησε: «Το ένα το παιδί σου το έφερες. Το άλλο που είναι?» Του εξήγησε ότι το άφησε στον άντρα της. «Να προσέχετε», της είπε, «γιατί εκεί κοντά σας έχετε μια ευαγγελική οικογένεια. Να φυλάγετε την πίστη σας». Πράγματι, όπως το είπε, έτσι ήταν. Η Ελισάβετ Κορεξενού επισκέφτηκε με άλλες συγχωριανές της το γέροντα. Μετά τη θεία λειτουργία, ο γέροντας άνοιξε τα ψαθιά, έστρωσε το τραπέζι και τους πρόσφερε σούπα. Ενώ έτρωγαν, φανέρωνε στον καθένα το σφάλμα του. «Εσύ έκανες αυτό», έλεγε. «Να πας να συγχωρηθείς. Εσύ το άλλο». Η Ελισάβετ καθόταν σκεπτική και έλεγε μέσα της: «Ωχ, εμένα τι θα μου πει». Είχε αγωνία, γιατί είχε κάνει 2 αποβολές. Σε λίγο την πλησίασε και αυστηρά της είπε: «Τώρα που το σκέφτεσαι είναι αργά. Αφού μικρά δεν τα είχες, πώς θα τα έχεις μεγάλα?» Μια κυρία από τη Δράμα είχε τάξει μια κανδύλα στο εξοκλήσι του Αγίου Τρίφωνος που βρίσκεται στα περίχωρα. Επειδή όμως είδε ότι το εξοκλήσι είχε πολλές κανδύλες, θεώρησε καλό να τη φέρει στο μοναστήρι που είχε έλλειψη από κανδύλια. Πράγματι, την έφερε και την κρέμασαν μπροστά στον τίμιο πρόδρομο. Κάτω από την εικόνα υπήρχε μια σανίδα που χρησιμεύε ως ράφη για τα εκκλησιαστικά βιβλία. Κάποια μέρα η κανδύλα, ενώ ήταν αναμένη, κουνήθηκε μόνη της αρκετές φορές και πετάχτηκε κάτω, αλλά παραδόξως δεν έσπασε. Την τοποθέτησαν για δεύτερη φορά, αλλά πάλι πετάχτηκε κάτω. Ο γέροντας τότε είπε να την τυλίξουν σε χαρτί. Και όταν ήλθε η δωρήτρια, της είπε: «Την κανδύλα που έφερες εδώ, την είχες τάξει αλλού. Αλλού να τάζεις και αλλού να πηγαίνεις». Κατόπιν της αποκάλυψε ότι την είχε τάξει στον Άγιο Τρίφωνα και ότι εκεί έπρεπε να την πάει. Η γυναίκα έμεινε άφωνη, ζήτησε συγχώρηση από τον γέροντα, πήρε την κανδύλα και πήγε να εκπληρώσει το τάξιμό της. Κάποια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ήρθε να κοινωνήσει στο μοναστήρι. Προηγουμένως έφαγε κάτι, γιατί τα παιδιά της είπαν ότι ασθενής και οδυπόρος αμαρτίαν ουκ έχει. Ο γέροντας με το προορατικό του χάρισμα είδε ότι έχει φάει και δεν την άφησε να κοινωνήσει. Όταν του δικαιολογήθηκε λέγοντάς του το γνωμικό, εκείνος της εξήγησε: «Ξέρεις ποιος είναι ο ασθενής? Αυτός που αν το σπίτι του πάρει φωτιά από 4 μεριές, δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Ξέρεις ποιος είναι και ο οδυπόρος? Ο οδυπόρος είναι αυτός που βρίσκεται στον ωκεανό και δεν έχει κάτι άλλο να φάει. Οπότε θα φάει ό,τι του βρίσκεται. Εσύ ποιος είσαι από τους 2 και θέλεις να σε κοινωνήσω?» Η Ελπίδα Κωνσταντινίδου από το Δασωτό Δράμας, όταν ήταν να παντρευτεί, επειδή η πεθερά της ήταν από τη Σινόπη και μιλούσαν και τουρκικά, η μητέρα της φοβήθηκε μήπως δεν είναι Έλληνες και ήλθε να ρωτήσει το γέροντα τι να κάνει.
«Όχι», της είπε ο γέροντας. «Είναι καλοί άνθρωποι, μη φοβάσαι. Όταν όμως θα πας για να τα συμφωνήσετε, να επιμείνεις ο γάμος να γίνει στο χωριό σας, στο Δασωτό». Κατόπιν ήλθε και ρώτησε και για την αδελφή της το γέροντα, γιατί τη ζητούσανε 2-3 νέοι. «Αυτή», απάντησε, «σαν και σένα φτωχά θα ζήσει. Αν πάρει εκείνον που βλασφημάει, δεν θα έχουνε προκοπή. Αν πάρει εκείνον από το χωριό σας, θα έρθει από τα δικά σας ψίχουλα να χορτάσει. Καλύτερος είναι αυτός, αλλά είναι φτωχός. Φτωχά θα ζήσει. Τη δικιά σου την τύχη έχει». Και έτσι πράγματι εξελίχθηκαν όλα. Το 1950 ο Κυριάκος Κρήτου, 14ετής, βρέθηκε ως μαθητής γυμνασίου στη Δράμα. Ο πατέρας του φρόντισε να του νοικιάσει ένα δωμάτιο στο σπίτι της Δέσποινας Καραγιάννη για να έχει φροντίδα και φαγητό. Η Δέσποινα ήταν μια πολύ καλή γυναίκα και είχε 2 γιους και μία κόρη. Με το γέροντα είχε άριστες σχέσεις και μια φορά το μήνα που εκείνος κατέβαινε στη Δράμα την επισκεπτόταν. Οι γειτόνισσες, μόλις μάθαιναν τον ερχομό του, μαζεύονταν στην αυλή της Χειραδέσποινας κάτω από τη Μουριά με τα σκαμνάκια τους και εκεί ο γέροντας τους μιλούσε. Μια μέρα η Χειραδέσποινα είπε στον Κυριάκο: «Παιδί μου Κυριάκο, σήμερα σίγουρα θα έρθει ο γέροντας Γεώργιος από τη Σύψα. Αν έρθει, να τον χαιρετήσεις και να του φιλήσεις το χέρι». Πράγματι, κατά τις 11 το πρωί ακούστηκε χτύπημα πόρτας και εκείνος έτρεξε να ανοίξει. Ήταν ο γέροντας. Το παιδί πήρε την ευχή του, τον καλωσόρισε και εκείνος τον προσφώνησε με το όνομά του. «Τι κάνεις, παιδί μου Κυριάκο?» τον ρώτησε χαμογελώντας. «Πώς θα πας με το σχολείο?» Εκείνος απάντησε ότι διαβάζει όσο μπορεί και ότι την επομένη θα έγραφαν εξετάσεις. «Και τι μαθήματα γράφετε αύριο?» ρώτησε ο γέροντας. «Γράφουμε θρησκευτικά». «Φέρε το βιβλίο σου εδώ και θα σου πω ποιο κεφάλαιο να διαβάσεις και να το μάθεις απ' έξω». Ο Κυριάκος έτρεξε και έφερε το βιβλίο και ο γέροντας του σημείωσε να διαβάσει το κεφάλαιο με τον Οριγένη. Το παιδί ευχαρίστησε και έτρεξε να το αποστηθήσει. Την άλλη μέρα είδε ότι ανάμεσα στα 2 θέματα που έπρεπε να διαλέξουν για το διαγώνισμα των θρησκευτικών ήταν και το κεφάλαιο που του είπε ο γέροντας και χάρηκε αφάνταστα. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Όταν τελείωσαν οι εξετάσεις, ο καθηγητής, αφού έριξε μια σύντομη ματιά στα γραπτά, φώναξε τον Κυριάκο και του είπε αυστηρά: «Κυριάκο, Κυριάκο, αντέγραψες». Εκείνος το αρνήθηκε πολλές φορές, αλλά ο δάσκαλος επέμενε: «Μα πώς λες ότι δεν αντέγραψες, αφού δεν ξέχασες ούτε κόμμα ούτε τελεία?» ρώτησε θυμωμένος. Και πάλι το παιδί όμως αρνήθηκε. «Αν δηλαδή σε σηκώσω τώρα στον πίνακα, μπορείς να μου το απαγγείλεις απ' έξω?» «Μα φυσικά κύριε καθηγητά», απάντησε ο νεαρός. Ξεκίνησε τότε εκείνος στην αρχή μιας παραγράφου και ο Κυριάκος άρχισε να τη λέει με πολύ άνεση. «Πες και την αρχή», του είπε τότε ο δάσκαλος. Εκείνος πάλι με ευκολία την είπε. «Μπράβο ρε παιδί μου», είπε τότε ενθουσιασμένος. «Έτσι διαβάζουν». Και του έβαλε άριστα.
μια παπαδιά επισκέφθηκε τον καιρό της γερμανικής κατοχής στο γέροντα για να εξομολογηθεί. Φεύγοντας, ζήτησε την ευχή του και του ανέφερε ότι θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη στα τρία της παιδιά. Ήταν πριν τον τελευταίο βομβαρδισμό των Γερμανών. Ο γέροντας τη συμβούλεψε. «Ποπαδία, μην πας». Αυτή όμως αντέδρασε. «Μα τι λες, γέροντα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και δεν θα πάω κοντά στα παιδιά μου?» Τότε στεναχωρημένος της είπε: «Καλά, αν όμως πας, πάρε και το σάβανό σου μαζί». Αυτή και πάλι δεν τον άκουσε και ανεχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Τη βραδιά ακριβώς που έφτασε έγινε ο τελευταίος βομβαρδισμός και έπεσε το βλήμα πάνω στο κτίριο που έμενε με τα παιδιά της. Σκοτώθηκε όπως το είχε προείπει ο γέροντας, ενώ τα παιδιά της μόνο τραυματίστηκαν. Κάποια φορά, ενώ ο γέροντας έχριε με το λάδι της κανδύλας στους πιστούς πριν τη Θεία Κοινωνία, κάποια δεν τη μοίρωσε, μόνο της είπε: «Πρώτα να πας να εξομολογηθείς». Εκείνη όμως δεν τον άκουσε και ήρθε μπροστά στη Θεία Κοινωνία. Τότε ο γέροντας κοίταζε μία το Άγιο Ποτήριο και μία τη γυναίκα. Αυτή δεν έφευγε από εκεί και στο τέλος ο κόσμος την πήρε στην άκρη. Αργότερα, αφού άφησε το Άγιο Ποτήριο, της είπε: «Τι ήθελες να πάρεις εσύ?» «Το Άγιο Ποτήριο φωτιά έβγαζε. Φωτιά ήθελες να πάρεις?» «Να πας να μιλήσεις με τα αδέλφια σου, να ταιριάσεις τα κληρονομικά σου, να εξομολογηθείς και μετά να κοινωνήσεις». Η Ευθυμία Ανανιάδου Χήρα είχε ένα παιδί άρρωστο ηλικίας 13 ετών που υπέφερε από πονοκεφάλους. Το πήγε σε πολλούς γιατρούς, αλλά τίποτε δεν έγινε. Ήλθε τέλος και στο γέροντα. Εκείνος, χωρίς αυτή προηγουμένως να του πει τίποτε, της είπε: «Ευθυμία, έχεις πολλά λεφτά και ταΐζεις τους γιατρούς. Δεν θα το πας άλλη φορά στους γιατρούς. Το παιδί σου θα γίνει εκ θαύματος καλά». Και πράγματι έτσι και έγινε. Την ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, το παιδί ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και το έβγαλαν έξω. Όταν συνήλθε, ήταν τελείως καλά. Μάλιστα είπε στη μαμά του: «Εμένα, μαμά, ο Άγιος Νικόλαος μου πήρε τη ζαλάδα. Δεν ζαλίστηκα, αλλά κοιμήθηκα και με έβγαλαν έξω». Πολλές φορές, ορισμένοι ακούγοντας για το προορατικό χάρισμα του γέροντα, έρχονταν να τους πει για όποια υπόθεση τους απασχολούσε, αφού προηγουμένως είχαν πάει σε Χόντζα ή Μέντιουμ. Αυτή την επίσκεψη τη γνώρισε και πριν έλθουν, έλεγε στο Θεόδωρο: «Έρχονται άνθρωποι με κέρατα». Το έλεγε έτσι παραβολικά, εννοώντας ότι αυτοί που έρχονταν συμβουλεύονταν ανθρώπους που έκαναν μαντίες και συνεργάζονταν με το διάβολο. Στεναχωριόταν πολύ γι' αυτό. Πράγματι σε λίγο εμφανίζονταν. Ο Θεόδωρος τους έφερνε στο ξενώνα και τους ρωτούσε τι ήθελαν. Εκείνοι του απαντούσαν ότι ήθελαν να τους πει ο καλόγερος την τύχη τους. Φυσικά ο γέροντας όχι μόνο δεν τους δεχόταν, αλλά ήταν και πολύ αυστηρός μαζί τους. Δεν ήθελε να έχει επαφή με ανθρώπους που δεν δίσταζαν να καταφεύγουν σε μαγεία και ξόρκια για να δώσουν λύσεις στις υποθέσεις τους. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που ανάλογα με την προαίρεση των ανθρώπων τους συμβούλευε ώστε να μην καταφεύγουν στα έργα του διαβόλου. Ο γέροντας μια μέρα βγήκε από το μοναστήρι και πήγε και χτύπησε το παράθυρο της γειτόνισσάς του, Μαρία Σιμεωνίδου. Εκείνη του άνοιξε το παράθυρο και τον άκουσε έκπληκτη να της λέει αυστηρά: «Ως πότε το καντήλι σου θα το έχεις σβηστό και δεν θα το ανάβεις?» Πράγματι, εκείνο το διάστημα, για έναν περίπου μήνα, η Μαρία δεν άναβε το καντήλι. Από τότε το είχε πάντα αναμένο. Μια Τετάρτη η ίδια δεν είχε τι να μαγειρέψει για τα παιδιά της. Ο άνδρας της έλειπε. Σκέφτηκε τότε και έφτιαξε ένα ποντιακό φαγητό, κολοκύθια με γάλα. Κάθισε με τα παιδιά της στο τραπέζι και έτρωγε σκεπτόμενη: «Τετάρτη είναι σήμερα. Μόνο να μην με καταλάβει ο γέροντας». Καθώς έτρωγαν,
βλέπει να προβάλλει από το παράθυρο που ήταν χαμηλό το κεφάλι του γέροντα και να τη ρωτάει χαμογελώντας: «Τι τρώτε, Μαρία?» «Γέροντα, γαλατοκολόγκυθον». «Τετάρτη σήμερα, ε?» «Δεν είχα τι να τα δώσω», είπε αυτή. «Καλά τα παιδιά σου, αλλά εσύ να κρατάς την νηστεία», τη συμβούλεψε και έφυγε. Άλλη πάλι φορά ήρθε στη Μαρία μια γυναίκα που ήθελε να πάει στο μοναστήρι και σταμάτησε στο παράθυρό της παρακαλώντας την να τη συνοδέψει στο γέροντα. Μπαίνοντας τον βρήκα να κάθεται στο κρεβάτι του. Πήγε πρώτη η Μαρία, το χαιρέτησε και τραβήχτηκε στην άκρη. Η άλλη γυναίκα δεν πρόλαβε να πάει κοντά του και της είπε: «Εσύ τρεις λαμπάδες έταξες, πότε θα τις δώσεις?» Πράγματι, η γυναίκα πριν χρόνια σε κάποιες μεγάλες δυσκολίες που πέρασε είχε τάξει τρεις λαμπάδες. Μετά όμως το ξέχασε. Ευχαρίστησε το γέροντα που της το θύμισε και έσπευσε αμέσως να εκπληρώσει το τάμα της. Όταν ο πατέρας της Κυριακής Κωνσταντινίδου επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γέροντα για να εξομολογηθεί, εκείνος του είπε: «Τόσο χρονών άνθρωπος, γιατί δεν βάφτισες κανένα παιδί? Πρέπει να μυρώσεις τα χέρια σου». Κοντά στο χωριό έμεναν μερικές οικογένειες βλάχων. Μία από αυτές είχε πρόσφατα αποκτήσει παιδί. Έστειλε τότε μήνυμα ο γέροντας ότι του Αγίου Βασιλείου που γιόρταζε ο νοικοκύρης θα τους επισκεπτόταν παρέα με κάποιον άλλον. Έτσι, του Αγίου Βασιλείου τον πήρε μαζί του και πήγανε επίσκεψη. Όταν έκοψαν τη βασιλόπιτα, το νόμισμα έπεσε στον πατέρα της Κυριακής και τότε ο γέροντας είπε όλο χαρά: «Αυτός θα είναι ο νονός του παιδιού σας». Έτσι το βάφτισε. Η πρεσβυτέρα Παναγιώτα Γιανακίδου, το διάστημα που περίμενε να γεννηθεί το παιδί της, διέμενε κάποιες φορές εκτός από το χωριό και κάτω στη Δράμα. Μια μέρα που κατέβαινε στη Δράμα, πέρασε να πάρει την ευχή του γέροντα. Μόλις την είδε, άρχισε να μετράει με τα δάχτυλά του: 1, 2, 3. Και μόλις έφτασε στο 9, σταμάτησε και της ευχήθηκε: «Άντε, πήγαινε με το καλό, με την ευχή μου όλα θα πάνε καλά». Ήξερε καλύτερα και από αυτή την ημέρα που θα γεννιόταν το παιδί της. Το 1957 γεννήθηκε ο γιος της Χρυσούλα Σημεωνίδου. Όταν γεννήθηκε δεν είχε καθόλου φωνή, ούτε έκλαιγε. Η μάνα στεναχωριότανε πολύ και έκλαιγε. Ο γέροντας το κατάλαβε. Την κάλεσε τότε μια μέρα να έρθει στο μοναστήρι. Όταν την είδε, της είπε στοργικά: «Δεν θέλω να κλαις για το μωρό. Το παιδί σου, όταν στις 24 Σεπτεμβρίου χρονίσει, θα ακούσεις και το κλάμα του και θα σε φωνάξει για πρώτη φορά μαμά». Πράγματι, στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως τον κρατούσε στην αγκαλιά της, ξαφνικά τον ακούει να τη φωνάζει μαμά. Θυμήθηκε τότε τα προφητικά λόγια του γέροντα και από τη συγκίνηση και τη χαρά της έβαλε τα κλάματα. Κατερίνα Καραγιανίδου, κόρη του Μπαρμπαϊού Ακίμ, έλεγε ότι τον πατέρα της συχνά το συμβούλευε ο γέροντας να προσεύχεται τα μεσάνυχτα πιο πολύ, γιατί τότε έλεγε: «Ανοίγουν οι ουρανοί και ό,τι ζητήσεις σου το δίνει ο Θεός». Προφητικά μάλιστα του είχε πει: «Θα έχεις μία μεγάλη δυσκολία, αλλά μη φοβηθείς. Η Παναγία θα σε σώσει». Και πράγματι,
Όταν ήταν εδώ οι Βούλγαροι, τον πήραν μία μέρα από το χωράφι και τον κατέβασαν μέσα σε μία ρεματιά μαζί με άλλους τρεις. Εκεί, αγριεμένος όπως ήταν ο Βούλγαρος με το όπλο στο χέρι, ετοιμάστηκε να τον πυροβολήσει. Τότε θυμήθηκε ο πατέρας της τα λόγια του γέροντα και προσευχήθηκε στην Παναγία. Αμέσως, σαν κάποια αόρατη δύναμη να τον εμπόδισε, είδε το Βούλγαρο να κατεβάζει το όπλο. Ήταν η Παναγία που τον γλίτωσε. Ο Ιωακείμ, μετά την επιστροφή του στο Θεό, ήταν πολύ αυστηρός. Έκανε όλα του τα καθήκοντα και προπάντως την προσευχή του δεν την άφηνε. Αυτό ζητούσε και από τα παιδιά του. Όταν επέστρεφε αργά το βράδυ από το χωράφι, τα ρωτούσε αν έκαναν προσευχή. Όποιος δεν την είχε κάνει, του φώναζε. «Αμέσως στο εικονοστάσι, την προσευχή σου!» Όταν ρωτούσε και την Κατερίνα αν την έκανε, εκείνη απαντούσε πάντοτε καταφατικά, λέγοντας όμως ψέματα. Όταν αρρώστησε, την έστειλε η μητέρα της στον ονό της, το γέροντα, να της διαβάσει μια ευχή. Εκείνος τη διάβασε μπροστά στην ωραία πύλη και μετά από το σταμνάκι που είχε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό, έριξε λίγο στην πλάτη της. Τότε κοιτάζοντάς την κατάματα της είπε: «Εσύ το βράδυ προσευχή δεν κάνεις. Γιατί?» «Παιδί μου, η προσευχή είναι όπλο κατά του διαβόλου. Μην την αφήσεις ποτέ ξανά.» Η Σοφία Παντεκίδη στις 30 Απριλίου 1954 ήλθε για πρώτη φορά στο γέροντα. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν και αισθανόταν μεγάλη ευλάβεια, συγχρόνως όμως και δειλία να τον πλησιάσει. Όταν έμπαινε μέσα στο μοναστήρι φοβόταν μήπως τη διώξει. Ο γέροντας με το διορατικό του χάρισμα γνώρισε τα συναισθήματά της και την υποδέχθηκε με μεγάλη καλοσύνη, προσφωνώντας την με το όνομά της. «Γιάβρο μου Σοφία, πέρασε μέσα», της είπε. Η Σοφία του είπε τη στεναχώρια που είχε για το παιδί της, ηλικίας 14 ετών, το οποίο, παίζοντας μπάλα, έπαθε εξάρθρωση του ποδιού του και ήταν καθυλωμένο παράλυτο στο κρεβάτι ήδη 4 χρόνια. Ο γέροντας άκουσε τον πόνο της, την παρηγόρησε και της είπε προφητικά: «Μη στεναχωριέσαι, Σοφία. Το παιδί σου θα γίνει καλά. Θα πηγαίνει στο χωράφι και εσύ, όταν θα το περιμένεις να γυρίσει, θα τρέχεις στην εικόνα να ευχαριστήσεις τον Κύριο. Τώρα θα δοκιμαστείς, διότι ο Θεός ως πατέρας, όταν ατακτήσουμε, δέρνει τα παιδιά του». Και πράγματι έτσι και έγινε. Έγινε το παιδί καλά. Πήγαινε στο χωράφι και η Σοφία κάθε φορά που το περίμενε να επιστρέψει στο σπίτι, έτρεχε στην εικόνα να ευχαριστήσει το Θεό. Η Κωνσταντινιά Τσακλίδου από το Φωτολίβος Δράμας γνώρισε το γέροντα μέσω της γιαγιάς της, της Ταμάμας Ανανιάδου. Η γιαγιά της είχε χάσει τα δυο της αγόρια στη βουλγαρική σφαγή και πάνω στο μεγάλο της πόνο πέταξε τις εικόνες από το σπίτι λέγοντας: «Μα δεν πόρεσε ο Θεός έστω ένα από τα παιδιά μου να μου αφήσει ζωντανό.» Κάποτε όμως πίστηκε από τη συμπεθέρα της που είχε ήδη γνωρίσει το γέροντα να πάει και αυτή μαζί της να τον επισκεφτεί και να του πει τον πόνο της. Κίνησαν έτσι μια μέρα για το μοναστήρι με τα πόδια και όταν έφτασαν έξω από τη μάνδρα της μονής, ο γέροντας φώναξε: «Έμανα τα μάμα, αυτό που έχεις στο τσόπλα σου να το πετάξεις.» «Δεν έχω τίποτα, γέροντα, εκτός από λίγο θυμίαμα», απάντησε εκείνη. «Μα τους Βουλγάρους τους μισείς. Τι γυρεύει λοιπόν το βουλγαρικό θυμίαμα στην τσέπη σου?» Η γιαγιά τα μάμα πίστηκε αμέσως ότι είχε να κάνει με έναν Άγιο. Άφησε το φακελάκι έξω και μπήκανε μέσα. Κάθισαν με το γέροντα και συζήτησαν αρκετή ώρα και από τότε βρήκε τον εαυτό της. Η ζωή της άρχισε να παίρνει νόημα. Άρχισε να έρχεται κάθε δεκαήμερο και να μένει στον ξενώνα και σιγά σιγά έφερε και τα εγγόνια της. Κοντά στον Άγιο πήρε καινούργια δύναμη και ενώ πριν ήταν πάντα μελαγχολική και θλιμμένη, έγινε το στήριγμα όλων. Μετά από αρκετά χρόνια ασθένησε πολύ. Ο γέροντας είχε καταλάβει ότι θα πέθαινε και έτσι μια μέρα της είπε: «Μάνα τα μάμα, έλα μαζί μου.» Της έδωσε μια λαμπάδα από αυτές που έφτιαχνε ο ίδιος και την έβαλε να σταθεί απέναντι από τον εσταυρωμένο. Εκεί της είπε το εξής:
Μάνα τα μάμα, αν μπορούσα να σου δώσω τα μάτια μου και να έβλεπες που είναι τα παιδιά σου, δεν θα είχες πια καμία στεναχώρια, και ειδικά ο Θεόδωρος. Από τότε η γιαγιά άρχισε να νιώθει ακόμη πιο ανάλαφρη και να είναι πιο εκδηλωτική με τα εγγόνια της, που ένιωσαν αυτή την αλλαγή και έλεγαν «Η γιαγιά μας αγαπάει τώρα διαφορετικά». Μετά από αυτό το περιστατικό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κοιμήθηκε. Το 1948 η μητέρα της Κωνσταντινιά Τσακλίδου έφερε τα 4 κοριτσάκια της στο γέροντα για να κοινωνήσουν. Η τρίτη κατά σειρά ήταν ένα φιλάσθενο παιδάκι που δεν είχε πολύ όρεξη. Έτσι την πρόσεχε πιο πολύ και της έδινε που και που κάτι το ιδιαίτερο να φάει. Στις νηστείες νίστευε όλα της τα παιδιά από αρτημένα και τη μεγάλη εβδομάδα τα νίστευε και από λάδι. Αλλά στο φιλάσθενο της κοριτσάκι έδινε περισσότερες μέρες λάδι. Όταν λοιπόν τα πήγε στο γέροντα και ήλθε η ώρα να τα κοινωνήσει, ξεκίνησαν σιγά σιγά να προσέρχονται με τη σειρά. «Πήγε πρώτα η μεγάλη, η Δέσποινα», λέει ο γέροντας. «Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού». «Δέσποινα», λέει εκείνη. Μετά ήρθε η δεύτερη. «Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού». «Λίτσα», λέει το κοριτσάκι. Μόλις το άκουσε αυτό ο γέροντας, τόσο θύμωσε που άφησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και ξαναβγήκε. Σήκωσε το βλέμμα και τα χέρια του ψηλά και είπε «Ω Κύριε, και το όνομα που μας χάρισες δεν μας αρέσει. Πες ζουμπουλία, παιδί μου, πες ζουμπουλία». Αυτό άφησε έκπληκτη τη μάνα για το γεγονός ότι ο γέροντας δεν γνώριζε το όνομα του παιδιού και το Λίτσα μπορούσε να προέρχεται από το Ελενίτσα, Βαγγελίτσα και 1002 ονόματα. Το ζουμπουλία ήταν κάτι σπάνιο. Μετά ο γέροντας πήρε το Άγιο Ποτήριο και συνέχισε τη Θεία Μετάληψη. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, φώναξε τη μητέρα και της είπε «Τι έκανες, την τάισες, την τάισες και ο σατανάς της το αφαίρεσε. Δεν έγινε δυνατή σαν τα άλλα παιδάκια». Μία οικογένεια από το χωριό της Κωνσταντινιάς είχε ένα παιδάκι που εκ γενετής ήταν άρρωστο. Ήταν ένα πανέμορφο αγοράκι που δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει και η μητέρα του το κουβαλούσε πάντοτε στην πλάτη. Όταν έγινε 10 ετών, η μητέρα της Κωνσταντινιάς της πρότεινε να πάνε να συμβουλευτούν το γέροντα. Πράγματι, το 1950 τον επισκέφτηκαν μαζί. Με πολύ πόνο του διηγήθηκε τι συνέβαινε με το παιδί της. Εκείνος την κοίταξε με πόνο και της είπε «Τώρα το κουβαλάς, όταν όμως γίνει 20 χρονών, πώς θα το κουβαλήσεις, δεν κουβαλιέται». Οι δύο γυναίκες δεν κατάλαβαν τι εννοούσε και χαρούμενες επέστρεψαν πίσω, νομίζοντας ότι στα 20 του θα περπατήσει. Το παλικάρι όμως μόλις έκλεισε τα 20 χρόνια, έφυγε από τη ζωή και τότε μόνο εννόησαν το λόγο του γέροντα. Όταν η Ευγενία Βογατίνη ήλθε με το σύζυγό της για πρώτη φορά στο μοναστήρι, δεν γνώριζαν τον γέροντα. Πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, ο γέροντας μίλησε στο σύζυγό της να βγει έξω στο παγκάρι. Όταν τελείωσε η ακολουθία, η Ευγενία άρχισε να τον ψάχνει και ανησυχούσε γιατί δεν τον έβλεπε στο ναό. Τότε βγήκε ο γέροντας από το ιερό, την πλησίασε και κτυπώντας την στην πλάτη της είπε «Γιαυρό με Ευγενία, ο Θανάσης είναι έξω στο παγκάρι, μην ανησυχείς». Αυτό έγινε χωρίς προηγουμένως να γνωρίζει ποια είναι, ούτε ποια ήταν τα ονόματά τους. Η ίδια διηγήθηκε ότι ένα απόγευμα που ο γέροντας είχε κατέβει στη Δράμα γιατί υπέφερε πολύ από το αυτί του, πήγε στο σπίτι της Χάιδος ο Φούρη. Εκεί βρισκόταν και η Ευγενία μαζί με άλλες 6-7 γυναίκες. Μετά τη θεραπεία, πριν αποχαιρετήσει για να φύγει, ξαφνικά τον είδε
δύο πιθαμές περίπου πάνω από τη γη και σαν σβούρα να στριφογυρίζει στον αέρα. Μιλούσε σαν πουλί, όχι μια ανθρώπινη λαλιά, και το χρώμα του ήταν κάτοχρο, σαν κερί. Έπειτα στάθηκε και άρχισε να λέει τα αμαρτήματα των παρευρισκομένων. Κατόπιν κατέβηκε στο έδαφος, τους χαιρέτησε ακόμη μια φορά και έφυγε. Πατήρ Χαράλαμπος Αναστασιάδης, όταν έφτιαχναν τον Άγιο Μινά στην Περιχώρα μαζί με τον Ηρακλή, πήγανε μια μέρα στο Γέροντα και του ζήτησαν την εικόνα του Αγίου Μινά που είχε στο εκκλησάκι του για να τη γυρίσουν για έρανο σε σπίτια. Εκείνος, αφού τη χρειάζονταν, τους έδωσε ευλογία να την πάρουν. Όταν ο Ηρακλής ανέβηκε να την κατεβάσει, η εικόνα δεν ξεκολούσε. Ανέβηκε μετά και ο πατήρ Χαράλαμπος, αλλά τίποτα. Τότε τους πλησίασε ο γέροντας και τους είπε: «Ψάλετε το απολυτίκιό του και θα κατέβει». Πράγματι, μόλις το έψαλαν, η εικόνα φέθηκε και την κατέβασαν. Κατόπιν του είπαν ότι θα ξεκινούσαν τον έρανο από την Καλύφητο, αλλά εκείνος τους είπε: «Άδικα μην κάνετε τον κόπο. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα από εκεί». Ο πατήρ Χαράλαμπος όμως επέμενε στη γνώμη του και ξεκίνησαν από την Καλύφητο. Οι προσπάθειές τους δεν τελεσφόρησαν. Γύρισαν όλο το χωριό χωρίς να πάρουν τίποτα. Την επόμενη φορά που ήρθαν στο μοναστήρι, τους είπε ο γέροντας: «Πήγατε, τι πήρατε? Τίποτα». Η Κυριακή Κωνσταντινίδου είχε πάει μαζί με τη μητέρα της στο γέροντα για να εξομολογηθεί. Η μητέρα είπε στο γέροντα να εξομολογήσει την κόρη της, γιατί ήθελε να κοινωνήσει. Ο γέροντας κοίταξε το κορίτσι και τη ρώτησε: «Γονικλησίες ξέρεις να κάνεις?» «Ναι», απάντησε εκείνη. «Κάνε τότε να σε δω». Έκανε τότε εκείνη μία και ο γέροντας της είπε: «Όχι έτσι. Όταν κάνεις γονικλησίες, το κεφάλι σου πρέπει να κουμπάει καλά κάτω στο πάτωμα. Θα κάνεις 150 τέτοιες γονικλησίες και θα έρθεις αύριο να σε κοινωνήσω». Μαζί τους ήταν και μία φίλη της. Στράφηκε τότε ο γέροντας και τη ρώτησε: «Πόσο χρονών είσαι?» 18, απάντησε εκείνη. «Εσύ σε άπλητο πιάτο τρως?» τη ρώτησε. «Όχι. Θα το πλύνεις, θα το σαπουνίσεις, θα το περιποιηθείς για να μπορέσεις να φας αυτό». Έτσι και ο Χριστός θέλει να είναι καθαρή η ψυχή σου για να κατοικήσει σε αυτήν. Έτσι δεν της επέτρεψε να κοινωνήσει. Αφού τα είπε αυτά, έφυγε και κατευθύνθηκε στο κελί του, τελειώνοντας τη συζήτηση. Δύο ηλικιωμένες ξεκίνησαν να πάνε στο γέροντα να εξομολογηθούν. Της μίας ο γαμπρός ήταν άθεος, δεν πίστευε, αλλά πήγε από περιέργεια να δει τι θα έλεγε ο γέροντας στην πεθερά του. Αυτή είχε διώξει από το σπίτι το γιο της και δεν μιλούσε καθόλου μαζί του. Όταν έφτασαν, πήρε η πρώτη ευχή από το γέροντα και πήγε στην άκρη. Μετά πλησίασε και αυτή. «Γιατί ήρθες?» τη ρώτησε αυστηρά ο γέροντας. «Για να εξομολογηθείς, ε?» «Ναι», αποκρίθηκε εκείνη. «Να πας πρώτα να μιλήσεις με το γιο σου και ύστερα να έρθεις να εξομολογηθείς». Ο γαμπρός της ακούγε έκπληκτος τη συζήτηση. Μετά από αυτό άλλαξε και έγινε πιστός χριστιανός. Η γιαγιά αναγκάστηκε τότε ντροπιασμένη να επιστρέψει και να συμφιλειωθεί με το γιο της. Η ζωγράφα Χατζηκυριακίδου επισκέφθηκε κάποτε το γέροντα και συνάντησε εκεί πολλούς προσκυνητές. Ο γέροντας ήταν στο κελί του και δεν είχε ακόμη βγει. Μόλις άνοιξε η θύρα του κελιού, πρόβαλε ο γέροντας και έστρεψε την προσοχή του σε έναν δρόγιν.
«Εσείς να κάνετε αγρυπνία απόψε», τους είπε, «για να δω αν μπορώ αύριο να σας κοινωνήσω». Στη συνέχεια είπε πολλά αποκαλυπτικά στους προσκυνητές και κατόπιν τους έστειλε στον ξενώνα. Το πρωί το μοναστήρι ήταν γεμάτο κόσμο. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο γέροντας τους φίλεψε και έλεγε στον καθένα από κάτι. Στη ζωγράφα όμως δεν είπε τίποτα. Μόλις σιγοψιθύρισε στη διπλανή της το παράπονό της, στράφηκε εκείνος ξαφνικά προς το μέρος της και της είπε, «Εσύ παιδί μου, γιατί βλασφημείς? Πρέπει να εξομολογηθείς για να πάρεις ένα μεγάλο κανόνα. Πάρε το παιδί στην αγκαλιά και στη δράμα σε περιμένει ο πνευματικός που θα σε εξομολογήσει. Να, εκεί, μόλις θα περάσεις στο λάκκο, δίπλα στο παρεκκλήσι». Εκείνη τότε σηκώθηκε και κίνησε για τη δράμα. Όταν έφτασε στο παρεκκλήσι, είδε τον πνευματικό να στέκεται έξω. Μόλις την είδε, της είπε, «Άργησες, εγώ σε περιμένω. Η βλασφημία, να ξέρεις, δεν συγχωρείται με τίποτε παρά μόνο με τον κανόνα». Εκείνη έμεινε αποσβολωμένη. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έγινε η συνεννόηση μεταξύ τους. Ο πνευματικός της έβαλε τότε ένα κανόνα με πολλές μετάνοιες για 40 ημέρες. Την επόμενη φορά που επισκέφθηκε το γέροντα, ένιωθε ότι εκείνος γνώριζε πως με πολύ πόνο και μετάνοια είχε κάνει τον κανόνα της. Της μίλησε για άλλα θέματα και δεν της έθιξε πλέον το θέμα. Γρηγόριος Ελευθεριάδης από το Λιβαδερό, όταν ήταν 17 ετών, γκρίνιαζε με τη μητέρα του που τον παρακαλούσε και τον πίεζε να την ακολουθήσει στο γέροντα για να εξομολογηθεί. Στην προσπάθειά της αυτή του εκθίαζε τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα και μάλιστα το προορατικό και το διορατικό που γνώριζε την κάθε γωνιά της ψυχής αυτών που το συναντούσαν. Κάποια φορά τον έπεισε και πήραν το λεωφορείο με προορισμό τη Σύψα. Ο απλός Γρηγόριος μέτρησε τους συνεπιβάτες του που ήταν σύνολο 37. Σκέφτηκε ότι φθάνοντας στο γέροντα θα του ρωτούσε πόσοι ήταν στο λεωφορείο και αν ήταν όντως όπως τα έλεγε η μητέρα του, θα εξομολογούνταν. Φυσικά φθάνοντας στο χωριό Σύψα, στη στάση τους περίμενε ο γέροντας ακουμπισμένος στο μπαστούνι του και χαμογελώντας τους είπε, «37 δεν ήσασταν μέσα, Γρηγόρη?» Εννοείται ότι ο νεαρός Γρηγόριος έγινε πιστό του πνευματικό παιδί. Στα χρόνια του εμφυλίου που ο γέροντας φιλοξενούνταν από την οικογένεια Καραγιάννη στη Δράμα, επισκέφτηκε μια μέρα το σπίτι του πατήρ Χαραλάμπους, μαθητή τότε του γυμνασίου, χωρίς να γνωρίζει τη διεύθυνση. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν τον είδε, ξαφνιάστηκε. Μαζί του στο σπίτι ήταν και ένας συμμαθητής του. Ο γέροντας κάθισε για λίγο μαζί τους και ο συμμαθητής του σε λίγο σηκώθηκε και έφυγε. Τότε ο γέροντας είπε στον πατήρ Χαράλαμπο, «Να πεις στο συμμαθητή σου να πάει να εξομολογηθεί». Μια κοντινή γειτόνισσα της Ανθής Ανδρεάδου από τα Κύρια επισκεπτόταν πολλές φορές το γέροντα, ο οποίος τη συμβούλευε να εξομολογηθεί. «Και τι έκανα για να εξομολογηθώ?» του έλεγε κάθε φορά. «Δεν νιώθω τύψεις για κάτι». Μια φορά όμως ο γέροντας της είπε, «Πήγαινε, σκέψου και αύριο να έρθεις να εξομολογηθείς». Εκείνη τη νύχτα δεν την έπιανε ύπνος. Θυμήθηκε τότε ότι ένας ξάδελφός της είχε κάνει τα προξενιά και παντρεύτηκε. Ο άντρας της όμως ήταν φιλάσθενος και αυτή κουραζότανε πολύ γιατί έπρεπε να κάνει όλες τις δουλειές. Έτσι συνέχεια γόγγιζε και βλασφημούσε τον προξενητή. Το πρωί πήγε στο γέροντα που την περίμενε και τα εξομολογήθηκε όλα. Εκείνος της έβαλε κανόνα να τρώει άλαδο για ένα χρόνο, να ανάβει το καντήλι της και να κάνει καθημερινά μετάνοιες. Εκείνη, συναισθανόμενη πια το λάθος της, δέχτηκε όσα της είπε
και τήρησε τον κανόνα της με συντριβή και ακρίβεια. Η ίδια θυμάται ότι μια φορά που διανυκτέρευσε στο ξενώνα του μοναστηριού, βρισκόταν εκεί πολλοί κόσμος, μεταξύ αυτών και μια οικογένεια από τη Δράμα. Ήταν αρχοντογυναίκες, καλοντυμένες και είχαν μαζί τους και τη γριά μητέρα τους, ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά. Το βράδυ, όπως ήταν όλες μαζεμένες, άρχισαν αυτές να κακολογούν την Παναγία. Μία από τις προσκυνήτριες τις μάλωσε για τις βλασφημίες τους στην Παναγία και έτσι σταμάτησαν. Ξημερώματα πήγαν στην εκκλησία για να λειτουργηθούν. Τα πνευματικοπαίδια του γέροντα ήξεραν ότι κοινωνούσε μόνο αυτούς που είχαν εξομολογηθεί. Εκείνες οι γυναίκες που κακολογούσαν όλη τη νύχτα την Παναγία πήγαν να κοινωνήσουν. Ο γέροντας με ένα νεύμα τους απαγόρευσε να πλησιάσουν. Κοινώνησε όμως τη μητέρα τους. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία, είπε στο εκκλησίας με λίγα λόγια. Μετά γύρισε προς το μέρος των γυναικών αυτών και τους είπε αυστηρά. «Εγώ δεν σας κοινώνησα, όμως αυτό δεν σας ελέγχει. Γι' αυτό και θα πάτε στην εκκλησία του χωριού, όπου σκέφτεστε ότι εκεί θα σας κοινωνήσει ο παπάς. Να πάτε, αλλά να ξέρετε, φωτιά θα πάρετε και όχι το Χριστό». Δυστυχώς αυτές και πάλι δεν ελέγχθηκαν. Κατέβηκαν όντως στην εκκλησία του χωριού και κοινώνησαν, όπως διηγήθηκαν κάποιες γυναίκες που έμεναν και αυτές στο ξενώνα και τις είχαν ακολουθήσει από περιέργεια. Η Ελένη Βαβλά από τα Κύρια Δράμας είχε μια αδελφή, την Πινελόπη, που ήταν εκγενετής παράλυτη. Η ασθένειά της έθλιβε πολύ τους γονείς της, γι' αυτό όταν άκουσαν ότι στη Σύψα υπάρχει ένας καλόγερος που μπορεί να τους βοηθήσει, πήρανε το κάρο και έσπευσαν στο μοναστήρι. Μαζί με τους γονείς και την Πινελόπη είχαν έρθει και δύο γειτόνισσες. Μόλις έφτασαν, είδαν την αυλή γεμάτο κόσμο. Κάθισαν λοιπόν και αυτοί περιμένοντας. Σε μια στιγμή ο γέροντας στράφηκε προς το μέρος τους και απευθύνθηκε στον πατέρα της Πινελόπης. «Χρήστο, και εσύ τι τραβάς?» του είπε συμπονετικά. Κατόπιν τους πλησίασε και τους είπε. «Η νονά του παιδιού ξέρετε που ζει?» «Φυσικά και ξέρουμε, γέροντα. Γειτόνισά μας είναι», του είπαν. «Να της πείτε τότε να πάει να εξομολογηθεί. Δεν μύρωσε με λάδι το παιδί σας, αλλά με φωτιά. Έκανε μια πολύ μεγάλη αμαρτία και πίστεψε ότι αν βαφτίσει ένα παιδί θα συγχωρεθεί. Όμως η αμαρτία της έβλαψε το παιδί. Καταλάβατε τώρα γιατί είπα του έβαλε φωτιά και όχι μύρο. Η ασθένεια του παιδιού σας δεν έχει παθολογική αιτία. Να πάτε στο χωριό, να της πείτε να πάει να εξομολογηθεί και μόνο τότε το παιδί σας θα περπατήσει. Αν δεχθεί να εξομολογηθεί, να πάτε κατόπιν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου στην Καβάλα μία καθημερινή και να ανοίξετε την εκκλησία και να κάνετε θεία λειτουργία. Όταν θα ξανάρθετε, θα πιω νερό από τα χέρια του. Εσύ, παιδί μου Χρήστο, έκανες μεγάλο τάμα και δεν θα μπορέσεις να το πραγματοποιήσεις». «Ναι, γέροντα, έταξα ένα μοσχαράκι από τα δύο που έχω να το πάρει το παιδί μου όταν περπατήσει και να το δώσει στο ναό». «Είσαι φτωχός άνθρωπος, Χρήστο. Γι' αυτό τέτοια τάματα μην τα ξανακάνεις. Αν έχεις ένα πετεινό, να τον πας στον Άι Γιώργη και θα πιαστεί το τάμα σου». Στράφηκε μετά και σε μία από τις δύο γειτόνισσες και είπε. «Εσύ, παιδί μου, με την κουμπάρα σου είσαι μαλωμένη». «Ναι», απάντησε εκείνη. «Αλλά εγώ το έχω ξεχάσει ήδη». «Καλά, μαλωμένη με την κουμπάρα σου και πας και μεταλαμβάνεις. Σε άπλυτο πιάτο πώς βάζεις και τρως? Να πας να την βρεις, να ζητήσεις συγχώρεση και μετά να ξαναμεταλάβεις». Μαζεύτηκε τότε εκείνη και ζήτησε συγχώρηση από τον γέροντα. Το απόγευμα τη χαιρέτησαν και η οικογένεια της Πινελόπης με χαρούμενες προσδοκίες επέστρεψαν στο χωριό. Μόλις έφτασαν, έτρεξαν στην Ωνά να της πούν τα νέα. Αυτή όταν το άκουσε, εξαγριώθηκε και με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να πάει στο πνευματικό. Όσο και να την παρακαλούσαν, ήταν ανένδοτη και εξαγριωνόταν όλο και περισσότερο. Έτσι αναγκάστηκαν, βαθιά απογοητευμένοι,
να γυρίσουν στο σπίτι τους και να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να σηκώνουν το σταυρό τους, βλέποντας το κοριτσάκι τους παράλυτο. Αυτή τη φορά όμως είχαν και το γέροντα παρηγορητή τους, που τους ενίσχυε με τις προσευχές του και τους στήριζε σε κάθε τους επίσκεψη. Πνευματικό τέκνο του Οσίου ανήμερα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας φόρτωνε το κάρο του με σπόρο και λίπασμα και ξεκίνησε με τη σύζυγό του για το χωράφι. Ο γέροντας είχε πριν λίγο τελειώσει τη Θεία Λειτουργία και καθότανε με κάποιους χωριανούς κάτω από μία καρυδιά. Όταν το κάρο έφτασε στο σημείο αυτό του δρόμου, ο γέροντας τον αντιλήφθηκε και το σταμάτησε. «Πού πας?» τον ρώτησε. «Πάω να σπείρω, γέροντα. Γέρνα πίσω. Σήμερα είναι μεγάλη η εορτή. Να πας αύριο.» «Μα και αύριο είναι η γιορτή. Κάθε μέρα η εκκλησία έχει εορτή. Πότε θα δουλέψουμε?» είπε αγανακτισμένος. Γύρισε πίσω, αλλά μετά από λίγο πήγε στο χωράφι από άλλο δρόμο και έριξε το σπόρο. Το βράδυ ο γέροντας του μήνυσε με ένα παιδί να έρθει στο μοναστήρι. Φοβισμένος εκείνος πήγε και του φίλησε το χέρι, ενώ άκουσε να του λέει: «Εγώ εσένα τι σου είπα? Όταν θα το θερήσεις, δεν θα το βάλεις μαζί με τ' άλλα, γιατί πρέπει να το μοιράσεις σε φτωχούς. Δεν είναι δικό σου αυτό.» Εκείνος δάγκωσε τη γλώσσα του και έφυγε μαζεμένος. Σαν ήρθε ο καιρός του θερισμού, παρατήρησε ότι όλα τα γύρω χωράφια είχαν ψηλά και μεστομένα σιτάρια και μόνο το δικό του ήταν χαμηλό και ατροφικό, αν και το είχε φροντίσει ιδιαίτερα. Κατάλαβε τότε πολύ καλά ότι δεν είχε καμία προκοπή, γιατί είχε παρακούσει το γέροντα. Ένας χωρικός είχε κάνει μια φορά ένα σφάλμα. Όταν συναντούσε το γέροντα στο δρόμο, ένιωθε άβολα και φοβισμένα και προσπαθούσε να τον αποφύγει. Μια μέρα ο γέροντας τον πλησίασε και του είπε με πολύ πατρική στοργή: «Έλα, έλα, μη στεναχωριέσαι. Εγώ δεν σε μαλώνω.» Τότε κι αυτός ειρήνευσε και έγινε η συμπεριφορά του φυσιολογική. Η Παρασκευή Παπαδοπούλου θυμάται το γέροντα που τους έλεγε ότι καθένας έχει και έναν Άγιο που ιδιαίτερα τον προστατεύει. Ο θείος της, ο Σταύρος, ήταν 13 ετών όταν άρχισε να του πονάει πολύ το στομάχι του. Οι γιατροί του είπαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί. Η μητέρα του, πολύ στεναχωρημένη, επισκέφθηκε το γέροντα και του εξιστόρισε με κλάματα την ασθένεια του Σταύρου. Είχε κάνει 14 παιδιά και μόνο το πρώτο και το τελευταίο έζησαν. Και να που τώρα κι αυτό κινδύνευε. Τότε στοργικά εκείνος την παρηγόρησε: «Μη στεναχωριέσαι, γιαύρο μου. Άσε το παιδί να πάει. Και ο Άγιος Μηνάς που είναι ο προστάτης του, πάνω από το κεφάλι του θα είναι.» Πράγματι, ο Σταύρος χειρουργήθηκε και όλα πήγαν κατευχήν. Η μητέρα του Γρηγόρη Καρυπίδη από τη Σύψα είχε θάψει 6 παιδιά. Όλα πέθαναν μικρά από άγνωστη αιτία. Όταν γεννήθηκε το 7ο, φοβόταν ότι θα το χάσει κι αυτό. Η μάνα της τότε και άλλες ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού της είπανε μια λαϊκή παράδοση που ήξεραν, θέλοντας να το κρατήσουν στη ζωή. Τη συμβούλεψαν να αφήσουν το μωρό σε ένα σταυροδρόμι και εκεί δίπλα κρυφά η μάνα θα παραφύλαγε. Πίστευαν ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα περνούσε από εκεί και θα έβλεπε το παιδί, αυτός έπρεπε να το βαφτίσει. Και τότε το παιδί θα ζούσε. Έτσι και έκαναν. Πρώτος πέρασε από εκεί ένας καλός τους γείτονας, άτεκνος, ο οποίος δέχτηκε με τα χαράς να βαφτίσει το παιδί. Όταν χτύπησε η καμπάνα του χωριού για τη βάπτιση, ο γέροντας ρώτησε γιατί χτυπάει η καμπάνα. Του εξήγησαν το λόγο. Τότε σκεπτικός και λυπημένος είπε: «Αχ, ήρθαν τα άλλα αδερφάκια του από τον ουρανό και το μύρωσαν από το καντήλι της Παναγίας. Θα το πάρουν σύντομα και αυτό κοντά τους. Μόνο μην το πείτε στην κυραλένη τη μάνα του και υποφέρει η καημένη από τώρα.
Πράγματι, 2 ετών έφυγε και εκείνο από τη ζωή. Όταν γεννήθηκε το 8ο παιδί, ο Γρηγόρης, η μητέρα του με φόβο και αγωνία το πήγε στο γέροντα και οικετευτικά του είπε: «Γέροντα, ευχήσου αυτό τουλάχιστον να ζήσει». Εκείνος τότε με μεγάλη συμπάθεια τη συμβούλεψε: «Να το δώσεις το όνομα του πατέρα του, Γρηγόρη, να το βαφτίσει η θεία του και τότε θα ζήσει». Στη βάπτιση παρευρέθηκε και ο γέροντας. Το παιδί αυτό έζησε και εργάζεται μέχρι σήμερα στο μοναστήρι. Μια μητέρα έφερε το αγοράκι της ηλικίας 5 ετών στο γέροντα να το κοινωνήσει. Την ώρα που το κοινωνούσε φώναξε ο γέροντας: «Αχ Μαρία, το στόμα του παιδιού σου βρωμάει. Όταν θα μεγαλώσει θα βρίζει τα θεία». Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός, μεγάλος τώρα πια, μέχρι σήμερα βλασφημεί τα θεία. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν γνώρισε το γέροντα, του είχε ζητήσει να τον εξομολογήσει. Φάνηκε ότι δεν του έδωσε καμία σημασία, σαν να μην το άκουσε. Ύστερα από αρκετό καιρό, ενώ καθότανε, σηκώθηκε, ανέβηκε τα σκαλιά, πήγε στο δωμάτιό του, έβαλε πετραχύλι και κάθισε. «Πες τι έχεις να πεις», είπε ξαφνικά. Εκείνος βρέθηκε προετοίμαστος και άρχισε να εξομολογείται ό,τι θυμόταν. Τότε ο γέροντας πήρε το εξομολογητάριο και τον ρωτούσε: «Αυτό το έκανες? Το άλλο το έκανες?» Συνέχισαν έτσι την εξομολόγηση και όταν έκλεισε το βιβλίο του είπε: «Έχεις άλλες 2 αμαρτίες που δεν είπες. Όταν φύγεις από εδώ θα τις θυμηθείς καθοδόν, αλλά μη γυρίσεις πίσω. Την άλλη φορά θα μου τις πεις». Του έδωσε και το βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία και τον συμβούλεψε να το διαβάσει. Πράγματι, στο δρόμο φεύγοντας θυμήθηκε τις 2 αμαρτίες που είχε ξεχάσει. Σε μία παράκληση της Παναγίας μπήκε ένας χωρικός στο εκκλησάκι και μονολογώντας είπε: «Δηλαδή σαν τι είναι εκείνο το σανίδι και του κάνουν παράκληση». Όταν η ακολουθία τελείωσε, ο κόσμος προσκυνούσε την εικόνα και πήγε και αυτός. Τότε τον σταμάτησε ο γέροντας: «Εσύ κάθισε εκεί στην άκρη. Κάτι θέλω να σου πω». Μόλις τελείωσε η προσκύνηση του είπε με αυστηρότητα: «Εσύ έχεις να τραβήξεις πολλά, γιατί αυτό που είπες ήταν βλασφημία. Δεν το σκέφτηκες καλά και σαν είδη να είναι όπως πιστεύεις, ο Θεός εκεί είναι». Και πράγματι, όπως το προείπε ο γέροντας, ο άνθρωπος εκείνος υπέφερε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από τη Σύψα διηγήθηκε ότι ο πατέρας του έδωσε τα ονόματα των γονιών του στο γέροντα για μνημόνευση σε ένα σαρανταλίτουργο. Στο τέλος, εκείνος του φανέρωσε σε ποιο μέρος και κάτω από ποιο δέντρο ξεψύχησαν οι γονείς του από την πείνα κατά τον διωγμό στον πόντο, γεγονός άγνωστο ακόμη και στον ίδιο. Ένας ιερέας που ήταν και ο ίδιος Παπαδοπέδη, μια μέρα επισκεπτόμενος στο γέροντα, τον άκουσε να του λέει: «Να ξέρεις, η μητέρα σου δεν έλειωσε γιατί είχε κάποια θανάσιμη αμαρτία». Τον συμβούλεψε να ανεβάσει το δεσπότη στο χωριό για να της διαβάσει συγχωρητική ευχή και ό,τι άλλο συνηθίζεται. Ο γέροντας πάντοτε συμβούλευε τους πιστούς να είναι συγκεντρωμένοι την ώρα που βρίσκονται στο ναό και να διαθέτουν όλο τους το χρόνο εκεί στην προσευχή. Σε μια απρόσεκτη εκκλησιαζόμενη είπε: «Στην εκκλησία τα ρούχα σου τα έβλεπα, μα εσένα δεν σε έβλεπα». Τότε αναγκάστηκε εκείνη να παραδεχθεί: «Όντως,
Ο νός μου ήταν στις δουλειές του σπιτιού. Άλλη φορά αντίθετα μετά από μία παράκληση είπε σε μία γυναίκα: «Χαρά σε σένα, πάντα τέτοιες προσευχές να κάνεις. Η παράκλησή σου εισακούστηκε». Μια μεγάλη Παρασκευή του εκκλησίασμα άκουσε το γέροντα να λέει: «Εδώ μέσα είναι ένας που ήρθε να δει και μετά να κουτσομπολέψει. Ο Χριστός δεν έδιωξε κανέναν ώστε να βγω και εγώ να τον βγάλω έξω. Γι' αυτό να φύγει μόνος του». Ο κόσμος ταράχτηκε και ο καθένας νόμιζε ότι το έλεγε για εκείνον. Σιγά σιγά όμως ο ένοχος γλίστρησε έξω από το ναό. Ένας χωρικός ερχόταν με τα πόδια από το χωριό του στο γέροντα. Όταν έφτασε στον προφήτη Ηλία, σταμάτησε και προσευχότανε με πολύ πίστη και ευλάβεια. Ο γέροντας από το μοναστήρι του τον είδε που προσευχόταν και είπε χαρούμενος στους άλλους: «Κάποιος χριστιανός εκεί πάνω στον προφήτη Ηλία προσεύχεται. Δεν θα αργήσει, όπου να είναι θα έρθει». Και πράγματι, τον είδαν σε λίγο να μπαίνει. Ενώ ο γέροντας γελώντας είπε: «Νάτος ο καλός χριστιανός», και τον αγκάλιασε. Η Αλεξάνδρα Γιαννακίδου ξεκίνησε από τον Καλαμόνα με το μωρό της 4 μηνών να πάει στο γέροντα να εξομολογηθεί. Μόλις έφτασε από τη χαρά της άρχισε να κλαίει. Τότε της φανέρωσε ο ίδιος όλα όσα ήθελε να του πει: «Εσύ Αλεξάνδρα μου ήσουν καλομαθημένη και η μάνα σου σε είχε χαϊδεμένη. Πήγες όμως σε οικογένεια που σε κάνουν ό,τι θέλουν. Το παιδί σου και τον άνδρα σου τους αγαπάς. Με την πεθερά σου όμως που σε διατάζει παρεξηγήσε». Και έτσι ήταν όπως της τα είπε. Αυτή δεν ήξερε από δύσκολες δουλειές, αλλά η πεθερά συνεχώς τη διέταζε. Ζήμωσε, θέρισε, πήγαινε στο χωράφι και ήτανε διαρκώς στεναχωρημένη. «Μη στεναχωριέσαι», της έλεγε. «Είναι ανήμπορη και δεν μπορεί, γι' αυτό θα τα κάνεις εσύ. Να είσαι υπάκουη». Άρχισε τότε εκείνη να... Του είπε στεναχωρημένος: «3 δεν μπορούσες να τα κάνεις». Και πράγματι, μόλις συμπληρώθηκαν τα 2 χρόνια, ο πατήρ Πολύκαρπος έφυγε από τη ζωή. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν τελείωσε το γυμνάσιο και έπρεπε να δώσει εξετάσεις στην Ακαδημία, πήγε να συμβουλευθεί το γέροντα. Τον βρήκε να εργάζεται κοντά στη βρύση. Έσκυψε, πήρε την ευχή του και το είπε με αγωνία: «Γέροντα, θα πάω να δώσω εξετάσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσω». Εκείνος έκανε πως δεν τον άκουσε και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. Όταν βγήκε πάλι έξω, ο νεαρός Χαράλαμπος τον ξαναρώτησε: «Γέροντα, σου είπα κάτι αλλά δεν μου απάντησες». «Διάβασες?», τον ρώτησε τότε εκείνος. «Ας πούμε ότι διάβασα». Ο πατήρ Χαράλαμπος τότε δούλευε στο χωράφι. Όργωνε ολημερής και το μεσημέρι κατάκοπος καθότανε να ξεκουραστεί και να διαβάσει. Έτσι αποκαμωμένος όπως ήταν, τον έπαιρνε ο ύπνος. Όταν ξυπνούσε, συνέχιζε το όργωμα. Αυτό ήταν το διάβασμα που μπορούσε να κάνει. Ο γέροντας τότε τον συμβούλεψε: «Τώρα που θα φύγεις και θα πας στη Δράμα, θα πας στον Παπασταύρο και θα του ζητήσεις να σου κάνει μια παράκληση στον Άγιο Μινά και να σου διαβάσει την ευχή του δρόμου. Μετά να πας να δώσεις εξετάσεις. Θα στεναχωρηθείς λιγάκι, αλλά θα περάσεις». Πράγματι, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, δεν ήταν μέσα σε αυτούς που είχαν περάσει. Μετά όμως από λίγο καιρό, διάβασε στην εφημερίδα τα εξής: «Τα τέκνα των απόρων πολυτέκνων εισάγονται καθ' υπέρβασιν στας παιδαγωγικάς ακαδημίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τη βάση κατά τα εισαγωγικάς εξετάσεις». Έτσι πέρασε στους επιλαγόντες, όπως το είχε προείπει ο γέροντας. Οι γονείς του πατήρ Χαραλάμπους ζούσαν σε ένα χωριό της Ρωσίας. Όταν έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, έφυγαν και αυτοί μαζί με τους άλλους για την Ελλάδα. Επειδή ήταν φτωχοί, ο πεθερός του πατέρα του δανείστηκε 100 ρούβλια από την Εκκλησιαστική Επιτροπή, η οποία του είπε: «Αν με το καλό γυρίσουμε στο χωριό μας τα δίνετε. Αν δεν γυρίσουμε, κάντε τα ό,τι θέλετε». Πέρασαν αρκετά χρόνια έτσι, μέχρι το 1948, που ο πατήρ Χαράλαμπος γνώρισε το γέροντα. Μια μέρα πάνω στη συζήτηση του είπε ο γέροντας:
να πεις στον πατέρα σου να επιστρέψει τα χρήματα της εκκλησίας. Ποια χρήματα? Τον ρώτησε εκείνος απορριμμένος. Εσύ πες του και εκείνος θα καταλάβει, του είπε λακωνικά. Ήταν τότε καλοκαίρι και ο πατήρ Χαράλαμπος πήγαινε με τον πατέρα του στον κάμπο, φόρτωναν δεμάτια, τα έφερναν σταλόνια και έκαναν θυμονιές. Ένα πρωί ξεκινώντας για αυτή τη δουλειά, είπε στον πατέρα του: «Απόψε στο όνειρό μου είδα τον Άγιο Γεώργιο και μου είπε ότι χρωστάς χρήματα της εκκλησίας και πρέπει να τα επιστρέψεις». Αυτό το είπε γιατί δεν του είχε φανερώσει ακόμη ότι πήγαινε στο μοναστήρι. Εκείνος τον κοίταξε ξαφνιασμένος. «Ποιος Άγιος Γεώργιος? Μα καλά, πόσοι Άγιοι Γεώργοι υπάρχουν?» του είπε φοβισμένος ο πατήρ Χαράλαμπος. Ύστερα όμως πήρε θάρρος και του εξήγησε ότι γνώρισε το γέροντα της Ύψας. Εκείνος ήταν που του το φανέρωσε. Ο πατέρας του τότε τον κοίταξε, συλλογίστηκε και του είπε: «Την άλλη φορά που θα πας να το ρωτήσεις. Καινούργια χρήματα είναι αυτά που λέει ή παλαιά?» Αυτό το είπε γιατί ήταν ταμεία στην Εκκλησιαστική Επιτροπή. Την επόμενη φορά που ο πατήρ Χαράλαμπος επισκέφθηκε το γέροντα, του ανέφερε πως ο πατέρας του ζητούσε να μάθει αν τα χρήματα ήταν καινούργια ή παλαιά. «Και τα καινούργια πες του και τα παλιά να δώσει», είπε εκείνος αυστηρά. Στο μεταξύ ήλθε και ο πατέρας του και γνώρισε το γέροντα, αλλά εκείνος δεν ανέφερε ποτέ τίποτα στον ίδιο. Μόνο στον πατήρ Χαράλαμπο κατά διαστήματα το υπενθύμησε. Κάποια στιγμή μάλιστα του είπε: «Να πεις στον πατέρα σου να δώσει τα χρήματα, γιατί αν δεν τα δώσει θα αρρωστήσει, θα πέσει στο κρεβάτι και πολύ θα υποφέρει». Όταν το άκουσε αυτός, φοβήθηκε και πήρε την απόφαση να επιστρέψει τα χρήματα. Εκείνο τον καιρό είχαν κάνει το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο ναό τους και ο κόσμος πλήρωνε για την αγιογράφηση των εικόνων. Τότε κι αυτός παρήγγειλε το μυστικό δείπνο και με αυτόν τον τρόπο ξεπλήρωσε το χρέος. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Η ομάδα της Κωνσταντινιάς είναι παντρεμένη στον Πειραιά. Κάθε καλοκαίρι όμως ερχόταν στη Δράμα να δει τη μητέρα της. Ένα καλοκαίρι που είχε έρθει μαζί με το αγοράκι της, επισκέφθηκαν και το μοναστήρι. Μόλις τους είδε ο γέροντας, είπε στη μάνα της: «Πες την κόρη σου να πάρει το παιδί της και να φύγει αμέσως πίσω». «Μα γιατί, πάτερ? Δεν έχει πολλές μέρες που ήρθε». Εκείνος επέμενε: «Πες της να πάρει το παιδί και να γυρίσει πίσω». Τρεις φορές το επανέλαβε, αλλά εκείνες δεν τις έκαναν καρδιά να τον ακούσουν. Δεν πέρασε μία εβδομάδα και η μάνα της ξαναπήγε στο μοναστήρι.
Τότε ο γέροντας την πρόσταξε επιτακτικά. «Πες στην κόρη σου να μην καθίσει άλλο. Αύριο το πρωί να πάρει το τρένο και να φύγει. Δεν έχει άλλα περιθώρια». Η γυναίκα επιστρέφοντας το είπε στην κόρη της και τότε συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε σοβαρός λόγος για να επιμένει τόσο πολύ. Την άλλη μέρα η κόρη χαιρέτησε τους δικούς της και επέστρεψε στον Πειραιά. Μετά από λίγες ημέρες, το αγοράκι της έφυγε από τη ζωή. Παραμονή των Χριστουγέννων, ο Γιάννης Γεωργαντζής από την Περιχώρα, μαζί με τον συμπέθερό του Παχατουρίδη Θεόδωρο, επισκέφτηκαν τον γέροντα. Έβρασε τότε εκείνος σε μια μαυρισμένη κατσαρόλα τραχανά και τους έβαλε να φάνε. Ο Γιάννης δεν δυσκολεύτηκε. Άρχισε αμέσως να τρώει. Ο συμπέθερός του όμως, έτσι όπως είδε απ' έξω την κατσαρόλα μαυρισμένη, είπε μέσα του: «Εγώ δεν πρόκειται να φάω από αυτή την κατσαρόλα φαγητό». Όταν όμως ο γέροντας το ρώτησε γιατί δεν έτρωγε, εκείνος δικαιολογήθηκε τάχα ότι δεν είχε όρεξη. «Δεν έχεις όρεξη ή μήπως επειδή είδες την κατσαρόλα έτσι μαυρισμένη δεν τρως?» του απάντησε αστειευόμενος ο γέροντας. Η Μάρθα Φεστερίδου ήρθε νύφη στο χωριό και η πεθερά της την τυρανούσε πολύ. Η Μάρθα τη θερμοπαρακαλούσε συχνά να επισκεφθεί τον γέροντα. Κάποτε το αποφάσισε και πήγε. Εκείνος μόλις την είδε, την κατάλαβε και της είπε: «Παιδί μου, αυτά τα κλειδιά που έχεις κρεμασμένα στην ποδιά σου». Είχε κρεμασμένα στην ποδιά της 7 κλειδιά. «Πάρτα και πέταξέ τα και μην τυραννάς της νύφης σου την ψυχή. Άνοιξε την πόρτα σου. Αγάπα την και να την έχεις σαν παιδί σου». Η πεθερά της μετά από αυτά που άκουσε, επέστρεψε φοβισμένη στο σπίτι της. Παρέδωσε αμέσως τα κλειδιά στην νύφη της, την αγκάλιασε, μόνιασαν και έζησαν πολύ αγαπημένες. Η βαφτιστική του γέροντα Μελανία Τελίδου είχε πάει να τον επισκεφθεί. Εκεί συνεννοήθηκε κρυφά με τη γερόντισσα Άννα, τη μόνη μοναχή που έκυρε ο γέροντας, να πάει μαζί της στη Θεσσαλονίκη όταν θα έφευγε, ώστε να παρακολουθήσει και εκείνη την παρέλαση. Παίρνοντας ευχή η γερόντισσα Άννα για να φύγει, ο γέροντας στράφηκε προς τη Μελανία και τη ρώτησε: «Θέλεις να φύγεις και εσύ μαζί της για να πας στην παρέλαση?» Εκείνη έμεινε απορριμμένη και άναυδη, αναλογιζόμενη για μίαν ακόμη φορά το μεγάλο του χάρισμα. Το 1951 επισκέφθηκαν τον γέροντα κάποιες χωρικές από το χωριό Σκαλωτή. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και μία παπαθιά που στο δρόμο έλεγε στις άλλες: «Για να δούμε, θα καταλάβει άραγε ότι είμαι παπαθιά». Όταν έφτασαν στο προάβλιο, ο γέροντας στράφηκε σε δύο από αυτές και τις είπε να φύγουν. Όμως η μία από τις δύο επέμενε να τον δει. «Εγώ δεν φεύγω. Ήρθα και θέλω να μείνω εδώ να συγχωρηθώ». Έτσι κατάφερε και μπήκε. Μαζί της μπήκε και η παπαδιά. Απευθυνόμενος τότε ο γέροντας την πρώτη της είπε: «Θέλεις να τα πούμε? Εσύ ξέρεις το γάλα είναι άσπρο. Για να το περισσέψουμε τι κάνουμε? Βάζουμε νερό», είπε κουμπιάζοντας εκείνη και έσπευσε αμέσως να δικαιολογηθεί. «Ναι, αλλά τι να έκανα πάτερ? Τα παιδιά μου ήταν πεινασμένα και ήθελα να τα ζήσω». «Ναι, αλλά και εκείνα που τα αγόραζαν πεινασμένα παιδάκια ήταν, που ήθελαν και αυτά να ζήσουν. Το δικό σου νερό ήθελα να πίνουν. Το έκανα, το έκανα», φώναζε εκείνη. «Αλλά τώρα ήρθα να συγχωρηθώ». «Είσαι πολύ τυχερή», της είπε τότε ο γέροντας. Μετά η παπαδιά παραπονέθηκε: «Εμένα γιατί με έδιωξες?» Είχε ήδη ξεχάσει αυτά που έλεγε στο δρόμο. Γυρίζοντας τότε αυστηρά προς αυτήν, της είπε: «Σε χαρτορίχτρα ήρθες ή στον καλόγερο και θέλεις να καταλάβω αν είσαι παπαδιά ή όχι?» Έμεινε τότε άναυδη και δεν ξαναμίλησε. Στο γάμο της Ελπίδας Καλαϊντζίδου, ο γέροντας της έκανε ένα δώρο, ένα τραπεζομάνδυλο που το κέντησε ο ίδιος με τα χέρια του. Την άλλη μέρα όμως ήρθαν οι συγχωριανές της και μόλις το είδαν άρχισαν να το σχολιάζουν υποτιμητικά. «Πώς το έκανε αυτό ο γέροντας? Σε άλλους χάρισε τόσα όμορφα δώρα και σε σένα έκανε αυτό το τόσο φτωχικό?» Την επόμενη μέρα την ξαναεπισκέφθηκε ο γέροντας και της είπε πικραμένος: «Ελπίδα, δεν άρεσε στις γυναίκες το δώρο που σου έδωσα, έτσι δεν είναι?» «Όχι», δικαιολογήθηκε εκείνη. «Εμένα πολύ μου άρεσε». «Εκείνες όμως δεν έμειναν ευχαριστημένες, παιδί μου.
Αυτό να ξέρες με πόσα δάκρυα και προσευχή το κέντησα μέσα στη φυλακή όταν ήμουν. Αυτό έχει πολλή ευλογία. Εκείνη τόσο το ευλαβήθηκε τότε που δεν το έστρωσε ποτέ. Το έχει μέχρι σήμερα φυλαγμένο κληρονομιά πολύτιμη και ευλογία από τον Άγιο Γέροντά μας. Η εκκλησία του χωριού ήταν πρώτα τζαμί. Το 1952 ανέλαβε ο πατέρας του νεόφυτου Καλαϊντζίδη μαζί με άλλους να κάνουν εράνους για να τη φτιάξουν. Μια μέρα ο γέροντας γύρισε και είπε στη μάνα του: «Επειδή ο άνδρας σου βοήθησε τόσο στην ανέγερση του ναού, κάποτε κάποιος από την οικογένειά σας ίσως γίνει παπάς». Και πράγματι, μετά παρέλευση αρκετών ετών, έγινε ο γιος του, ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος μάλιστα είναι εφημέριος τώρα σε αυτό το ναό. Όταν ο Χρήστος Καλαϊτζίδης πήγε στη Δράμα για να δουλέψει, ο γέροντας είπε στη μάνα του: «Μη στεναχωριέσαι. Αυτός σε 40 μέρες θα γυρίσει πίσω». Έτσι και έγινε. Όταν όμως το 1957 έφυγε ο αδελφός του νεόφυτος στη Θεσσαλονίκη για να βρει δουλειά, η μάνα του στεναχωρημένη ήρθε και πάλι στο γέροντα να του το αναφέρει. Αυτός της είπε τότε: «Άστον αυτόν. Μην το στεναχωριέσαι. Έχει ψωμί στο μέτωπο. Άστο να φύγει. Θα τα καταφέρει. Θα προκόψει». Η οικογένεια της Κυριακής Κωνσταντινίδου στα δύσκολα, φτωχά και αναγκεμένα εκείνα χρόνια, είχαν ένα κουτσό μουλάρι που με αυτό κουβαλούσε ο πατέρας της ξύλας ένα ξυλέμπορο. Εκείνος τους έδινε καλαμποκάλευρο και έτσι ψευτοζούσαν. Με ένα άδοξο τέλος όμως στερήθηκαν το ζώο. Έκλαιγε τότε η μάνα της και έλεγε: «Τώρα τι θα κάνω, Παναγία μου. Θα πεθάνουν τα παιδιά μου από την πείνα». Είχε ακούσει πολλά για τον καλόγερο που τόσο τον επενούσαν, αλλά ίσως και να μην τα πολυπίστευε. Όταν όμως έφτασε σε τόση λύπη, μόνη της ζήτησε από το σύζυγό της να επισκεφθούν το γέροντα. «Πάμε σε αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο να δούμε τι θα μας συμβουλέψει να κάνουμε», του είπε. «Χρήματα δεν έχουμε να αγοράσουμε άλλο άλογο». Ξεκίνησαν έτσι μια μέρα και έφτασαν στο μοναστήρι. Μόλις τους αντίκρισε ο γέροντας, φώναξε το σύζυγό της: «Χαράλαμπε! Τι πάθατε και έχετε τόση στεναχώρια?» «Ήρθαμε», του είπε εκείνος, «να πούμε τον πόνο μας, να μας συμβουλέψεις τι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι ζώα πήραμε όλα ψόφισαν. Κανένα δεν μας έμεινε». «Γιατί?» του είπε τότε εκείνος σκεφτικός. «Όταν διψάς και μέσα σε ένα βουνό είναι το νερό, τι πρέπει να κάνεις για να πας να πιείς?» «Πρέπει να καθαρίσω το δρόμο για να φτάσω στην πηγή και μετά να καθαρίσω και γύρω από την πηγή για να πιω λίγο νερό». Τότε ο γέροντας του είπε αποκαλυπτικά: «Οι γονείς σου πέθαναν χωρίς κηδεία, χωρίς σάβανα, χωρίς τίποτε. Αυτοί περιμένουν να τους κάνεις τα καθήκοντά τους για να ανοίξει ο δρόμος σου και να προοδεύσεις. Να πάρεις από συγγενικούς τάφους χώμα, να το βάλεις σε κασελάκια και να κάνεις την νεκρόσιμη ακολουθία. Μετά να κάνεις κόλυβα για τα τριήμερα, τα εννιάμερα και όλα τα μνημόσυνά τους». Εκείνος ζήτησε από τον γέροντα να κάνει σαρανταλίτουργο για τις ψυχές του. «Μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο», του είπε. Όμως ο καημένος δεν είχε χρήματα και προβληματιζόταν πώς θα το πληρώσει. «Πώς δεν έχεις? Για θυμίσου, μέσα στον παούλο σου έχεις μία λίρα.
Την είχαν ξεχάσει τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του και τους τη θύμισε ο γέροντας. «Εγώ για μένα χρήματα δεν θέλω. Το ψάλτη μόνο να πληρώσουμε που έχει οικογένεια». Τον έστειλε τότε σε ένα κατάστημα να αγοράσει ύφασμα και να κάνει σάβανα και όποιος πέθαινε πήγαινε και τον σαβάνωνε για τις ψυχές των γονέων του. Όταν τελείωσε το 40-λίτουργο, ο Χαράλαμπος ρώτησε «Γέροντα, κουράστηκες για να το τελειώσεις?» «Όχι, παιδί μου. Ήταν τόσο ευχάριστο, σαν να έκανα έναν εσπερινό, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου έχει πλούσιο τραπέζι σαν του Αβραάμ. Μα, σκέφτηκε, εμείς ήμασταν τόσο πτωχοί που σχεδόν μέναμε πάντοτε πεινασμένοι. Πού το βρήκε ο πατέρας μου αυτό το τόσο πλούσιο τραπέζι?» «Μην το βλέπεις έτσι», είπε ο γέροντας. «Μπορεί να μην είχε να δώσει, μα η ψυχή του ήθελε πολύ να δίνει. Και ο Θεός το μέτρησε σαν άδυνε. Η μητέρα σου είναι σαν υπηρέτρια στον πατέρα σου, γιατί ήταν αρκετά κουραστική και τον στεναχωρούσε. Όλο γκρίνιαζε. Αλλά ο πατέρας σου πάντα με το χαμόγελο της φερόταν και με πολύ καλοσύνη. Στους συγγενείς σας είχατε και μια τυφλή που ξεχάσατε να τη γράψετε. Ήταν αγνή και πολύ αγαθή». «Μα εσύ που την ξέρεις, γέροντα?» ρώτησε ο Χαράλαμπος απορριμμένος. «Όταν μνημονεύω έρχεται και εκείνη στα κόλυβα, αλλά έρχεται σαν μουσαφύρισα. Δεν ενώνεται με τους άλλους. Τώρα ο καθένας πήγε στη θέση του και για σας άνοιξε ο δρόμος». Αυτό ήταν. Από τότε ούτε κότα δεν τους ψόφισε και προόδευσαν και πλούτησαν. Αγόρασαν ένα άλογο και όταν για πρώτη φορά το έβαλαν να τραβήξει το κάρο, το φόρτωσαν ξύλα και το πήγαν στο γέροντα. Εκείνος που κατάλαβε ότι ερχόταν, είπε σε όσους ήταν δίπλα του να πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο που ανεβαίνει την ανηφόρα με το κάρο φορτωμένο ξύλα. Όταν ο άνδρας της Σουλτάνας Καραγιάννη αποφάσισε να αγοράσει φορτηγό, το ανακοίνωσε μια μέρα στο γέροντα. Εκείνος σκεφτικός του είπε: «Γιώργο, παιδί μου, θα στεναχωρεθείς, να το ξέρεις». Εκείνος το αγόρασε και την ίδια βραδιά του έκλεψαν το ένα λάστιχο. Αργότερα αγόρασε λεωφορείο και ένα καλοκαίρι πήγε με αυτό την οικογένειά του στο μοναστήρι. Το βράδυ όμως ήθελε να τους κατεβάσει στη Θράμα. Ο γέροντας τότε το συμβούλεψε: «Γιώργο, μείνετε εδώ. Αύριο το πρωί να φύγετε». «Δεν γίνεται, πάτερ», επέμενε εκείνος. «Έχω πρωινό δρομολόγιο και πρέπει να φύγω». «Γιώργο, μην ξεκινάς», του ξαναείπε ο γέροντας. «Δεν θα φτάσεις στη Θράμα». Εκείνος όμως δεν έπαιρνε από λόγια. Τους έβαλε όλους μέσα στο λεωφορείο και έφυγαν. Σε λίγη απόσταση έξω από το χωριό συνάντησαν ένα φορτηγό που κουβαλούσε ξύλα, το οποίο αναποδογύρισε και είχε κλείσει το δρόμο. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο μοναστήρι. Όταν η γιαγιά της Παρασκευής Παπαδοπούλου επισκέφθηκε το μοναστήρι, συνομιλώντας με το γέροντα, έκπληκτη άκουσε να της λέει: «Εσύ δύο άνδρες έχασες και ούτε σάβανα ούτε κηδείες τους έκανες. Γιατί δεν έκανες τα απαραίτητα για την ψυχή τους?» Πράγματι, αυτή ήταν η αλήθεια. Τον πρώτο της σύζυγο το σκότωσαν οι Τούρκοι στο Εζερούμ στην Τουρκία. Όταν ήρθε στην Ελλάδα ξαναπαντρεύτηκε, αλλά το δεύτερο άνδρα της το σκότωσαν οι Βούλγαροι το 1941. Έμεινε απορριμμένη να τον κοιτάζει, θαυμάζοντας πώς τα γνώριζε. Κάποτε βρήκε τη φωνή της και τον ρώτησε: «Τι να κάνω τώρα, γέροντα?» Εκείνος τη συμβούλεψε να σαβανώσει στη θέση των δικών της νεκρών δυο άλλους. «Μόλις ακούσεις ότι κάποιος πέθανε, τρέξε να τον σαβανώσεις». Τον ευχαρίστησε και έφυγε. Λίγο χρονικό διάστημα μετά την εκπλήρωση της εντολής του γέροντα, είδε τους δύο συζύγους της ντυμένους τ' άσπρα και χαρούμενους. Στο χωριό της Εκατερίνης Μίτσου, την Οικίσιανη, υπάρχουν πολλά ξοκλήσια. Ένα από αυτά τα φρόντιζε η οικογένειά της. Κάποιο παιδί όμως περίπου 10 χρονών πήγαινε και έκλεβε τα χρήματα. Όταν κάποτε η αστυνομία το έπιασε, το ανάγκασαν να φανερώσει την αλήθεια. Στο δικαστήριο που έγινε στην Ελευθερούπολη κάλεσαν και την Κατερίνα. Εκεί τη ζήτησαν να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο. Όταν τελείωσε το δικαστήριο, πήγε κατευθείαν στο γέροντα. Κείνος μόλις την είδε, της έπιασε το χέρι και φώναξε: «Ξεράθηκε το χέρι σου. Έτσι το αισθάνομαι. Παιδί μου, ήταν μεγάλη αμαρτία αυτό που έκανες. Να βάλεις δηλαδή το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και να ορκιστείς». Το 1957,
Μια κοπέλα από το περιθώριο δράμας είχε πολλά προβλήματα με τη μητέρα της που την πίεζε να παντρευτεί γρήγορα για να πάρουν η σειρά και οι αδελφές της. Αγανακτισμένη κάποια μέρα από τους καυγάδες, πήγε να συμβουλευτεί το γέροντα. Έφτασε σούρουπο. Ήταν τυχερή που βρήκε κοντά στο γέροντα και τη μάνα Αργυρό. Μόλις την είδε, τη ρώτησε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Πάντα είχε κόσμο κοντά του και τότε ήταν ήδη μαζεμένοι αρκετοί. Με τρόπο, είπε το πρόβλημά της στη μάνα Αργυρό για να τη βοηθήσει να πλησιάσει το γέροντα. Σε λίγο εκείνη έστειλε τον κόσμο στο ξενώνα και έμειναν έτσι οι τρεις τους. Διηγήθηκε τότε τη δυσκολία που είχε με τη μητέρα της και περίμενε να δει τι θα τη συμβούλευε ο γέροντας. Τότε εκείνος της περιέγραψε το μελλοντικό της σύζυγο και όλα του τα χαρίσματα. «Θα είναι πολύ καλός. Και μη στεναχωριέσαι. Θα έρθει σπίτι σας να σε ζητήσει. Είναι τόσο εργατικός που να φανταστείς, μιλάει με τους άλλους και σκέφτεται το μεροκάματο. Θα ζήσεις καλά. Μη φοβάσαι». Τελευταία της αποκάλυψε και κάτι άλλο. «Ο πατέρας του, να ξέρεις, δεν είναι ορθόδοξος. Αλλά αυτό δεν σε πειράζει. Ούτε θα σε πιέσει, ούτε τίποτε θα σου πει». Πράγματι, όταν αραβωνιάστηκε και πήγε στα παιδερικά της, ο αραβωνιαστικός της είπε: «Μην περιμένεις άλλο δώρο από τον πατέρα μου, γιατί είναι ευαγγελικός». Και της έδωσε μια Καινή Διαθήκη. Τότε έφυγε η γη κάτω από τα πόδια της, πάγωσε και θυμήθηκε τα λόγια του ευλογημένου γέροντα που τα ήξερε όλα και της τα είχε φανερώσει. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, την αγκάλιασε με πατρική στορκή και περισσή αγάπη, την πήγε μέχρι την πόρτα και της είπε: «Μόνο σε παρακαλώ, θέλω να παντρευτείς γρήγορα». Όταν θα έφευγε, προσπάθησε να του δώσει κάτι από τις οικονομίες της, αλλά εκείνος με αγάπη της είπε: «Δεν θέλει ο καλόγερος λεφτά, παιδί μου. Κράτησέ τα να κάνεις την πρίκα σου». Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Μια μέρα χτύπησε την πόρτα της Μαρίας Σημεωνίδου στη Σύψα ένας καλοντημένος κύριος που ζητιάνευε. Του έδωσε κάτι ελάχιστο, ενώ μπορούσε να του δώσει περισσότερα, γιατί ο λογισμός την πείραξε. Τόσο καλοντημένος κύριος, τι ήρθε και ζητιανεύει, συλλογίστηκε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο γέροντας, σέρνοντας τα πόδια του, ήρθε στο σπίτι της και της φώναξε να κατέβει κάτω. Όταν πήγε, τη ρώτησε: «Τι είχε αυτός ο άνθρωπος? Τον ρώτησες?» «Ποιος άνθρωπος?» είπε με απορία. «Αυτός, ο καλοντημένος που ήρθε στην αυλή σου και έφυγε». «Μα πάτερ, τέτοιο κοστούμι και ο άνδρας μου γαμπρός που έγινε δεν φόρεσε. Τόσο καλοντημένος ήταν». «Εκείνος ο άνθρωπος όμως, ξέρεις πόση ανάγκη είχε? Άραγε, είχε άλλα ρούχα να φορέσει. Τα μοναδικά του ήταν. Ταντήθηκε και βγήκε στο ζητιάνεμα. Αύριο θα σηκωθείς και θα πας στο βαθύλακο. Εγώ θα κοιτάξω τα παιδιά και εσύ θα πάρεις τη Δέσποινα. Της γειτόνισσα στην κόρη που ήταν 12 χρονών. Και θα πας να ζητιανέψεις». «Αχ, πάτερ, όλοι με ξέρουν. Πώς θα πάω?» «Θα πας να δοκιμάσεις πώς είναι. Όπως εσύ ντρέπεσαι, έτσι κι αυτός ντροπιασμένος ήρθε. Αλλά είχε ανάγκη και ήρθε». Η Μαρία σηκώθηκε την άλλη μέρα θέλοντας και μη, πήρε και το κοριτσάκι και πήγε. Δεν ήταν δυνατό να του το αρνηθεί. Γύρισαν όλο το χωριό. Μάζεψαν 2 τενεκέδες πράγματα, τους φορτώθηκαν και όταν επέστρεψαν είπε στο γέροντα: «Πάτερ,
Εγώ θα σου έδινα τρεις τενεκέδες και να μην με έστελνες. Τι ντροπή τράβηξα. Ήταν άλλο πράγμα. Να ξέρεις λοιπόν κι άλλη φορά να μην μιλάς, της είπε αυστηρά. Μα πάτερ, σε κανένα δεν το είπα, δικαιολογήθηκε εκείνη. Σε κανέναν μπορεί να μην το είπες, αλλά με το μυαλό σου σκέφτηκες. Αμαρτία ήταν κι αυτό. Κάποτε μία γυναίκα έκανε ένα μνημόσυνο. Μετά το μνημόσυνο φώναξε ο γέροντας μία χωρική ονόματι Ευθυμία και της είπε: «Παιδί μου Ευθυμία, δεν θα πεις ποτέ τίποτε εις βάρος της πεθεράς σου, γιατί ό,τι σου λέει το έχει στα χείλη της. Τίποτε δεν έχει μέσα της. Βλέπεις αυτήν που έκανε το μνημόσυνο? Από τον ομφαλό ως το λάριγγα είναι γεμάτη κόμπους, γιατί δεν συγχωράει, αλλά τα κρατάει μέσα της. Όλα αυτά έγιναν τώρα κόμπι και την πνίγουν». Μια μέρα ήρθε μια γυναίκα από την Αλεξανδρούπολη στο γέροντα. Εκείνα τα χρόνια οι συγκοινωνίες δεν ήταν εύκολες. Μόλις την είδε, της είπε να φύγει από το μοναστήρι και εκείνη κλαίγοντας πήγε στο σπίτι της παπαδιάς του χωριού Παναγιώτας Γιαννακίδου. Εκείνη τη λυπήθηκε όταν την είδε να κλαίει τόσο και να μερολογεί. Προσπάθησε να την παρηγορήσει και εκείνη παρακάλεσε την παπαδιά να πάει να πει στο γέροντα ένα λόγο να τη δεχτεί, γιατί ήρθε από μακριά και δεν την άφησε ούτε να προσκυνήσει. Πήγε τότε εκείνη στον ονότη στο γέροντα και άρχισε να του παραπονιέται. «Γιατί την έδιωξε στη φτωχή? Κλαίει συνέχεια. Αμαρτία δεν είναι? Ο Χριστός για τους αμαρτωλούς δεν ήρθε? Εσύ γιατί την έδιωξες?» Εκεί δίπλα του, όπως είχε τον μπαστούνάκι, της έδωσε μια λέγοντας: «Εσύ τι ξέρεις από αυτά? Πού ξέρεις εσύ τι είναι αυτή και τι λυπήθηκες τόσο πολύ? Να τη διώξεις, να φύγει όπως ήρθε. Αυτή μάγο για μάγο δεν άφησε. Έχει δύο κόρες δαιμονισμένες και τώρα της είπαν ότι στη σύψα έχει ένα μάγο που θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, και έτσι ήρθε να με δει. Να φύγει όπως ήρθε». Ο Κωνσταντίνος Χιαρόπουλος διηγήθηκε ότι το σπίτι του στο Λιβαδερό το έκτισαν το 1950 πάνω σε ξένα θεμέλια. Δεν ήξεραν ποιοι ήταν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, μόνο γνώριζαν ότι σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Όταν έβαλαν τα κεραμίδια, εγκαταστάθηκαν στο σπίτι, παρόλο που δεν υπήρχαν ακόμη πόρτες και παράθυρα, καθότι τα χρόνια εκείνα επικρατούσε μεγάλη φτώχεια. Όμως από το πρώτο βράδυ που διανυκτέρευσαν εκεί, η μικρή τους αδελφή, 5-6 χρονών τότε, άρχισε να φωνάζει: «Έρχεται η Σαρακατσάνα! Άσπρη μανδύλα φοράει! Είναι όμορφη!» Αυτό επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ. Τότε ο πατέρας του την πήγε στο καλυβάκι του γέροντα και του διηγήθηκε τι του συνέβαινε. Εκείνος τότε του ζήτησε να γονατίσουν και έβαλε το πετραχύλι πάνω τους και τους διάβασε κάποιες ευχές. Μόλις τελείωσε το διάβασμα, ο πατέρας του κοριτσιού του είπε: «Αυτό ήταν όλο και όλο, πάτερ?» «Ναι», του αποκρίθηκε ο γέροντας. «Ναι, αλλά το παιδί πάλι θα φωνάζει το βράδυ?» «Όχι», τον βεβαίωσε εκείνος. «Δεν θα ξαναφωνάξει». Του εξήγησε κατόπιν ότι αυτό του συνέβη γιατί έκτισε πάνω σε ξένα θεμέλια. «Η γυναίκα που βλέπει το παιδί σου σκοτώθηκε μαζί με τον άνδρα της από τους Βουλγάρους. Πέθαναν και οι δύο αδιάβαστοι. Να πάτε στο τάδε μέρος και να τους κάνετε τρισάγιο». Μόλις έκαναν όπως του συμβούλεψε ο γέροντας, το κοριτσάκι ησύχασε. Στο χωριό Δήμητρα Σερών υπήρχε μια μητέρα που είχε μια κόρη σπαστική. Είχε δοκιμάσει τα πάντα για να βρει γιατριά. Δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Κάποιος την προέτρεψε να πάει στον καλόγερο της Σύψας, που διαβάζει τα άστρα, για να της φανερώσει τη λύση του προβλήματος. Εκείνη χάρηκε και πήγε στη μάνα της Φανής και Τζιτζίδου για να της το πει. Εκείνη της απάντησε: «Θα σε διώξει ο καλόγερος με αυτά που σκέφτεσαι. Δεν είναι έτσι όπως σου τα έχουν παρουσιάσει». Εκείνη την παρακάλεσε να τη συντροφεύσει να πάνε στο μοναστήρι μαζί και έτσι και οι δύο επισκέφτηκαν σύντομα το γέροντα. Όταν έφτασαν, τον βρήκαν να κάθεται κάτω από το καμπαναριό σε ένα σκαμνί. Του εξήγησαν το σκοπό της επισκέψεώς τους. Εκείνος στεναχωρημένος είπε: «Είμαι πολύ άρρωστος. Να φύγετε όπως ήρθατε. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω για το παιδί της». Αυτή έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Τότε εκείνος την άφησε να μείνει στο ξενώνα και να προσευχηθεί. Όταν ξαναπήγε να πάρει την ευχή του, της είπε και πάλι: «Εγώ δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Εγώ δεν διαβάζω τ' άστρα. Μόνο τις καρδιές βλέπω».
Ο Σαράντης Σημεωνίδης είχε έρθει πρόσφυγας από τα Φάρασα και εγκαταστάθηκε στη βουνοπλαγιά Παρανηστίου. Έκτοτε ήταν συνέχεια άρρωστος επί σειρά ετών, χωρίς οι γιατροί να μπορούν να βρουν την αιτία. Το 1940 τον κατέβασε ο γιος του με το μουλάρι στο μοναστήρι. Όταν έφτασε, τον άφησε μέσα στο ναό μπροστά στο ιερό και άρχισε να ψάχνει το γέροντα που δεν φαινότανε πουθενά. «Είναι κανείς εδώ?» φώναζε. Τότε ξαφνικά είδε το γέροντα να βγαίνει από το ιερό χωρίς να πατάει στη γη. Μόλις τους αντίκρισε, άρχισε να κατεβαίνει και ακούμπησε πάλι στο έδαφος. Πλησίασε το Σαράντη και πληροφορήθηκε την κατάστασή του από τον γιο του. Του διάβασε μια ευχή και μετά είπε: «Αργά τον έφερες. Υποφέρει από μάγια που του έκαναν τρεις γυναίκες. Πρέπει να πάει πίσω στο χωριό. Σε 40 μέρες θα πεθάνει ο παππούς. Να του κάνετε και τα 40 και μετά να φύγετε κι εσείς από εκεί. Να κατεβείτε στον κάμπο γιατί θα γίνει πόλεμος». Πράγματι, έκαναν τα 40 και έφυγαν γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος. Όταν μετά από χρόνια χάλασαν το σπίτι στο χωριό για να πάρουν την ξυλία, γκρεμίζοντας την πόρτα, βρήκανε τα μάγια και τα πέταξαν στο ποτάμι. Μια από τις γυναίκες αυτές που έκαναν τα μάγια ζούσε στην Πετρούσα και δυσκολευόταν πολύ να ξεψυχήσει. Τότε μετανιωμένη, φώναξε την κόρη του παππού και τη ζήτησε να της δώσει ένα ποτήρι νερό να συγχωρεθεί και να βγει η ψυχή της. Μόλις της το έδωσε και το ήπιε, σε λίγο ξεψύχησε. Μια φορά επισκέφτηκαν το γέροντα ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Μπήκανε στο κελί του και κάθισαν δίπλα στο κρεβάτι του. Τότε εκείνος σηκώθηκε και βγήκε έξω. Περίμεναν ότι θα επέστρεφε, αλλά μάταια. Είπε τότε ο άνδρας στις γυναίκες: «Άντε, σηκωθείτε να φύγουμε». Καθώς έβγαιναν από το κελί του, στο διάδρομο στεκόταν ο Μπαρμπαθανάσης ο Βογατίνης και τους άκουσε να λένε στα τούρκικα: «Βλέπει σφάλματα, γι' αυτό δεν έρχεται μέσα». Μόλις έφυγαν, εμφανίστηκε ο γέροντας. Ρώτησε τότε το Θανάση: «Κατάλαβες τίποτα από αυτούς?» «Τι να καταλάβω, γέροντα. Σαν αντάρτης μου φάνηκε ο άνδρας». Κούνησε τότε ο γέροντας το κεφάλι του και ο Θανάσης του ανέφερε αυτά που άκουσε. Τότε εκείνος παρατήρησε: «Έπρεπε να τους πεις. Αφού ξέρατε τι κρίματα κουβαλάτε, τι θέλατε και ήρθατε εδώ πάνω. Δεν είναι μάγος και άδικα ήρθατε σε αυτό». Κατερίνη Μίτσου επισκέφθηκε μαζί με αρκετές συγχωριανές της μια μέρα το μοναστήρι. Ο γέροντας όμως βρισκόταν τότε στο Λιβαδερό, γι' αυτό και αυτές ανέβηκαν εκεί για να τον δουν. Μαζί τους ήταν και η κυρία Χρυσάνθη. Αυτή ήταν χείρα, αλλά όταν ζούσε ο άνδρας της, πήρε ένα ψυχοπαίδι επειδή δεν είχαν παιδιά. Μόλις την είδε ο γέροντας, της είπε: «Από τώρα και στο εξής, θα ζυμώνεις και θα κάνεις λειτουργές». «Αχ, γέροντα. Εγώ καθώς είμαι μαθημένη να γυρίζω έξω, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτά που θέλεις». Δικαιολογήθηκε αυτή. Η κυρία Χρυσάνθη ήταν καλή ψυχούλα, αλλά γύριζε από σπίτι σε σπίτι ολημερής. «Αυτό θα κάνεις. Και έξω θα γυρίζεις και τις λειτουργές θα τις κάνεις». Έκανε κατόπιν ευχέλαιο και μύρωσε τα χέρια της. «Επειδή μεγάλωσες την ψυχοκόρη σου και στήριξες και το φτωχό γαμπρό σου, γι' αυτό είσαι άξια να κάνεις πρόσφορα», της είπε με πολύ αγάπη. Όταν η Φανή και Τζιτζίδου ήταν μικρή, η μάνα της πήγε στα Λουτρά γιατί ήταν πολύ άρρωστη. Ο γέροντας είχε πάντοτε την έννοια του παιδιού και την επισκεπτόταν. Μια μέρα μάλιστα βοήθησε τη μικρή να κάνει ντομάτες τουρσί. Όταν τελείωσαν, βγήκε στη γειτονιά και τους είπε: «Πάτε να δείτε το μωρό τι τουρσί έκανε». Η μικρή Φανή συγχρόνως έκανε και όλες τις δουλειές του σπιτιού και την πλύση. Μια μέρα που έπλαινε με μια γειτόνισσα στην αυλή της, τους τελείωσε το σαπούνι. Αυτή την έστειλε στο σπίτι της να φέρει ένα καλούπι για να συνεχίσουν. Το σαπούνι βρισκόταν μέσα σε ένα ντουλαπάκι όπου υπήρχαν κρυμμένα χαρτονομίσματα.
Η μικρή όμως δεν πρόσεξε καθόλου τα χρήματα. Πήρε το σαπούνι και το πήγε στη γειτόνισσα. Αργότερα, όταν η γυναίκα αυτή χρειάστηκε τα χρήματα, δεν τα βρήκε στη θέση τους και έλεγε στο χωριό ότι χέρι τα πήρε, εννοώντας τη Φανή. Αυτό λύπησε πολύ τη μικρή. Ο γέροντας μια μέρα έτυχε να βρίσκεται εκεί δίπλα στη γειτονιά τους, στο σπίτι του Χαντζιανέστη. Άκουσε τότε τη γειτόνισσα να το λέει σε κάποιαν άλλη και φώναξε. «Εγώ και με τα 10 μου δάχτυλα βάζω υπογραφή ότι η Φανή δεν τα πήρε». Κίνη όμως επέμενε στις υποψίες της. Κάποτε αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον ντουλάπι εκείνο που ήταν χτιστό στον τοίχο και είχε για χώρισμα ένα σανίδι, υπήρχαν ποντίκια. Εκείνα είχαν τρυπήσει το σανίδι, είχαν πάρει κάτω τα χαρτονομίσματα, τα ροκάνισαν και με αυτά έκαναν φωλιά. Αυτοί λοιπόν ήταν οι κλέφτες και όχι η Φανή, όπως ακριβώς είχε πει ο γέροντας. Η θεία του Λεωνίδα Καραγιάννη, η Βασιλική, ήταν μοδίστρα. Είχε ράψει μια στολή στο γέροντα και από μια στολή στα ανήψια της για να ντύνονται παπαδάκια για τις μεγάλες γιορτές. Παραμονή μιας εορτής, οι γονείς του Λεωνίδα κάθονταν με τον γέροντα στο κελάκι του και συζητούσαν. Ο μικρός είχε βγει έξω. Κάποια στιγμή κατευθύνθηκε πίσω από το ιερό όπου ο γέροντας είχε μια στέρνα και έριχνε το σταυρό τα Θεοφάνεια. Μέσα σε αυτή τη στέρνα έκανε την ανάγκη του. Όταν γύρισε πίσω στο κελάκι, ο γέροντας του είπε: «Γιαυρό μου, Λεωνίδα, εσύ αύριο δεν θα ντυθείς». Ο μικρός τότε άρχισε να κλαίει και η γιαγιά του παρακαλούσε τον γέροντα να αφήσει τον Λεωνίδα να ντυθεί. Εκείνος αρκέστηκε να πει: «Κάποτε θα ντυθεί». Ήταν σαν να του έβαλε ένα μικρό επιτίμιο για αυτό που έκανε. Πράγματι, όσο ήταν μικρός, ποτέ δεν ξαναντήθηκε παπαδάκι. Ήξερε και ένιωθε όμως ότι ο γέροντας τον αγαπούσε πολύ. Μετά από χρόνια, παλικαράκι πια τη Μεγάλη Παρασκευή στη Μητρόπολη, του έδωσαν και κράτησε το εξαπτέρυγο. Τότε ένιωσε ότι ο γέροντας του έλυσε το επιτίμιο. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από το χωριό Σύψα, όταν ήταν 15 ετής, φύλαγε μαζί με τις αγελάδες του και τα κατσίκια του μοναστηριού που είχαν φέρει για τάμα προσκυνητές. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχώριζε μια άσπρη κατσίκα που έδινε πολύ γάλα. Ο Κωνσταντίνος την άρμεγε και έπινε το γάλα με τα άλλα παιδιά που έβρωσκαν κοντά του το κοπάδι τους. Η πείνα τότε ήταν μεγάλη και τα παιδιά ήταν συνεχώς πεινασμένα. Ο γέροντας με το χάρισμά του ήξερε τι έκανε ο Κωνσταντίνος χωρίς ευλογία. Για να τον κάνει να φανερώσει το σφάλμα του και να μην μάθει να κλέβει, όταν γυρνούσε το βράδυ τον ρωτούσε: «Πώς περάσατε σήμερα, Κωνσταντίνε, τι έκανες?» «Τίποτα, γέροντα», του έλεγε εκείνος. Τότε ο γέροντας αναγκαζόταν να του το φανερώσει ο ίδιος, λέγοντάς του: «Αύριο θα σου δώσω πιο πολύ ψωμί και τυρί να δώσεις και στα παιδιά». Αλλά εκείνος πάλι έκανε το θέλημά του και την άρμεγε, προσθέτοντας νερό στο γάλα για να μην γίνεται αντιληπτός και να φαίνεται η ποσότητα ίδια. Και πάλι ο γέροντας το καταλάβαινε και προσπαθούσε με λεπτότητα να τον διορθώσει. Όταν ο Χρήστος Λαλασίδης θα πήγαινε φαντάρος, ο γέροντας τον κάλεσε στο μοναστήρι και του διάβασε μια ευχή. Κατόπιν του έδωσε ένα σταυρουδάκι με τίμιο ξύλο και του είπε: «Να πας τώρα με την ευχή του Θεού και μη φοβάσαι». Ήτανε τότε δύσκολη καιρή λόγω του πολέμου στην Κορέα και πολλοί Έλληνες στρατολογούνταν. Με την ευχή του γέροντα ο Χρήστος παρέμεινε στην Ελλάδα. Όταν πήγε να παρουσιαστεί, φώναζαν ένα-ένα τα ονόματα των φαντάρων και τους κατέτασαν στην ομάδα που θα έφευγε για την Κορέα. Μόλις όμως φώναξαν το όνομά του, ο αξιωματικός είπε: «Σταματάμε εδώ. Οι υπόλοιποι θα υπηρετήσουν την πατρίδα». Η χαρά του δεν περιγραφόταν. Κατάλαβε αμέσως ότι ήταν η ευχή του γέροντα. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας αλληλογραφούσε μαζί του, ώστε εκείνος να το συμβουλεύει και να εύχεται γι' αυτόν. Η Άννα Μισαηλίδου ήταν ένα από τα πολλά βαφτιστικά του γέροντα. Όταν ήταν 13-14 ετών, άρχισε να στεναχωριέται βλέποντας τις ξαδέλφες της να φορούν σκουλαρίκια, ενώ εκείνη αδυνατούσε λόγω της μεγάλης φτώχειας της οικογένειάς της. Δεν εξέφρασε όμως ποτέ σε κανένα αυτήν τη στιθλίψη και επιθυμία, για να μην στεναχωρήσει και τους δικούς της που δεν θα μπορούσαν να τις το εκπληρώσουν. Κάποια μέρα ο γέροντας κατέφθασε στο φτωχικό τους και με βλέμμα γεμάτο αγάπη τη ένευσε να πάει κοντά του. Τότε έβγαλε από την τσέπη του ένα κουτάκι και της το πρόσφερε. Όταν το άνοιξε δεν πίστευε στα μάτια της. Ένα ζευγάρι ολοκένουργια σκουλαρίκια, δώρο ειδικά για αυτήν. Η αγάπη του πρόλαβε και αυτήν της την επιθυμία. Η πεθερά της Φανής Μισαηλίδου, όταν ήταν 9-10 ετών,
Εργαζόταν σε κάποιο σπίτι για να επιβιώσει στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Μια μέρα λοιπόν έσπασε κατά λάθος μια γυάλινη κούπα με παγωτό. Τότε κλαίγοντας άρχισε να παρακαλεί: «Άγιε Νικόλα, κάνε να μην με διώξουν. Κι εγώ όταν μεγαλώσω θα σου φέρω κουρτίνες στην εκκλησία σου». Όπως ήταν φυσικό, όταν μεγάλωσε το ξέχασε. Μετά από πολλά χρόνια, κάποια Κυριακή βρέθηκε στο μοναστήρι. Ο γέροντας μετά τη Θεία Λειτουργία έκανε κήρυγμα, κατά το οποίο έλεγξε κάποιον που εξαπατούσε τον κόσμο πουλώντας γατήσιο κρέας ως κουνελίσιο. Εκείνη τότε, βλέποντας τον ταραγμένο, για να τον ηρεμήσει, άρχισε να του μιλάει στα ποντιακά. Τότε εκείνος στράφηκε απότομα προς το μέρος της και της είπε: «Εσύ κοίταξε να εκπληρώσεις το τάξιμό σου στον Άι Νικόλα και μη μιλάς». Θαύμασε τότε το χάρισμά του και μόνο τότε θυμήθηκε το ξεχασμένο τάμα της. Ήτανε παραμονή του 15 Αυγούστου του 1957 ή 1958. Ο Θεόδωρος Παχατουρίδης μαζί με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν το μοναστήρι λίγο πριν τον Εσπερινό. Είχαν ακούσει πως εκεί ζούσε ένας καλόγερος που διάβαζε τα μυστικά της καρδιάς και σου αποκάλυπτε ό,τι πέρασε στη ζωή σου, και ήθελαν να το γνωρίσουν από κοντά. Έμεναν στον Εσπερινό, διανυκτέρευσαν στο μοναστήρι και το πρωί πήγαν στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσε, κάθισαν όλοι μαζί για πρωινό και ήρθε ο γέροντας να τους μιλήσει. Κάποια στιγμή στράφηκε προς τον Θεόδωρο και του είπε: «Θεόδωρε, ικανοποιήθηκες?» «Για ποιο πράγμα να ικανοποιηθώ, γέροντα?» «Γι' αυτό που έκανες», του απάντησε. «Σου έκανε εκείνος. Του έκανες και εσύ. Εκείνος αν σου έφτεξε, εσύ δεν έπρεπε να κάνεις τα ίδια». Μετά στράφηκε προς τη γυναίκα του: «Εσύ πόσα αβάπτιστα παιδιά έθαψες». Όταν το άκουσε εκείνη στεναχωρέθηκε, γιατί πραγματικά θεληματικά τα έχασε. Έπειτα απευθύνθηκε σε μια άλλη γυναίκα: «Πού είναι το τάξιμό σου όταν σε έβαλαν πάνω στο χειρουργικό τραπέζι? Πού είναι το τραπεζομάνδυλο που έταξε σε εκκλησία?» Όλοι τότε έμειναν εμβρόντιτοι, αλλά και συνάμα ντροπιασμένοι. Τίποτα δεν μπορούσε να κρυφτεί από το διορατικό βλέμμα του ταπεινού καλόγερου της Ύψας. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Thank you.
1955 ο γέροντας βρισκόταν στο Λιβαδερό. Τον επισκέφθηκαν μια μέρα κάποιοι γονείς με το 16χρονο παιδί τους που ξαφνικά έχασε το φως του. Ήτανε πολύ θλιμμένοι και ήρθαν να τους ζητήσουν βοήθεια για να θεραπευθεί. Ο γέροντας τους φανέρωσε ότι φθονεροί άνθρωποι έκαναν μάγια για να βλάψουν κάποιον που εχθρεύονταν. Τα είχαν κρύψει στο μονοπάτι του ξηροπόταμου του χωριού. Το παιδί τους όμως πέρασε πιο μπροστά από εκείνον για τον οποίο προορίζονταν και έτσι τυφλώθηκε. Κατόπιν τους συμβούλεψε να πάνε στο σημείο που τους υπέδειξε και να βρουν τα μάγια. Ήταν ένα κουβάρι με καρφιά, καρφίτσες και άλλα διάφορα. Του ζήτησε να τα κάψουν και τους βεβαίωσε ότι τότε το παιδί θα ξανάβρισκε το φως του. Πράγματι, όλα εξελίχθηκαν όπως τους τα διηγήθηκε και σύντομα ήρθαν πάλι κλαίγοντας να ευχαριστήσουν το σωτήρα τους. Μια μέρα που η Χαρίκλια Τσολακίδου βρισκόταν στο μοναστήρι, επισκέφθηκε το γέροντα μια γυναίκα από την Ξάνθη με ένα μωρό στην αγκαλιά της περίπου 1,5 έτους. Τα ποδαράκια του μωρού ήταν πρισμένα και μαλακά σαν ζυμάρι. Ήταν παράλυτα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Ήταν χλωμό, αδύνατο και συνεχώς έκλαιγε. Έφυγαν χωρίς να τους πει λέξη ο γέροντας. Η Χαρίκλια, προβληματισμένη, τον πλησίασε και τον ρώτησε να μάθει γιατί δεν τους βοήθησε ή δεν τους είπε έστω έναν παρήγορο λόγο. «Τι να της κάνω», της απάντησε. «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Και να μην ήξερε. Κι όμως, Μεγάλη Παρασκευή κάθισε και ζύμωσε τσουρέκια. Πώς μετά να μην γεννηθεί έτσι το μωρό». Η ίδια θυμάται ότι ήρθε στο μοναστήρι μια γυναίκα Ιεχωβού με βιβλία δικά της στον κόρφο της. Μόλις την είδε, της είπε αυστηρά ο γέροντας. «Βγάλε τα βιβλία που έχεις στον κόρφο σου και μετά έλα». Εκείνη τότε ντροπιασμένη έφυγε. Άλλοτε επισκέφθηκε το μοναστήρι μια γυναίκα για πρώτη φορά. Όταν έσκυψε να πάρει ευχή από τον γέροντα, έκπληκτη άκουσε να της λέει: «Εσύ είσαι παπαδιά. Γιατί δεν φοράς το τσεμπέρι σου?» Η Σίγμα Γάμα από την Αγία Παρασκευή ήταν υιοθετημένη. Όταν μεγάλωσε λίγο, θέλησε να γνωρίσει τους συγγενείς της. Η θετή της μητέρα όμως δεν την άφηνε. Μια ημέρα που επισκέφθηκαν το μοναστήρι, ο γέροντας, χωρίς να γνωρίζει ανθρωπίνως τίποτα επί του θέματος, μάλωσε τη μάνα της λέγοντας: «Γιατί δεν αφήνεις το παιδί να γνωρίσει το σώι του?» Ενώ το θετό πατέρα της το μάλωσε πολύ γιατί χτυπούσε τη μητέρα της επειδή ήταν άτεκνη. Όλα αυτά δεν τα είχε πληροφορηθεί από κανέναν, αλλά τα είχε δει με τους πνευματικούς του οφθαλμούς. Όταν η Σοφία παντρεύτηκε και έμεινε έγκυος, ο γέροντας προγνώρισε ότι το μωρό ήταν κοριτσάκι και τη ζήτησε να το ονομάσει Ειρήνη, στο όνομα της πεθεράς της. Όταν η Κυριακή Παταρίδου από το Περιθώρι έμενε στη Δράμα, την επισκέφθηκαν δύο γυναίκες από το Αρκαδικό. Εκείνη δεν τους πρότεινε να μείνουν για φαγητό γιατί σκέφτηκε ότι το σπίτι τους ήταν κοντά. Δεν γνώριζε ότι εκείνες την επισκέφθηκαν γιατί δεν είχαν να φάνε. Έτσι όπως ήρθαν, έτσι και έφυγαν. Όταν μετά από λίγο την επισκέφθηκε ο γέροντας, της είπε συμβουλευτικά: «Εκείνες οι γυναίκες που ήρθαν το πρωί, νηστικές ήταν. Έπρεπε να τις ταΐσεις». Η γιαγιά του Ηλία Ποτουρίδη επισκέφθηκε μια μέρα το γέροντα. Εκείνος μόλις την είδε, τη μάλωσε λέγοντάς της: «Μάνα καλή, να γυρίσεις πίσω στο σπίτι, να ζητήσεις συγγνώμη από την ύφη σου και μετά να έρθετε και οι δυο μαζί». Τι είχε συμβεί? Η καλή είχε πει στην ύφη της, η οποία ήταν έγκυος, ότι θα πήγαινε να αρμέξει τα ζώα και μετά θα πήγαιναν μαζί να επισκεφθούν το γέροντα, αλλά της είπε ψέματα και ήρθε μόνη της στο μοναστήρι. Γι' αυτό και ο γέροντας δεν της έδωσε ευχή, παρά μόνο την ουθέτησε και την έστειλε πίσω. Σε έναν εσπερινό συνέβη κάτι παράδοξο. Ο γέροντας βγήκε με κλειστά τα μάτια από το ιερό και κατευθύνθηκε προς τον Μπαρμπα Ιωακήμ Καραγιαννίδη. Μέσα στο ναό βρίσκονταν τότε άλλα 50 άτομα. Αφού τον πλησίασε, τον άρπαξε από τα ρούχα, τον οδήγησε στο κέντρο του ναού και άρχισε με το δεξί του χέρι να τον ραπίζει. Καθώς τον ράπιζε, του έλεγε: «Γιατί δεν τέλεσες το μυστήριο του βαπτίσματος και σου πέθαναν δύο παιδιά αβάπτιστα?» Έπειτα σταμάτησε και μπήκε πάλι στο ιερό. Όταν τελείωσε ο εσπερινός, ο Ιωακήμ τον πλησίασε και του είπε: «Γέροντα, συγχώραμε. Έφταξα». Ύστερα κοντοστάθηκε λέγοντας: «Απόρρισα όμως και με τη δύναμή σου. Πού βρήκες τέτοια δύναμη και με χτυπούσες τόσο δυνατά?» Και ο γέροντας του απάντησε: «Δεν ήταν δική μου. Θεία δύναμη ήταν που σε ράπιζε». Άλλη φορά τον είχε καλέσει ο ίδιος στο σπίτι του για να κάνει ευχέλαιο. Όταν τελείωσε,
Τον είδε να κοιτάζει μια στο τραπέζι που ήταν το αγιασμένο έλαιο και μια στην πόρτα. Αυτό έγινε πολλές φορές. Τον ρώτησε τότε. «Τι βλέπεις, γέροντα, και κοιτάς προς την πόρτα?» «Βλέπω πως φεύγουν οι δαίμονες από το σπίτι με τη δύναμη του μυστηρίου», είπε και έδειξε με το χέρι του το μέγεθός τους. Μια κυρία που έβαλε την ύφη της και έκανε δύο εκτρώσεις ήρθε να επισκεφτεί το γέροντα. Τότε εκείνος της έβαλε κανόνα να πάει να ζητιανέψει. Αυτή αντέτεινε ότι έχει πολλά λεφτά να δώσει. Εκείνος τη μάλωσε και της είπε αυστηρά: «Ακού καλά και μη μιλάς καθόλου. Θα κάνεις όπως σου λέω. Θα πας να φορέσεις ρούχα κουρέλια και θα βγεις να ζητιανέψεις. Ό,τι μαζέψεις θα τα δώσεις στο όρφανο τροφείο». Εκείνη δεν έβγαλε πλέον μιλιά, αλλά μόνο κατέβασε το κεφάλι και έφυγε. Κωνσταντίνος Ιαρόπουλος πήγε μια μέρα με την θεία του στο τουλουμπάρι να τη βοηθήσει να βγάλουν πατάτες. Η περιοχή αυτή ήταν πάνω από το χωριό του, το Λιβαδερό. Καθώς έσκαβαν, τους πλησίασαν κάποιοι σαρακατσανέοι που είχαν τα καλύβια τους παρακάτω και είπαν στη θεία του: «Αργυρό, θα μας δώσεις λίγες πατάτες και εμείς να σου δώσουμε λίγο τυρί». Εκείνη δέχτηκε και τους έδωσε όσες ζήτησαν. Πέρασαν δύο μέρες και η Αργυρό άρχισε να αδειμονεί. «Πότε δηλαδή έχουν σκοπό να μου φέρουν το τυρί?» μονολογούσε. Την τρίτη μέρα η ανυπομονησία και η πεποίθηση ότι την κορόιδεψαν την έβαλαν σε πειρασμό. Μπήκε κρυφά σε ένα από τα καλυβάκια τους που είχαν τον αργαλιό τους και έκλεψε 4 κουβάρια μαλλί. Όταν σκοτένιασε, επέστρεψε πίσω στο χωριό και σε λίγο ετοιμάστηκε να πάει μαζί με τους γείτονές της στο καλυβάκι του γέροντα. Είχαν συνήθεια τότε κάθε βράδυ όλοι οι μεγάλοι μετά τα χωράφια να μαζεύονται στο καλύβι του και να ακούνε τις διδαχές του. Εκείνο το βράδυ, μόλις ο γέροντας αντίκρισε την Αργυρό, τη ρώτησε με αυστηρότητα: «Εσύ τι έκανες σήμερα?» Εκείνη διαμαρτυρήθηκε ότι όλη μέρα δούλευε στο χωράφι. «Δεν μιλάω γι' αυτό. Για τα 4 κουβαράκια που κουβαλούσες στην αγκαλιά σου και τα έφερες σπίτι σου, γι' αυτά ρωτάω. Να τα πάρεις αύριο και να πας να τα βάλεις από εκεί που τα πήρες. Κατάλαβες?» Της είπε χωρίς να της αφήσει περιθώρια να δικαιολογηθεί. Κάποτε επισκέφθηκαν τον γέροντα 3 άτομα από το χωριό Κεφαλάρι. Τον έναν τον έλεγαν Μπαρμπαγάμα, τον άλλον Πι και τον τρίτο Γάμα. Ο γέροντας τους περίμενε στην αυλόπορτα και τους είπε: «Εσείς οι δύο μπείτε». Τον Γάμα τον άφησε έξω. Αυτοί στεναχωρήθηκαν αλλά δεν του είπαν τίποτα. Κάθισαν με τον γέροντα και άρχισαν να συζητούν. Μεταξύ άλλων, ο γέροντας είπε στον ένα: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, αλλά τρέχεις πολύ πίσω από το χρυσό. Πρόσεξε». Στον άλλον είπε: «Κι εσύ καλός άνθρωπος είσαι, αλλά δεν εκκλησιάζεσαι». Τότε πήραν θάρρος και τον παρακάλεσαν να δεχθεί και τον φίλο του στον Γάμα, που ήρθε και αυτός να εξομολογηθεί. Ο γέροντας κάμφθηκε από την αγάπη τους και τον φώναξε. Όταν κάθισε και αυτός μαζί τους, του είπε: «Εσύ έκανες πολλά και μεγάλα αμαρτήματα και πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο κανόνα. Θα ζητιανέψεις και θα χτίσεις πάνω εκεί στο βουνό τα εκκλησάκια σας. Τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Παναγία και τον προφήτη Ηλία». Του έβαλε τον κανόνα γιατί παντρεύτηκε μια γυναίκα την οποία δεν εκτιμούσε ούτε την αγαπούσε. Μόνο την κακομεταχειριζόταν, την έδερνε και εκείνη η καημένη από τη στεναχώρια και την κακοπέραση πέθανε. Μετά παντρεύτηκε και δεύτερη, συνεχίζοντας την ίδια τακτική. Δεν της έδινε καμία σημασία. Την είχε να δουλεύει σαν σκλάβα. Την έδερνε και από το ξύλο και τη στεναχώρια πέθανε κι αυτή. Όταν του τα αποκάλυψε όλα αυτά ο γέροντας, ο Γάμα, αν και τον έβλεπε για πρώτη φορά, μετανόησε ειλικρινά.
Πήγαινε και ζητιάνευε στα χωριά και μάζευε χρήματα για τα εκκλησάκια. Έσπερνε φασολάκια, ντομάτες, αγκουράκια και άλλα ζαρζαβατικά. Ύστερα γερνούσε τα χωριά και τα πουλούσε. Με τα χρήματα που έπαιρνε, αγόραζε τα υλικά για το χτίσιμο. Αρκετά παιδιά τον βοηθούσαν κουβαλώντας τα χέρια τους τα κεραμίδια. Τα άλλα υλικά τα φόρτωναν στα ζώα και τα ανέβαζαν. Ο Μπαρμπαγάμα ποτέ δεν ανέβηκε σε ζώο. Πάντα με τα πόδια, όση ανάβαση και να ήταν. Και αυτό το δρόμο τον έκανε πολλές φορές τη μέρα, με υπομονή και βαθιά μετάνοια. Οι εργάτες που τα έκτισαν δεν πήραν χρήματα. Το έκαναν από αγάπη και συμπαράσταση στον Μπαρμπαγάμα. Τους είχε εξομολογηθεί την ιστορία του, τον πόνεσαν και ανέλαβαν να τον βοηθήσουν. Σε 5-6 χρόνια τα τελείωσε όλα. Έτσι ξεκουράστηκε η ψυχή του από τον πολύ κόπο που έκανε και ολοκλήρωσε τον κανόνα του με τις ευχές του γέροντα. Μέχρι σήμερα αυτά τα εκκλησάκια διατηρούνται και λειτουργούνται τη μέρα της μνήμης τους. Κάποια μέρα ένας χωρικός έκανε μια κακόβολη ζημιά στα χωράφια κάποιου συγχωριανού του, ονόματι Παύλου. Μόλις το αντιλήφθηκε εκείνος και κατάλαβε ποιος ήταν ο φταίχτης, άρχισε να μονολογεί νευριασμένος. Να δεις τι θα του κάνω, θα του κάψω τη θυμονιά. Ήτανε καιρός νηστείας τότε και θα πήγαινε στο μοναστήρι να μεταλάβει. Στα μισά του δρόμου σκεφτόταν θυμωμένος τι του έκανε ο συγχωριανός του και πως θα το τιμωρούσε. Το καλοσκέφτηκε όμως και μετανόησε. Τι κάνω, είπε συλλογισμένος. Πάω να κοινωνήσω χωρίς να μπορώ να τον συγχωρέσω και μάλιστα θέλω να του κάψω και τη θυμονιά. Έτσι μετανοημένος έφτασε στο μοναστήρι. Όταν πλησίασε η ώρα της θείας κοινωνίας και στάθηκε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ο γέροντας του είπε χαμογελώντας: Παύλε, μέχρι το μισό δρόμο άλλα σκεφτόσουν, αλλά ευτυχώς που το μετάνιωσες. Μια γυναίκα από το χωριό Χαράδρα είχε αρρωστήσει. Ο άνδρας της την πήγε σε πολλούς γιατρούς, χωρίς όμως κανένα θετικό αποτέλεσμα. Όταν άκουσε για το χαρισματικό γέροντα της Σύψας, θέλησε να τον επισκεφθεί και να τον παρακαλέσει να κάνει καλά τη γυναίκα του. Όμως δεν τον βρήκε στο χωριό, γιατί εκείνο τον καιρό βρισκόταν στο καλυβάκι του στο Λιβαδερό. Πήγε τότε μέχρι εκεί και ζήτησε να του δείξουν την καλύβα του γέροντα. Όταν μπήκε, βρήκε κι άλλους να κάθονται και να συζητούν μαζί του. Ταπεινά, ασπάστηκε το χέρι του και τον παρακάλεσε να εύχεται για τη γυναίκα του που είναι πολύ άρρωστη. Ο γέροντας, επειδή δεν μπορούσε φανερά να του πει ότι η γυναίκα του θα πέθαινε, τον παρηγόρησε μόνο με πολύ αγάπη και του είπε να μην στεναχωριέται. Αλλά όταν έφυγε, έδειξε στεναχωρημένος με τα δάχτυλά του τον αριθμό 3. Τότε οι άλλοι επισκέπτες ρώτησαν τη γιαγιά Σόνια που γνώριζε καλά τον γέροντα τι να σημαίνει ο αριθμός 3. Κείνη τους απάντησε πως εννοεί ότι σε 3 μέρες θα πεθάνει. Έτσι ακριβώς και έγινε. Παρασκευή Πανταζή κατάγεται από το δασωτό δράμας. Το 1958 είχε έρθει στο μοναστήρι να μεταλάβει ενώ δεν είχε προηγουμένως εξομολογηθεί. Κατά τη μεγάλη είσοδο είδε το γέροντα κρατώντας τα τίμια δώρα να στρέφεται σε μια ανάγνωστη γυναίκα και να της λέει «Τα χέρια σου καίγονται». Όταν έφτασε η ώρα της θείας μεταλήψεως πλησίασε να κοινωνήσει. Όμως ο γέροντας την απέτρεψε κάνοντας της νόημα να πάει πίσω. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, πήγε στο κελί του να τον ρωτήσει γιατί δεν την κοινώνησε. Εκεί βρήκε τη γυναίκα στην οποία ο γέροντας είχε απευθυνθεί και τον άκουσε να της λέει «Παιδί βάφτισες, να πας να βρεις παιδί και να βαφτίσεις». Πλησίασε και εκείνη ρωτώντας τον γιατί την έστειλε πίσω. Τότε πολύ απλά της απάντησε «Τσουτσούχιμ και εξομολοέθες», δηλαδή «Παιδί μου, δεν εξομολογήθηκες». Η μητέρα της Κυριακής Κωνσταντινίδου από το Λιβαδερό λεγόταν Αυγή και ήταν πνευματικό παιδί του γέροντα. Όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γέροντα τη ρώτησε «Πώς σε λένε?» «Αυγή», απάντησε εκείνη. «Όχι», της είπε, «ποιο είναι το βαφτιστικό σου όνομα?»
Εκείνη έμεινε τότε σκεφτική. «Δε σε λένε αυγή. Εύα σε βάφτισαν», της είπε εκείνος χαμογελώντας. Μια χρονιά στη μνήμη της Αγίας Κυριακής, η Ευγή πήρε την κόρη της μαζί της στα χωράφια για να θερήσουν. Επιστρέφοντας το δειλινό με τα ζώα στο σπίτι τους, ξαφνικά εκείνα τρόμαξαν και τις έριξαν κάτω. Η Ευγή δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Της Κυριακής όμως το πρόσωπο έγινε αγνώριστο. Το κακό το μεγάλο το έπαθε αυτή που γιόρταζε εκείνη την ημέρα. Μετά από λίγες ημέρες ήρθε ο γέροντας στο χωριό τους. Εκείνη ντρεπόταν με τέτοιο χάλι να παρουσιαστεί μπροστά του, αλλά τελικά πήγε. Όταν την είδε, τη ρώτησε: «Τι έπαθες, παιδί μου?» Εκείνη δικαιολογήθηκε ότι έπεσε από το ζώο και χτύπησε. «Ξέρεις τι αυστηρή που είναι η Αγία Κυριακή. Εσένα πάλι σε λυπήθηκε. Από τότε κάθε χρόνο στην εορτή της δεν εργαζόταν, αλλά εκκλησιαζόταν και ετοίμαζε αρτοκλασία. Ακόμη και αργότερα την ημέρα της εορτής της Αγίας προτιμούσε να χάσει το ημερομίσθιό της παρά να εργαστεί. Όταν ο Κωνσταντίνος Ταρταχανίδης από το Λιβαδερό ήταν παιδί, έπαιζε μαζί με άλλους κάτω από την εκκλησία του χωριού τους. Εκεί καθόταν και ο γέροντας και τους χαιρόταν. Κατά το μεσημέρι κατέβηκαν από εκεί τρεις γυναίκες, οι οποίες πήγαιναν στο γέροντα. Τις άφησαν να πλησιάσουν και είπε στη μεσαία: «Εσύ να σηκωθείς να φύγεις». Αυτή του ζήτησε το λόγο και εκείνος της αποκρίθηκε: «Εσύ έρχεσαι για κοροϊδία, δεν έρχεσαι για μένα». Τις άλλες δύο τις δέχτηκε. Σε μια θεία λειτουργία παρευρέθηκε με τη γυναίκα του ένας αξιωματικός. Ήτανε πολύ κόσμος εκείνη την ημέρα και δεν χωρούσαν όλοι στο ναό. Όταν βγήκε ο γέροντας με τη θεία μετάληψη, πλησίασε και ο αξιωματικός. Ο γέροντας του έκανε τότε νόημα να καθίσει στην άκρη. Σε λίγο πλησίασε να κοινωνήσει η γυναίκα του και της έκανε και εκείνη στο ίδιο νόημα. Τότε ο αξιωματικός, που έβραζε από θυμό για την περιφρόνηση τάχα που δέχθηκαν από το γέροντα, μονολογούσε: «Θα τον δείρω εγώ αυτόν τον καλόγερο. Θα τον δείρω». Τότε η θεία δίκη τον καθήλωσε στη θέση που ήταν και παρέμεινε ακίνητος. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία, πλησίασε ο γέροντας τη γυναίκα και τη ρώτησε: «Δε μου λες, μήπως ξέχασες τι έφαγες χθες και ήρθες σήμερα να μεταλάβεις?» Αυτή σιωπούσε: «Έφαγες καλά-καλά το ψάρι και μετά ήρθες να κοινωνήσεις, ε? Όταν άνοιξες το στόμα σου, φίδι έβγαινε από μέσα. Θα κρατήσεις νηστεία και απολάδι και μετά θα έρθεις να σε κοινωνήσω». Έπειτα στράφηκε προς τον σύζυγό της και του λέει: «Έλα τώρα να με δείρεις όπως τα επιθύμησες. Δεν μπορείς, ε? Άγγελος Κυρίους έχει δεμένο». Με την ευχή του ελευθερώθηκε ο αξιωματικός και ο γέροντας το συμβούλεψε και εκείνο να νηστεύουν πάντοτε πριν θελήσουν να κοινωνήσουν. Τους είπε και άλλες παρενέσεις και μετά τους άφησε να φύγουν. Η Ελπίδα Κωνσταντινίδου από το Δασωτό παντρεύτηκε και κατοικούσε στο Μικρόκαμπο. Ένα πρωινό του 1959 την επισκέφθηκε η μητέρα της και τη ζήτησε να πάνε μαζί στο γέροντα. Κείνη δέχθηκε με χαρά. Στον άνδρα της είπε την αλήθεια, ενώ στην πεθερά της είπε ότι θα πήγαιναν σε μια εξαδέλφη της στη Δράμα και θα διανυκτέρευαν εκεί. Ο γέροντας ήταν τότε πολύ άρρωστος και έμενε στο καλυβάκι του στο Λιβαδερό, όπου τον φρόντιζε η μάνα Αργυρό με τον εγγονό της στο Μίμη. Παρόλη την αδυναμία του, τους δέχθηκε. Η μητέρα της συζήτησε μαζί του, αλλά η ίδια δεν θυμόταν να έχει κάτι να πει. Σε μια στιγμή στράφηκε εκείνος προς το μέρος της και τη ρώτησε: «Εσύ πώς τα περνάς στο σπίτι?»
Εκείνη την περίοδο ο σύζυγός της με τον αδελφό του ήθελαν να χωρίσουν τις δουλειές τους και υπήρξαν διενέξεις. Του ζούσε η πεθερά της. Ο γέροντας τη συμβούλεψε να μην μιλάει καθόλου και να μην παίρνει το μέρος του άντρα της. «Εσύ τη δουλειά σου», της είπε. «Ο άντρας σου προκομμένος είναι. Άστο. Στα χωρίσματα επάνω μη λες κουβέντα. Φεύγε, φεύγε». Και πράγματι, κάποια στιγμή έγιναν πολλά μπερδέματα και στεναχώριες. Η Ελπίδα θυμήθηκε τότε τα λόγια του γέροντα και πήγε στην άκρη. Τα δύο αδέλφια τα βρήκαν ήσυχα. Μια άλλη στεναχώρια της Ελπίδας ήταν και το θέμα της νηστείας. Ρώτησε τότε το γέροντα. «Γέροντα, τι να κάνω με τον άνδρα μου και την πεθερά μου? Όλη τη μέρα νηστεύουν και μετά το βράδυ λένε ότι τελείωσε η νηστεία και καταλύουν». «Όχι, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Εσύ όμως κάνε ότι δεν βλέπεις και μόνο όταν πεθάνει η πεθερά σου και θα είσαι μόνη με τον άνδρα σου θα κάνεις το σωστό. Τώρα όμως όχι». Όταν σηκώθηκαν να φύγουν, είπε στη μητέρα της να δώσει χαιρετίσματα σε διάφορους γνωστούς. Τον ρώτησε και η Ελπίδα αν ήθελε να δώσει και αυτή χαιρετίσματα σε κάποιους. Όμως εκείνος της είπε: «Όχι. Εσύ θα πεις πήγαμε στην ξαδέλφη μου. Εκείνο που είπατε». Έμεινε άφωνη. Μα πώς το γνώριζε αυτό? Όταν ο πατέρας της ήταν άρρωστος και πρόκειτο να χειρουργηθεί, η μητέρα της επισκέφθηκε το γέροντα για να του ζητήσει να προσεύχεται να πάνε όλα καλά. «Μη στεναχωριέσαι», την καθησύχασε εκείνος. «Όλα καλά θα πάνε». Κατόπιν τη συμβούλεψε να χτίσει φούρνο στο χωριό του στο Δασωτό και της υπέδειξε με κάθε λεπτομέρεια πώς θα τον κτίσει. Δεν είχαν δικό τους στο σπίτι και όταν ζήμωναν έπρεπε να πηγαίνει σε άλλα σπίτια για να ψήσει το ψωμί. Της είπε χαρακτηριστικά: «Ο άνδρας σου είναι ασθενικός. Πού να γυρνάς σε ξένα σπίτια να φουρνίζεις? Κάνε όπως σου λέω και θα γίνει ο καλύτερος φούρνος ο δικός σου». Πράγματι, με τις ευχές του τον έκανε και υπάρχει στο χωριό ακόμη. Μια μέρα μετά τον Εσπερινό, ο γέροντας αποκάλυψε στους χωρικούς που είχαν συγκεντρωθεί σοβαρά θέματα της ζωής τους. Αφού έφυγαν, παρέμειναν στο ναό ο ψάλτης του ο Χατζιανέστης και ο νεοκόρος του Μπαρμπαθόδωρος. Ξαφνικά, είδανε το γέροντα να φεύγει από το ναό και να πηγαίνει στο παλιό εκκλησάκι που του είχαν πρόχειρα φτιάξει όταν πρωτοεγκαταστάθηκε στη Μονή. Πήγανε κι αυτοί ξοπίσω του, αλλά καθώς βρήκανε την πόρτα κλειδωμένη, πήγαν στο διπλανό παράθυρο που ήταν ανοιχτό και από εκεί είδαν το γέροντα να είναι ξαπλωμένο στο δάπεδο σε ύπτια θέση, ακίνητος σαν νεκρός. Τα μάτια του ήταν κλειστά, αλλά μιλούσε μεγαλόφωνα και έλεγε όσα έβλεπε νοερός. Φαινόταν ότι παρευρισκόταν σε μία δίκη που γινόταν στον ουρανό, αναφέροντας το ιστορικό της. Στο χωριό Κεμπισλίο, ο ιερέας του χωριού Χαρίτος είχε ένα άλογο που του το έκλεψαν δύο άτομα, ο Θεόδρος και ο Γεώργιος. Ο ιερέας λυπημένος έψαχνε να βρει το άλογο του Ματέως. Οι κλέφτες ήσαν αδέλφια της μητέρας του Χαντζιανέστη, της Σουλτάνας, και έκρυψαν το άλογο στο αχούρι της. Της είπαν ακόμη να καθίσει στην πόρτα και αν περάσει ο ιερέας και ρωτήσει για το άλογο του, να δείξει ότι δεν ξέρει τίποτε, όπως και έπραξε. Ο ιερέας έχασε οριστικά το άλογο του και οι κλέφτες το κέρδισαν. Στο αόρατο αυτό δικαστήριο, ο γέροντας παρακολουθούσε τη δίκη του περιστατικού και ανέφερε πρόσωπα και πράξεις μεγαλοφόνος. Όταν συνήλθε, δεν ανέφερε το αποτέλεσμα της δίκης, αλλά είπε μόνο στο Χαντζιανέστη: «Είδες τι έκανε η μητέρα σου? Ρώτησε την και θα σου πει». Πράγματι, το ίδιο βράδυ ο Χαντζιανέστης τη ρώτησε και αυτή το επιβεβαίωσε. Αισθάνθηκε έντονα την αμαρτία της και ήρθε στο γέροντα, ο οποίος την έλεγξε και της έβαλε κανόνα. Σε αυτή την ενόραση ο γέροντας είχε αναφέρει περιστατικά με ονόματα και λεπτομέρειες που είχαν συμβεί πριν πολλά πολλά χρόνια. Κάποτε ο γέροντας με πνευματικά του τέκνα πήγε στον Άγιο Γρηγόριο στη Νέα Καρβάλη. Έφτασαν προς το τέλος του Εσπερινού. Διάβασαν τους χαιρετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου και κατόπιν άρχισαν την αγρυπνία τους. Τα γυναικόπαιδα στάθηκαν στην είσοδο του ναού προς το παγκάρι, ενώ ο γέροντας με δύο πνευματικοπαίδια του στάθηκαν στο δεξιό μέρος του τέμπλου, κοντά στο ιερό λείψανο του Αγίου. Τη νύχτα, το ένα από τα πνευματικοπαίδια του γέροντα έβλεπε να κινείται συνεχώς η κανδύλα που βρισκόταν επάνω από το ιερό λείψανο, ενώ επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Το ανέφερε στο γέροντα και εκείνος του σύστησε να μην το αποκαλύψει σε άλλον, αλλά να το κρατήσει για τον εαυτό του.
Στην επιστροφή σε ερώτηση πνευματικού του τέκνου για το πώς πέρασαν στο προσκύνημα, αποκάλυψε ότι την βραδιά εκείνη βρισκόταν σε πνευματική ενόραση και έβλεπε τον Άγιο Γρηγόριο να σκορπίζει τη χάρη του σε ορισμένους προσκυνητές. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Όσιος Γεώργιος, πρικισμένος με τη Θεία Ενόραση, είχε τη δυνατότητα να βλέπει τα μελλοντικά γεγονότα να εκτυλίσσονται μπροστά του με εξαιρετική ενάργεια. Ήταν αποκαλύψεις της Θείας Χάριτος που πληροφορούσαν μυστικά την καρδιά του και τον μετέφεραν είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον. Αυτό το θείο δώρο μπορεί να φαίνεται ζηλευτό, όμως πολλές φορές είναι επώδυνο για αυτόν που το έχει. Έτσι και για τον Όσιο Γεώργιο. Όταν η ευαίσθητη και η ευσυμπάθητη ψυχή του γινότανε μάρτυρας θλιβερών καταστάσεων, δεν μπορούσε να μην θρηνήσει και να μην πληγωθεί. Γι' αυτό και δεν ήταν λίγες οι φορές που απευθυνότανε στους ακροατές του με τη φράση «Χαρά σε εσάς που δεν βλέπετε». Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες προφητείες του από τις λίγες που έχουν διασωθεί. Μια μέρα ενώ στεκότανε με χωρικούς και προσκυνητές, έδειξε προς τον προφήτη Ηλία. Ο τόπος εκείνος βρίσκεται βόρεια της Μονής και ήταν τότε τελείως έρημος. Τους είπε προφητικά «Βλέπετε αυτό το μέρος, σύντομα θα κατοικηθεί». Και πράγματι, κατοικήθηκε σε λίγο καιρό από τους κατοίκους του εγκαταλελειμμένου χωριού Τιμόθεος. Δεν γνωρίζουμε αν η προφητεία του Γέροντα επεκτείνεται ακόμη βορειότερα μέχρι τον προφήτη Ηλία. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Στη γερόντισσα Άννα Μακαβαίου, προλέγοντας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε «Γερόντισσα, από την Ευρώπη ξεκίνησε ένα μαύρο κύμα και έρχεται σιγά σιγά και προς την Ελλάδα. Όλη η νεολαία θα φύγει στα ξένα». Εννοούσε τη μετανάστευση. «Εδώ θα είναι ερημιά. Μόνο γέροι και γυναικόπαιδα θα μείνουν. Εσύ τότε θα βρίσκεσαι μακριά. Θα μισήσεις τον κόσμο και θα λέγεις «Πού να φύγω να μην βλέπουν τα μάτια μου, πού να πάω». Τότε θα έρθεις εδώ να με βρεις και θα ετοιμάσω τη θέση σου». «Πού θα με στείλεις, Γέροντα, στη Θάσο?» τον ρώτησε με αγωνία. «Μην ανησυχείς. Η θέση σου είναι έτοιμη, αλλά πρέπει πρώτα να περάσουν χρόνια. Μη βιάζεσαι. Εδώ θα γίνει πρώτα ερημιά και μετά θα γίνουν όλα αυτά», είπε δείχνοντας το χώρο γύρω του και βλέποντας με τον διορατικό του οφθαλμό το μοναστήρι που θα κτιζόταν 40 χρόνια αργότερα από τη γερόντισσα Ακυλίνα Παρμαξίδου και τη συνοδεία της. Η Γεσθημανή Παπαδοπούλου τον είχε επίσης ακούσει να προφητεύει την ίδρυση της Μονής. «Αυτό το μέρος θα ερημώσει γιατί κανένας από εδώ δεν είναι άξιος να μπει μέσα. Μετά όμως θα έρθουν άλλα πρόβατα απ' έξω και θα το αξιοποιήσουν». Τότε τα λόγια του της φαίνονταν ακατανόητα. Μόνο πολύ αργότερα τα εννόησε, όταν είδε να ιδρύεται η γυναικεία Μονή.
Ο γέροντας είχε προείπει και για τη μάστιγα της μετανάστευσης που ξεκίνησε χρόνια πριν και συνεχίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στις μέρες μας. Όταν τα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής μαζεύονταν οι χωρικοί το βράδυ κοντά του και συζητούσαν, τους έλεγε «Θα έρθει μια εποχή που η μάνα δεν θα γνωρίζει το παιδί και το παιδί τη μάνα». «Μα πώς είναι δυνατόν, γέροντα, να γίνει αυτό?» ρωτούσαν εκείνοι απορριμμένοι. «Έτσι θα γίνει όπως σας τα λέω», τους τόνισε. «Θα χωρίσουν οι οικογένειες γιατί θα ξενιτευθεί ο κόσμος. Αντρόγινα θα φεύγουν στα ξένα. Τα μικρά παιδιά θα μένουν πίσω και θα μεγαλώνουν με τις γιαγιάδες και έτσι δεν θα γνωρίζουν τους γονείς τους». Σε κάποια θεία λειτουργία, ενώ ο γέροντας στεκόταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στράφηκε προς τον Θεόδωρο Παυλίδη που στεκόταν προς το μέρος της προσκομιδής και του είπε «Στους Φιλίππους θα βαφτιστούν Τούρκοι, μπουλούκια θα έρχονται». Μετά από κάποια χρόνια έγινε όντως το βαπτιστήριο στη Λιδία και βαπτίστηκαν πολλοί Τούρκοι και Μουσουλμάνοι. Όμως αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε όσα έβλεπε ο γέροντας να διεξάγονται ενώπιον των διορατικών οφθαλμών του. Θεραπεύει το λαό του Θεού. Ο Όσιος τα θαύματα που έκανε φρόντιζε σχεδόν πάντα να τα αποδίδει στους Αγίους, γι' αυτό και σπάνια θεράπευε κάποιον χωρίς να του στείλει πρώτα σε ένα άλλο προσκύνημα ή να του πει να πιει αγίασμα ή να κάνει κάτι άλλο ώστε να μην αποδοθεί η θεραπεία σε αυτόν. Ήταν πάντα πολύ ταπεινός και απέφευγε επιμελώς την ανθρώπινη δόξα. Έστελνε τον κόσμο για θεραπεία στον Άγιο Νικόλαο, στο Πορτολάγος, στον Άγιο Ιωάννη στις Σέρες, στην Οικοσιφήνισσα, και όλοι γίνονταν καλά. Έβλεπε τι είχε ο καθένας και ανάλογα τον έστελνε εκεί που έπρεπε. Κατόρθωνε έτσι να κρύψει το δικό του χάρισμα και τις προσευχής του την παρουσία πίσω από τη χάρη ενός Αγίου. Ήθελε να τιμούν τους Αγίους και όχι το δικό του πρόσωπο. Εκείνος ήθελε να κουμπάει πάντα στη σκιά τους. Ούτε για αυτά τα άγια και θαυμαστά που έβλεπε έλεγε τίποτε. Μόνο μερικοί που καταλάβαιναν ότι είχε κάποια παρουσία, κάποια εμφάνιση και ρωτούσαν, τους έλεγε «Είχαμε τον Άγιο Μινά ή τον Τίμιο Πρόδρομο ή τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο». Αν δεν ρωτούσε κανείς, τίποτα δεν έλεγε. Παραθέτουμε σταχυολογήματα από το πλήθος των Ιάσεων που επιτέλεσε ο Όσιος. Στο πρώτο εκκλησάκι του σε έναν εσπερινό, είχε έρθει ένας άγνωστος. Προσκύνησε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου βάζοντας τρεις μετάνοιες. Ο γέροντας, χωρίς να τον γνωρίσει, τον φώναξε με το όνομά του και στη συνέχεια του αποκάλυψε τα βάσανά του. «Εσύ σκέπτεσαι να πας στην Κωνσταντινούπολη να χειρουργηθείς. Δεν θα πας. Θα πας στην Καβάλα, στο ναό του Τιμίου Προδρόμου. Θα κάνεις τρεις νύχτες αγρυπνία και θα τον παρακαλέσεις. Κατόπιν θα λουστείς με το αγίασμα που έχει και θα γίνεις καλά». Ο ασθενής αυτός έπραξε όπως του υπέδειξε ο γέροντας και έγινε τελείως καλά. Έκτοτε έγινε αχώριστο πνευματικό του τέκνο. Ο γιος του πατήρα Αριστίδη ήταν σοβαρά άρρωστος από φυματίωση. Η κατάστασή του ήταν απελπιστική. Μια μέρα ο γέροντας επισκέφθηκε τον άρρωστο συνοδευόμενος από τον Ιωακήμ. Κάθισαν περίπου 5 λεπτά και φεύγοντας, έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του ασθενούς, ενώ συγχρόνως με το κεφάλι του έκανε πάνω του το σημείο του Τιμίου Σταυρού και του ευχήθηκε περαστικά. Την επόμενη, ο ασθενής έγινε εντελώς καλά και πήγε στην εργασία του.
Ο Στυλιανός Πασχαλίδης από τη Σκαλωτή, μακρινό χωριό της Δράμας, διηγείται ένα από τα περισσότερα συγκινητικά θαύματα του Αγίου. Το 1954, όταν ήμουν 8 ετών, ξαφνικά παρέλυσα από τη μέση και κάτω. Η μητέρα μου παρακάλεσε έναν ανθυπολογαγό και με κατέβασε με το στρατιωτικό αυτοκίνητο στη Δράμα. Εκεί πήγαμε σε μια θεία μας, η οποία προσπάθησε με διάφορα βότανα για 2 μέρες να με βοηθήσει, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε αναγκάστηκα να με πάνε στο νοσοκομείο. Εκεί έμεινα 1 μήνα χωρίς να μπορέσουν οι ιατροί να εξακριβώσουν την ασθενειά μου. Μου έδωσαν πάρα πολλά φάρμακα. Μου έκαναν αμέτρητες ενέσεις. Ήρθαν μάλιστα και γιατροί από τη Βουλγαρία να με εξετάσουν. Αλλά καμία διάγνωση και θεραπεία δεν έγινε. Μετά από 1 μήνα μας ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν και αναγκαστήκαμε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Με φορτώθηκε πάλι η μάνα μου στην πλάτη της και με πολύ πόνο με έφερε πίσω στη θεία μου. Μας λυπήθηκε ευτυχώς ο Θεός και μια ξαδέλφη του πατέρα μου από τη Σύψα, η Αθηνά Λαλασίδου, ήρθε στο σπίτι που μέναμε. Αυτή είπε στον πατέρα μου: «Γιάννη, δεν πάτε το παιδί και στον δικό μας καλόγερο. Μπορεί κάτι να γίνει. Αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη δύναμη». Η μάνα μου καημένη, αφού δεν υπήρχε άλλη ιατρική βοήθεια ούτε και άλλα χρήματα, με πήρε και με τα πόδια με έφερε εδώ στο μοναστήρι του. Ήταν φθινόπωρο, λίγο μετά το μεσημέρι. Όταν φτάσαμε έξω από το φράχτη, βγήκε ο γέροντας και είπε: «Εσείς οι δύο θα φύγετε. Το παιδί θα μείνει μαζί μου. Ελάτε μετά από 3 μέρες να το πάρετε». Εγώ δεν φοβήθηκα καθόλου που έπρεπε να μείνω. Ένα μικρό, παράλυτο παιδί μόνο μου, 3 μέρες με έναν άγνωστο καλόγερο. Ούτε πάλι και η μητέρα μου αρνήθηκε να με αφήσει μόνο μου κοντά του, γιατί ήλπιζε να βρω τη θεραπεία μου. Με πήρε λοιπόν, αν και ημί παράλυτος, μόνος του και με πήγε στο κελάκι του. Με ακούμπησε πάνω σε ένα ξύλινο καναπέ και εκεί παρέμεινα για 3 μερόνυχτα. Κάθε φορά που είχα ανάγκη από κάτι, να πιω νερό, να βγω έξω, κάτι να φάω ή να ρωτήσω, ο γέροντας βρισκόταν δίπλα μου. Το καντιλάκι του το είχε πάντοτε αναμένο και ήταν για μένα τη νύχτα παρηγοριά. Ξυπνούσα τα μεσάνυχτα και όλο τον έβλεπα όρθιο. Να κοιμάται δεν τον είδα ποτέ. Κρατούσε ένα βιβλίο στα χέρια του και ένα κερί αναμένο, ενώ πηγαίνω ερχόταν προσευχόμενος αδιαλείπτος. Τον έβλεπα συνεχώς μπροστά μου με ένα φωτοστέφανο να λάμπει γύρω από το κεφάλι του και να με σταυρώνει με το βιβλίο. Με σταύρωνε, πήγαινε στην εκκλησία, προσευχόταν, ερχόταν πάλι δίπλα μου, με καθησύχαζε και με σταύρωνε ξανά. Αυτές τις 3 μέρες τις πέρασε με απόλυτη νηστεία. Μαγείρευε μόνο για μένα λίγο πληγούρι, πατάτες και πιπεριές και νόστιμο άσπρο σπιτικό ψωμί. Την παραμονή της 3ης νύχτας μου είπε: «Το πρωί θα σου έχω δίπλα στον καναπέ τα παπούτσια σου. Θα τα φορέσεις, θα πας να πληθείς, έξω ήταν τότε οι βρύσες. Θα γυρίσεις πάλι στον καναπέ και εγώ θα έρθω να σε πάρω να πάμε στο εκκλησάκι». Εκείνο το βράδυ δεν έκλεισα μάτι. Περίμενα με αγωνία να ξημερώσει. Κάποια στιγμή θέλησα να σηκωθώ μες τη νύχτα να δοκιμάσω αν μπορώ να περπατήσω. Αλλά φοβήθηκα, γιατί δεν το ήθελε έτσι ο γέροντας. Το πρωί όταν ξύπνησα, με τα χέρια μου έπιασα τα παράλυτα μου πόδια και τα κατέβασα από τον καναπέ. Ακουμπώντας τα χέρια μου στον καναπέ, προσπάθησα να σηκωθώ. Με την πρώτη δεν τα κατάφερα, ούτε με τη δεύτερη. Αλλά με την τρίτη προσπάθεια ένιωσα τα πόδια μου να ξαναζωντανεύουν. Σηκώθηκα, έβαλα τα παπούτσια μου, πήγα στη βρύση, πλήθηκα και μόλις ξαναγύρισα στον καναπέ, δίπλα μου βρέθηκε και ο γέροντας. Με ένα ζεστό χαμόγελο με έπιασε από το χέρι, με πήγε στο εκκλησάκι του και γονατίσαμε μαζί στην Παναγία την Ελεούσα. Με διάβασε πολλή ώρα. Ύστερα, αφού με σταύρωσε, με ρώτησε με πολύ φυσικότητα: «Θα πας μόνος σου τώρα ή θα έρθω να σε πάρω?» «Θα πάω μόνος μου, παππούλη», απάντησα, και τρέχοντας την κατηφόρα πέρασα τη ρεματιά και έφτασα χαρούμενος στη θεία μου. Όταν εκείνες με είδαν, από τη χαρά τους έφαλαν τα κλάματα. Τα πόδια μου έκτοτε είναι πολύ γερά. Και στο δάσος πήγα και ξύλα έκοψα και όργωσα και ποδόσφαιρο έπαιξα και χρόνια τώρα εργάζομαι στη Γερμανία. Ποτέ δεν ξαναπούνησα. Δοξάζω και ευχαριστώ το γέροντα που βρέθηκε στο δρόμο μου και θεράπευσε το σώμα μου, αλλά βοήθησε και την ψυχή μου. Δεν τον ξεχνώ ποτέ και πολύ τον αγαπώ. Για μένα ήταν ο σωτήρας μου. Η αδελφή της μητέρας του παιδιού αυτού είχε μια μέρα ένα ατύχημα εξαιτίας του οποίου κάηκε το πρόσωπό της από καυτό νερό.
Από το κάψιμο τα μάτια της δεν άνοιγαν. Με κλάματα την πήγαν στο μοναστήρι. Ο γέροντας τη διάβασε τρεις φορές και με την προσευχή του έγινε τελείως καλά. Το κάψιμο δεν άφησε κανένα ίχνος πάνω της. Δυστυχώς δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες από τις μαρτυρίες των απλών αυτών ανθρώπων, από ποιο βιβλίο τους διάβασε. Υποθέτουμε ότι ήταν το ευχολόγιο ή το ψαλτήρι. Ένας χωρικός από τη Σύψα διηγήθηκε πως είχε πάει στα Λόνια με τα ζώα του. Εκεί αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, άκουσε τραγούδια, αλλά δεν είδε κανέναν. Καθώς πήγε να σηκωθεί, είδε όλο του το σώμα να είναι κατακόκκινο. Πήγε στο γέροντα, τα διηγήθηκε όλα αυτά και εκείνος του είπε: «Παιδί μου, πού τους βρήκες και πήγες και κοιμήθηκες πάνω τους? Όταν πηγαίνεις κάπου και κάθεσαι ή ξεκινάς νύχτα να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να κάνεις το σταυρό σου. Εσύ όμως τίποτε δεν έκανες από αυτά, γι' αυτό και το έπαθες». Του διάβασε μια ευχή και αμέσως έγινε καλά. Άλλη φορά του είπε: «Από εκείνα τα σιτάρια που είναι στα τουρκικά μνήματα να πεις και στους άλλους ότι δεν κάνει να τα φέρνετε ως κόλυβα για να διαβαστούν στην εκκλησία». Το 1950, κατά χείμωνο, ο Ιωάννης Καραγιαννίδης, παιδί τότε, με έναν φίλο του ανέβηκαν στο βουνό να κόψουν ξύλα για τα Χριστούγεννα. Κάποια στιγμή ο Ιωάννης γλίστρησε στη χιονισμένη πλαγιά και το τσεκούρι έφυγε από τα χέρια του, χτυπώντας τον στην άρθρωση του γονάτου. Το τραύμα ήταν τόσο βαθύ που έφτανε μέχρι το κόκαλο. Πονούσε πολύ και η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη. Το άλλο παιδί έντρομο του έβαλε λίγο καπνό, τον ανέβασε στο άλογο μισοπαγωμένο και τον κατέβασε στο χωριό. Ο πατέρας του, όταν είδε αυτό το σκηνικό, έτρεξε και φώναξε αμέσως το γέροντα. Εκείνος καθάρισε με οξυζενέ την πληγή και μετά από ένα μπουκαλάκι λάδι που είχε μαζί του, το σταύρωσε και η πληγή θεραπεύθηκε. Τόση ήταν η αιματική δύναμή του που ούτε στο γιατρό δεν χρειάστηκε να πάει. Η Σοφία Χαντζή Αθανασιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σύψα και με ευγνωμοσύνη θυμάται τη θαυμαστή βοήθεια που είδε από το γέροντα. Όταν ήταν κοπέλα, πολλές φορές την έπιανε ένας δυνατός πόνος στα πόδια. Η μητέρα της, αφού δεν μπόρεσε με άλλον τρόπο να την ανακουφίσει, την έφερε εδώ στο γέροντα να της διαβάσει μια ευχή. Εκείνος όμως της έστειλε να πάνε στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στη Δράμα, να γυρίσουν τρεις φορές γύρω από το ναό και μετά να μπουν μέσα και να ανάψουν όσα κεριά μπορούσαν. Η Σοφία στεναχωρήθηκε και έφυγε σκεπτόμενη ότι δεν ήθελε να τη διαβάσει. Γι' αυτό και την έστειλε στην Αγία Βαρβάρα. Όμως την άλλη μέρα, αφού έκαναν ό,τι τους είπε, ο πόνος κόπηκε σαν με μαχαίρι και δεν ξαναπόνησε ποτέ πια. Οι άγιες ευχές του τη θεράπευσαν και ας μην είχε βάλει καλό λογισμό. Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Όσιο Γεώργιο της Δράμας. Ο Άγιος των Πτωχών και των Πονεμένων. Το 1946, η Σεβαστή Αδαμίδου, σε ηλικία 10 ετών, αρρώστησε από τη φοηδή πυρετό πολύ σοβαρά και μαζί της και τα άλλα τρία αδελφάκια της που ήταν μικρότερα. Ο γιατρός στο νοσοκομείο είχε πει στους γονείς τους να τα πάρουν στο σπίτι για να πεθάνουν εκεί. Η μητέρα τους, απελπισμένη, έστειλε το σύζυγό της να φέρει το γέροντα για να τα μεταλάβει. Εκείνος, όταν μπήκε, έριξε το στοργικό του βλέμμα στα παιδιά που ήταν εξαπλωμένα κάτω στο πάτωμα, εξαντλημένα και αξιοθρύνητα. Εικόνα πραγματικά τραγική. Η μικρή Σεβαστή, όταν τον είδε,
τον ρώτησε με παράπονο. «Ήρθες να μας μεταλάβεις για να πεθάνουμε?» «Όχι, πουλάκι μου», της είπε τρυφερά. «Ήρθα για να γίνετε καλά, να πάρετε τον Χριστό και να γιατρευτείτε». Μετά στράφηκε στη μητέρα τους και την παρηγόρησε λέγοντάς της: «Μαρία γιαυρού μου, αυτά θα γίνουν καλά. Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή και αυτά θα ζούνε». «Τι λες, γέροντα?» του είπε εκείνη πικραμένη. «Πώς θα γίνουνε καλά με τα χάλια που έχουν? Ούτε στα πόδια τους δεν μπορούν να σταθούν τα καημένα». Εκείνος αρκέστηκε μόνο να τις χαμογελάσει. Κοινώνησε τα παιδιά, χάιδεψε τα κεφαλάκια τους και έφυγε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις άγιες ευχές του, θεραπεύθηκαν όλα και δόξασαν το Θεό. Ένα Πάσχα η Στυλιανή Ατματζίδου είχε πάει στο γέροντα με τη θεία της την Ιουλία, την οποία δεν γνώριζε ο Άγιος γιατί χρόνια ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Μόλις τη είδε ο γέροντας, στράφηκε στην Ιουλία και τη ρώτησε: «Εσύ ποια είσαι?» Και πριν προλάβει να απαντήσει, συμπλήρωσε ο ίδιος: «Είσαι της Μαρίας και της Αντιγόνης η αδελφή». Μετά άρχισε να τη μαλώνει και να της λέει: «Δούλεψες, δούλεψες, τι κατάλαβες? Και τώρα γιατί ήρθες? Εγώ σου λέω, δεν έχεις τίποτε». Δικαιολογήθηκε τότε η Ιουλία πως αν δεν δούλευε δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. «Ναι, αλλά όχι και στις γιορτές. Στις γιορτές δεν έπρεπε να δουλέψεις. Και αυτό που έχεις δεν είναι τίποτα. Άδικα μην τρέχεις στους γιατρούς. Βασκανία είναι αυτό που σε ταλαιπωρεί. Να πας στον Άγιο Αντώνιο στη Βέρεια και να μείνεις εκεί 7 ημέρες. Να κάνεις ευχέλαιο, αγιασμό, θεία λειτουργία, παράκληση και έξω από την αυλή του να μην βγεις. Στην επιστροφή να περάσεις και από την Παναγία στη Νέα Μηχανιώνα. Αν με ακούσεις θα γίνεις καλά». Έκανε πράγματι υπακοή σε όσα της είπε και όταν γύρισε στο χωριό, αυτή που δεν μπορούσε να κρατήσει στα χέρια της και το πιο ελαφρύ πράγμα, πήρε το σκαλιστήρι, πήγε στο χωράφι και σκάλιζε πιο γρήγορα από όλους. Η Φανή και Τζιτζίδο από τη Σύψα, όταν αρρώστεναν με τα αδελφάκια της ή είχαν πυρετό, η μάνα τους τα έστελνε στο γέροντα. Εκείνος τους έδινε ένα πιατάκι τουρσί και αυτά αμέσως γίνονταν καλά. Έκρυβε πάντοτε επιμελώς με κάτι άλλο το ιαματικό του χάρισμα. Από το βαθύλακο ξεκίνησε ένα ανδρόγυνο για να εξομολογηθεί στο γέροντα. Στο δρόμο όμως ο σύζυγος κυριεύτηκε απολογισμούς αμφισβήτησης ως προς την αγιοσύνη του. Άρχισε τότε να λέει στη γυναίκα του: «Και τι τάχα είναι αυτός για να τον πιστέψω? Δεν θέλω εγώ να εξομολογηθώ σε αυτόν». Μουρμούριζε έτσι συνεχώς. Δεν πέρασε όμως λίγη ώρα και έπεσε από το άλογο και έσπασε το πόδι του. Άρχισε τότε να βογκάει και να φωνάζει: «Πονάω, πονάω!» Η σύζυγός του τότε τον μάλωσε και του είπε ότι ο Θεός τον τιμώρησε για αυτά που έλεγε για το γέροντα. «Να παρακαλέσεις τώρα με πίστη το γέροντα να σε συγχωρέσει και να σε κάνει καλά». Τι να κάνει τότε κι αυτός, άρχισε να παρακαλάει μαζί με τη σύζυγό του και ο πόνος σε λίγο υποχώρησε. Μπόρεσε τότε να ανέβει στο άλογο και να φτάσει στο μοναστήρι. Μόλις μπήκε και τον αντίκρισε ο γέροντας, του είπε: «Εσύ δεν πιστεύεις τους λόγους της γυναίκας σου και των χωριανών. Τι να σε εξομολογήσω? Έπεσες και έσπασες το πόδι σου, αλλά σε λυπήθηκα και το έβαλα στη θέση του». Ο άνθρωπος τότε συγκλονισμένος άρχισε να κλαίει και να ζητάει συγχώρεση. Μετανόησε, εξομολογήθηκε και έλεγε παντού ότι είδε το θαύμα με τα μάτια του, ότι τώρα πιστεύει. Στον ανταρτοπόλεμο στο γειτονικό χωριό, το Βαθύλακο, οι αντάρτες πετάλωσαν ένα παλικάρι και το έβαλαν να τους δείξει το δρόμο ως τη Σύψα. Μετά το σκότωσαν και το έριξαν στα πουρνάρια. Τρεις μέρες μετά, ο αδελφός της Φανής που ήταν τότε 15-16 χρόνων, βγήκε να μαζέψει πουρνάρια για να ανάψουν το φούρνο. Βρήκε το σκοτωμένο παλικάρι και από το φόβο του τρελάθηκε. Τότε η μάνα του τον πήγε στο γέροντα, ο οποίος του διάβασε ευχή και έτσι ήλθε πάλι στα λογικά του. Στον Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη, όταν ήταν 28 χρόνων, παρουσιάστηκε μια αρρώστια. Υπέφερε 2,5 χρόνια. Πήγε στη Δράμα, στην Καβάλα, αλλά οι γιατροί δεν έβρισκαν τίποτε.
Πάθαινε κάτι κρίση τη νύχτα και όταν συνερχόταν δεν θυμότανε τίποτα. Οι κρίσεις κρατούσαν περίπου 20 λεπτά. Παθολογικά δεν είχε τίποτα. Και σε νευρολόγους πήγε και παντού. Τη νύχτα ξυπνούσε νιώθοντας να κάνει κάποιες έντονες και βίαιες κινήσεις μέσα στον ύπνο του και να βγάζει λίγους αφρούς από το στόμα. Έτρεχαν μέσα στη νύχτα οι δικοί του να φέρουν τον αγροτικό γιατρό, αλλά μέχρι να έρθουν ο Κωνσταντίνος συνερχόταν και έτσι δεν μπορούσε να καταλάβει ο γιατρός τι είχε. Πήγε σε πολλούς γιατρούς χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Όταν έμαθε για το γέροντα της Ύψας, πήγε και τον βρήκε. Έμεινε εκεί κοντά του για τρεις βραδιές όπως το ζήτησε ο γέροντας και έγιναν τρεις θείες λειτουργίες. Το κελί που έμενε ήταν δίπλα στο γέροντα, ο οποίος αφού τελείωσε και η τρίτη θεία λειτουργία του είπε: «Τώρα θα πας στον τίμιο πρόδρομο Σερών. Θα καθίσεις εκεί τρεις μέρες. Θα κάνετε τρεις θείες λειτουργίες. Θα πληθείς με το αγίασμα και θα γίνεις καλά». Όλα έγιναν όπως τα προέβλεψε ο γέροντας. Η ζωή του συνεχίστηκε ειρηνική και ήσυχη. Δασκαλούδης, όταν ήταν περίπου 6 χρόνων, ενώ έβλεπε καλά και δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα μάτια του, εντελώς ξαφνικά άρχισε να χάνει το φως του. Οι γονείς του ανήσυχοι τον πήγαν στους γιατρούς, αλλά το παιδί δεν γινότανε καλά. Αντιθέτως, χειροτέρευε. Τότε άκουσαν για την αρετή και τα χαρίσματα του καλόγερου της Ύψας και μια που ήταν ευλαβής και θεοφοβούμενη, αποφάσισαν να το πάνε στο γέροντα. Με τη συγκοινωνία κατέβηκαν στη Δράμα και ύστερα συνέχισαν περίπου 13 χιλιόμετρα με τα πόδια. Όταν έφτασαν, ο γέροντας τους περίμενε στην αυλή. Τους καλωσόρισε και είπε στο παιδί: «Έλα, Αντωνάκη, να δούμε τι έχουν τα ματάκια σου. Οι γονείς σου έκαναν τόσο κόπο να σε φέρουν ως εδώ, αλλά εσείς το γιατρό τον έχετε δίπλα σας». Οι γονείς του με πόνο εξήγησαν ότι δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. «Όχι. Εσείς έχετε άλλο γιατρό, τον δικό σας, τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί να πάτε». Είναι αλήθεια ότι η οικογένειά του φρόντιζε να ξοκλήσει του Αγίου Δημητρίου, στο οποίο πήγαιναν πρωί και βράδυ και άνευαν τα καντήλια. Στο εκκλησάκι αυτό λειτουργούσαν μια φορά το χρόνο του Αγίου Δημητρίου. Όταν τελείωνε η γιορτή, οι χωρικοί μάζευαν τα καλύματα της Αγίας Τράπεζας και όλα τα σκεύη και τα κλείδωναν σε ένα μπαούλο μέχρι την επόμενη εορτή του Αγίου Δημητρίου. Ο γέροντας τους συμβούλεψε να μαζέψουν τη σκόνη που υπήρχε πάνω στην τσεμεντένια πλάκα της Αγίας Τράπεζας, να την βάλουν σε ένα ποτήρι, να το γεμίσουν με νερό και με αυτό το αγίασμα να πλύνουν τα μάτια του παιδιού. Τους είπε μάλιστα ότι μέχρι να τελειώσει το αγίασμα, το παιδί θα είχε ήδη θεραπευθεί. Πράγματι, οι γονείς του έκαναν όπως του συμβούλεψε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν ξαναπαρουσίασε κανένα πρόβλημα με τα μάτια του. Μια γυναίκα είχε ένα γιο ο οποίος όταν ήταν 3 ετών έπεσε από τη σκάλα. Μετά από αυτό ξυπνούσε κάθε νύχτα και κλαίγοντας φώναζε: «Θα πεθάνω, θα πεθάνω». Ανήσυχη, πήρε τότε η μάνα το παιδί της και το πήγε στο γέροντα. Πριν φτάσει στο μοναστήρι, ο γέροντας με το διορατικό του χάρισμα τους είδε και είπε στη μάνα αργυρό: «Έρχεται μια νυφούλα με το γιο της και είναι πολύ φοβισμένη. Μη σηκώνεις το τραπέζι. Νηστικιά είναι. Θα φάει και αυτή θα το σηκώσει». Όταν έφτασε, η μάνα αργυρό την περίμενε κατά την εντολή του γέροντα στην αυλή. Την πήρε μέσα και την έβαλε να φάει.
Μετά ζήτησε να τον δει και να τον παρακαλέσει να διαβάσει στο παιδί της μια ευχή. «Όχι, όχι, όχι, όχι», της είπε εκείνος. «Το πρόβλημα του παιδιού σου είναι αρκετά σοβαρό. Θα το πας στον Άγιο Γρηγόριο και θα πεις στον ιερέα να διαβάσει 30 Ευαγγέλια πάνω του». Όντως έτσι και έγινε. Ξημέρωσε μια νύχτα εκεί με το γιο της και το βράδυ το παιδάκι ζήτησε από τη μαμά του να το σηκώσει να προσκυνήσει τον Άγιο. Μόλις τον προσκύνησε, θεραπεύθηκε. Ο Κωνσταντίνος Ταρταχανίδης από το Λιβαδερό διηγείται ότι όταν ήταν μικρός, μια αγελάδα τους γέννησε το μοσχαράκι της, αλλά δεν το άφηνε να θυλάσει, γιατί είχε πληγές. Τότε η γιαγιά του πήγε κάτω στο καλυβάκι του γέροντα να πει τη στεναχώρια της. «Θα σου πω το φάρμακο», της είπε, «αλλά θα φέρεις και σε μένα λίγο. Λίγο παραπέρα έχετε τη ζωοδόχο πηγή. Θα πάτε να πάρετε αγίασμα, θα πλύνετε 2-3 φορές την αγελάδα και θα γιατρευτεί». Τότε έστειλαν τον μικρό Κώστα να το φέρει. Η ζωοδόχος πηγή ήταν λίγο μακριά από το χωριό τους, 3 ώρες περίπου με τα πόδια. Το παιδί έφυγε νωρίς το πρωί με ένα μεγάλο μπουκάλι. Έφτασε στο αγίασμα, το γέμισε και επέστρεψε πίσω στο χωριό. Αφού έπλυναν με αυτό 2-3 φορές το ζώο, έγινε καλά και θύλαζε το μοσχαράκι της. Όταν κατέβηκε αργότερα η μητέρα του Κωνσταντίνου να ευχαριστήσει το γέροντα, του είπε: «Κάναμε γέροντα όπως μας είπες και έγινε όντως καλά το ζώο. Θα σου πω όμως και την αμαρτία μου. Δεν σου έφερα λίγο αγίασμα που ζήτησες, γιατί το μπουκάλι δεν το ξέπλυνε το παιδί πριν βάλει μέσα τον αγιασμό και μύρισε κρασί». Ο γέροντας τότε γέλασε και της είπε: «Μα και η θεία κοινωνία από κρασί δεν γίνεται γιαφρού». Ο Τάφε Ψιλον από την Περιχώρα, έγγαμος, είχε μια πολύ άτακτη ζωή. Συνέχεια βλασφημούσε τα θεία και η γυναίκα του έκλαιγε. Ήτανε μόνο στο όνομα χριστιανός, αλλά δεν πίστευε τίποτε. Σηκωνότανε να πάει στην εκκλησία όταν τον πίεζαν, αλλά ποτέ δεν έφτανε. Πάντα γυρνούσε πίσω. Είχε συνεχώς οικογενειακά προβλήματα γιατί ήταν αθυρόστομος και βλασφημούσε. Το 1950, σε ηλικία 30 ετών, έπαθε ένα πολύ δυνατό νευρικό κλονισμό και τα είχε χαμένα. Επισκέφθηκε πολλούς γιατρούς δίχως να βρει θεραπεία. Έφτασε ακόμη και στην Αθήνα. Η αδερφή του, η Σοφία, πήγαινε συχνά στο γέροντα και τον ευλαβούνταν πολύ. Παρακαλούσε τον αδελφό της να τον επισκεφθούν, αλλά εκείνος ήταν πάντοτε πολύ αρνητικός. Η ταλαιπωρία αυτή συνεχίστηκε επί ένα εξάμηνο. Αν και είχε πάρει πολλά φάρμακα, δεν είδε καμία βελτίωση. Είχε χάσει πολύ βάρος και ήταν σε άθλια κατάσταση. Από 67 κιλά κατέβηκε στα 44. Η οικογένειά του ήταν πολύ στεναχωρημένη γιατί έβλεπαν ότι πλέον δεν υπήρχε ελπίδα θεραπείας για αυτόν και κάποια στιγμή θα τους άφηνε. Τότε εκείνος, βλέποντάς τους έτσι βυθισμένους στη θλίψη, σκέφτηκε ότι φεύγει από τη ζωή και κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, οδήγησε τα βήματά του στον όσιο γέροντα, συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Εκείνος τους περίμενε στη θύρα του φράχτη του μοναστηριού και είπε με νόημα στη μητέρα του: «Έλα λοιπόν, όπου και να τον πας, αυτός δεν γίνεται καλά. Αυτόν θα τον κάνει καλά το μοναστήρι». Γυρνώντας προς τον Ευάγγελο, τον αγκάλιασε και το ρώτησε: «Παιδί μου, εσύ δεν ξέρεις να μιλάς και βγάζεις φωτιά από το στόμα σου». Έμεινε άφωνος και μόνο τον κοίτασε, κατανοώντας ότι αυτά τα έλεγε επειδή βλασφημούσε τα θεία. Κάθισαν δίπλα-δίπλα και ο Όσιος επί αρκετή ώρα το συμβούλεψε πολλά και ωραία. Στο τέλος τον διαβεβαίωσε: «Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις και θα γίνεις καλά. Θα πας να σταυρώσεις τη θάλασσα και ό,τι κακό έχεις θα φύγει από επάνω σου. Αλλά να θυμάσαι, να θυμάσαι πως πρέπει να αλλάξει ζωή, γιατί αν εξακολουθήσεις την ίδια ζωή, η δεύτερη φορά θα είναι πολύ χειρότερη από την πρώτη». Γύρισαν τότε στο χωριό και μετά από 2 ημέρες πήγε στην Καβάλα συνοδευόμενος από την αδελφή του. Μπήκαν στο καΐκι για να σταυρώσει τη θάλασσα. Μόλις το καΐκι ήρθε στη μέση και ολοκληρώθηκε ο σταυρός, είδε κάτι το θαυμαστό. Έβλεπε να βγαίνει από το στόμα του φωτιά, φλόγες, φλογισμένος καπνός. Εκείνη την ώρα όλα έφυγαν από πάνω του. Ένιωσε τελείως υγιής και έκλαιγε από τη χαρά του. Μόλις πήγε στο σπίτι, πέταξε όλα τα φάρμακα
και εγκατέλειψε την παλιά του κακή συνήθεια. Το 1958 ο πατέρας του Γρηγόρη Καρυπίδη αρρώστησε βαριά από καρκίνο. Έπεσε στο κρεβάτι, πονούσε πολύ και υπέφερε όλη η οικογένεια μαζί του. Στο τέλος μπερδεύτηκε και η γλώσσα του και με πολύ κόπο μπορούσε να αρθρώσει 2-3 λέξεις. Τότε η μητέρα του και η γιαγιά του πίστεψαν πως ήρθε το τέλος του και φώναξαν το γέροντα να τον κοινωνήσει. Ο Γρηγόρης μικρό παιδί τότε καθότανε δίπλα στον πατέρα του, τον οποίο υπεραγαπούσε. Όταν μπήκε ο γέροντας με τη θεία κοινωνία ήταν αγνώριστος. Μεγαλόπρεπος, έλαμπε όλος μέσα στο φως. Κοινώνησε τον άρρωστο, του οποίου παρευθύς λύθηκε η γλώσσα και άρχισε να μιλάει κανονικά. Σηκώθηκε, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και τον ευχαρίστησε. Σε λίγο βγήκε στο χωριό και όλοι θαύμασαν την ανέλπιστη θεραπεία του. Έζησε μετά από αυτό το γεγονός 6 μήνες και ύστερα έφυγε στους ουρανούς. Η μητέρα της Εκατερίνης Καραγιαννίδου, τα δύσκολα εκείνα χρόνια και με τόσα παιδιά, είχε κακοπάθει και ήταν συνέχεια άρρωστη. Μια μέρα που ο γέροντας ήταν στο σπίτι τους, ήρθε μια χωριανή τους και του είπε: «Πάτερ, μια γυναίκα ήρθε στο μοναστήρι και σε ψάχνει. Λέει ότι αν δεν την κάνεις και εσύ καλά, θα πάει στο μανδράκι σε εκείνον τον παπά». Τότε είπε και η μητέρα της: «Κι εγώ άλλο σε γιατρούς δεν πάω. Θα πάω σε εκείνον τον παπά». Ο γέροντας τότε θυμωμένος τη μάλωσε: «Μάτια έχεις, αλλά φως δεν έχουν. Όλοι έρχονται εδώ και ζητούν τη θεραπεία τους. Και εσύ τι δουλειά έχεις να πας εκεί? Αυτός διαβάζει σολομονική. Με το διάβολο είναι. Θα πας εκεί και μετά η υπόλοιπη σου ζωή και η αιώνια ποια θα είναι?» Τότε εκείνη έπεσε μετανοημένη στα πόδια του και τον παρακάλεσε: «Πάτερ, διάβασέ μου εσύ μια ευχή». Της διάβασε την ευχή και αυτό ήταν. Έφυγε το κακό από πάνω της και βρήκε ξανά την υγεία της. Μια γυναίκα από το χωριό μια χειμωνιάτικη ημέρα, καθώς άναβε το φούρνο για να ψήσει το ψωμί, έπαθε κρυοπάγημα και ξαφνικά στράβωσε το στόμα της. Ο σύζυγός της, στεναχωρημένος, πήγε στο μοναστήρι να βρει το γέροντα. Αλλά εκείνος έλειπε στο λιβαδερό. Τότε, αψηφώντας την κακοκαιρία και τα χιόνια, πήγε εκεί και τον βρήκε. Ήτανε άρρωστος και ξάπλωνε. Του διηγήθηκε το συμβάν και ζήτησε τη βοήθειά του. «Μη φοβάσαι, δεν έχει τίποτα. Θα πας να βρεις τον πατήρ Σταύρο και θα του πεις να διαβάσει τετραβάγγελο. Όλα θα πάνε καλά». Εκείνος ευχαρίστησε το γέροντα και έτρεξε ανακουφισμένο στη Δράμα να βρει τον ιερέα. Κατόπιν επέστρεψε στο χωριό και κατέβηκαν ξανά με τη σύζυγό του στη Δράμα, όπου παρέμειναν ένα τριήμερο σε ένα θείο του. Κατά το διάστημα αυτό, ο πατήρ Σταύρος της διάβαζε το τετραβάγγελο. Η γυναίκα αυτομάτως συνήλθε, όπως το είχε πει ο γέροντας.